χτυπάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Ξυπνάω με στη δική σου αγκαλιά. Του πρωινού σουσού στην αρχισυντάκριά μας, τη Γογό τη Σαμπάνη, παιδιά! Μέσα από την καρδιά μας, από τα βάθη της καρδιάς μας, από τις ρίζες των νυχιών μας, Γογούλα μου, για σένα. Από τα τέσσερα μου νύχια. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλό μας μήνα. Με χαμόγελο, με όρεξη, με διάθεση. Μπορεί ο Μάρτης να μπει και κάπως βροχερός, αλλά έτσι τον περιμέναμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες και τις επόμενες ημέρες θα μας δείξει το γλυκό, το όμορφο, το χαμογελαστό του πρόσωπο. Το θετικό, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι σιγά σιγά και επίσημα πια βαδίζουμε στην καρδιά της Άνοιξης. Ναι. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να έχουμε μέσα μας. Ναι. Καλημέρα στα παιδάκια τα όμορφα. Καλημέρα, καλό μας μήνα. Καλό μήνα. Σήμερα είσαι chic and sexy. Ναι. Σήκα από εδώ, ενημέρωση από εδώ, ψυχαγωγία από εδώ. Infotainment, πολύ ακριβώς. Βέβαια θα έχουμε και λίγα χιονάκια, έτσι μην ενθουσιαζόμαστε. Εγώ δεν τα πιστεύω. Πολύ αέρα, φορά... παιδιά, πολύ αέρα. Δεν τα πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι. Ο Μάρτης πάντα παίρνει. Ναι. Και πολύ αέρα σήμερα, δεν υπάρχει. Πώς? Όχι, δεν μας έρθει κανείς. Φοράμε κόκκινα, δεν πειράζει το ίδιο. Λοιπόν, να αναλαμβάνεις, Έλενα, να κάνεις μαρτάκια για όλους μας και την Παρασκευή να μας ωραία, ωραία. Δεν φοράμε μάρτι, φοράμε smart. Όχι την Παρασκευή, τη Δευτέρα πρέπει να σας πω. Κοπέλα, τρελαίνετε. Πού πάει? Νόμιζα ότι... Επειδή ξεκινάει μήνας, νομίζω ότι ξεκινάει και εβδομάδα. Μάλλον. Το ερμήνευσα. Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά στην Ευδοκία που γιορτάζει σήμερα, στην Ευδοκία τη Ρουμελιώτη που γιορτάζει σήμερα, που είναι η μέρα της. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα, όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά η αλήθεια είναι πως τα θέματα είναι πολλά και πρέπει να τα προλάβουμε όλα. Η κουβέντα επίσης που θα ακολουθεί σε αυτά τα θέματα είναι μεγάλη, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και πάμε ευθύς αμέσως στην Κωνσταντίνα Μαύρου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, εκεί όπου, όπως είδαμε χτες, ο Δήμος της Αθήνας έσβησε τα ονόματα των θυμάτων, των 57 θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Με πρωτοβουλία φοιτητών όμως, Κωνσταντίνα μου, τα ονόματα ξαναγράφτηκαν. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη. Ακριβώς σήμερα αναλύωτα παραμένουν και στολισμένα με λουλούδια τα γραμμένα με κόκκινη μπογιά 57 ονόματα των θανόντων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όπως βλέπετε, ανατακτά χρονικά διαστήματα σταματάει εδώ πέρα κόσμος παρά την βροχή, έτσι ώστε να δει αυτά τα 57 ονόματα. Κάποιοι βγάζουν φωτογραφίες, κάποιοι κάνουν το σταυρό τους. Όλοι πάντως είναι έτσι σκυθροποί και είναι σαν να έχουν έναν δικό τους άνθρωπο. Πριν από λίγο ήρθε εδώ και ένα δημοτικό σχολείο που τα παιδιά μεταξύ τους έλεγαν το ένα στο άλλο μην τα πατάτε, μην πατάτε στα ονόματα. Δηλαδή όλο αυτό έχει φτάσει μέχρι και στα μικρά παιδιά, Ελένη. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ένδειξη σεβασμού στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα των Τεμπών. Από χτες όλος ο κόσμος, νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να μην ένιωσε ό,τι νιώσαμε κι εμείς και το εκφράσαμε μέσα από την εκπομπή, την ντροπή, τη στεναχώρια, το θυμό που μας έκανε να νιώσουμε η κίνηση του Δήμου της Αθήνας να σβήσει τα ονόματα μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Γιατί είναι ονόματα ανθρώπων που έφυγαν πάρα πολύ άδικα ένα χρόνο πριν από τη ζωή. Είναι ονόματα γραμμένα από τις οικογένειες των παιδιών αυτών, ονόματα που γράφτηκαν με πόνο. Και τουλάχιστον για εχθές και για μερικές μέρες, αυτό που είπαμε όλοι, θα έπρεπε να διατηρηθούν γραμμένα στο κέντρο της Αθήνας. Συμβολίζουν κάτι. Συμβολίζουν ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις 57 ψυχές που φύγαν τόσο άδικα. Φαίνεται λοιπόν ότι εισακουστήκαμε όλοι και έφτασε όλο αυτό στα αυτιά του Δήμου της Αθήνας. Ακούσαμε χθες και την επίσημη θέση τους, ότι δεν έδωσαν καμία εντολή ουσιαστικά να σβηστούν αυτά και έγινε από λάθος. Δεν είχαν προλάβει να δουν ότι είχαν γραφτεί τα ονόματα. Και με αυτόν τον τρόπο, φοιτητές με δική τους πρωτοβουλία κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας και τα ξαναέγραψαν. Αυτό, εκτός από το συμβολισμό της πράξης, δείχνει και πολλά άλλα πράγματα. Όταν φοιτητές, άλλα παιδιά, είναι τόσο ευαισθητοποιημένα για αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, για αυτό που συμβαίνει σε συνομήλικούς τους, πάνε και ξαναγράφουν αυτά τα ονόματα,
τότε υπάρχει ελπίδα ακόμα για τη νέα γενιά. Όχι μόνο αυτό. Βλέπεις και πόσο πολύ έχει γράψει αυτό το γεγονός στις ψυχές τους. Δεν το αφήνουν να περάσει έτσι. Ενώ σε άλλες εποχές μπορεί και να γινόταν κάτι και να έφευγε. Τώρα δεν το αφήνουν να φύγει τα παιδιά. Σε καμία εποχή δεν είναι... νομίζω ότι θα έφευγε. Είναι τόσο σοβαρό, τόσο βαρύ. Πονάει τόσο πολύ όλη τη χώρα που δεν νομίζω, Δημήτρη μου, να. Και περιμένουν τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλη κατακραυγή χθες από όλες τις πλευρές, τόσο μεγάλη κατακραυγή από όλους. Από κάθε πολίτη, από κάθε κόμμα, για το ότι σβήστηκαν τα ονόματα και πόσο συγκινητικό που ξαναγράφηκε. Παιδιά, όλοι το ίδιο αισθανθήκαμε. Ναι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει. Εγώ θα ήθελα σε αυτό το θέμα να μην ακούω κόμματα. Ναι. Δεν είναι τώρα. Λοιπόν, πριν κάποιες ώρες ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, ανήρτησε την απάντησή του, τη θέση του. Έγραψε τα εξής. Η ανακοίνωση έχει ως εξής. Μία συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Ο Δήμος Αθηναίων θα φροντίσει με πράξεις ώστε τα ονόματα των θυμάτων των τυμπών να μην σβηστούν ποτέ από τη λογική μας μνήμη. Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα εισηγηθώ τη δημιουργία μνημείου για τα θύματα των τυμπών. Ο Δήμος Αθηναίων ενώνει τη φωνή του με τη φωνή των πολιτών για την απονομή της δικαιοσύνης. Και αυτή την ανακοίνωση τη συνόδευσε με κλειζάντα. Τα ονόματα των θυμάτων των τυμπών δεν θα σβηστούν ποτέ από τη λογική μας μνήμη. Χειροκροτούμε όλοι και χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία του Δήμου να κάνει ένα μνημείο που να θυμίζει σε όλους μας τις 57 ψυχές, τα ονόματα των παιδιών που τόσο των ανθρώπων που τόσο άδικα χάθηκαν. Από την άλλη, προσωπικά και χωρίς να θέλω καθόλου να λαϊκίσω, θα ήθελα όλο αυτό να γίνει πριν συμβεί όλη αυτή η ιστορία. Έτσι, μπράβο. Είναι θα ήθελα να είναι μια πρωτοβουλία, γιατί όλοι πενθούμε, όλοι πρέπει να σεβόμαστε και σεβαστήκαμε για χτες που ήταν προχτές ημέρα που συμπληρωνόταν ένας χρόνος από την τραγική εκείνη ημέρα που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη. Θα ήθελα όλο αυτό, άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πρωτοβουλίες και να κινούνται δυναμικά, να το έχουν αποφασίσει προτού συμβεί όλο αυτό. Προτού δούμε τα ονόματα να γράφονται, προτού δούμε τα ξημερώματα να σβήνονται και προτού φοιτητές που μπράβο στα παιδιά κατεβούν στο κέντρο της Αθήνας μπροστά από το μνημείο και τα ξαναγράψουν. Να μην είναι damage control μετά από λάθος. Να μην είναι απόφαση μετά από ένα λάθος για το οποίο ζητούν συγγνώμη. Να είναι μια πρωτοβουλία. Αυτό. Έτσι. Και να πούμε πόσο σημαντικό πλέον, πόσο σημαντική είναι η δύναμη σε αυτή την περίπτωση των social, γιατί η εικόνα με το πιεστικό που έσβηναν τα ονόματα, νομίζω ταξίδεψε δηλαδή από σπίτι σε σπίτι, ήταν τραγική εικόνα και μέσα σε λίγα λεπτά ο κόσμος άρχισε να εξοργίζεται. Αλλά ήτανε... Δεν έχει να κάνει μόνο με τα social, βέβαια, μεταδόθηκε από όλα τα τελευταία. Ναι, αλλά το να βλέπεις την εικόνα με το πιεστικό είναι λίγο τραγικό. Τα social είναι ο αντίκτυπος στην νεολαία. Τα social όμως μας έφερε αντίθεση που συνδόνα. Τα social το είδαμε και το μεταδώσαμε κι εμείς. Όλα αυτά που συζητάμε είναι σημαντικά, αλλά το σημαντικότερο είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Βέβαια. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή φωνάζει με το δικό του τρόπο. Όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι και απαιτούμε δικαιοσύνη. Να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό που όλοι λέμε είναι να φανεί στην πράξη το πόσο δίπλα είμαστε όλοι σε αυτές τις οικογένειες. Γιατί μόνο αν δεν αφήσουμε αυτό το θέμα να ξεχαστεί, μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα να αποδοθεί μια δικαιοσύνη και γρηγορότερα. Γιατί μιλάμε για 358 μέρες σήμερα μετά από το τραγικό δυστύχημα. Βέβαια. Και ακόμα είμαστε στο σημείο 0. Και να αισθάνονται οι οικογένειες ότι τους έχουν ξεχάσει. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν να είναι σου πω δίπλα κάτι, δεν το πιστεύω αυτό που λες. Πιστεύω ότι ο κόσμος αισθάνεται... Λέω για τους ανθρώπους που είναι στα πράγματα μέσα και δεν είναι δίπλα όπως πρέπει να είναι. Ναι, αυτή είναι η δικαιοσύνη που λέτε και γι' αυτό λέμε να αποδοθεί ώστε να ηρεμήσουν και οι ψυχές των οικογενειών. Δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, Έλενα. Τι είναι. Είναι και αυτοί που πρέπει να πάνε να βοηθήσουν την οικογένεια. Αυτοί που πρέπει να τους δώσουν ακόμα και χρήματα. Ό,τι χρειάζονται. Αυτό, καρδιά μου, δεν έχει βγει καμία οικογένεια να το πει. Για την ώρα αυτό που φωνάζουν και κραυγάζουν οι άνθρωποι και αδειμονούν είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη για να ηρεμήσουν οι ψυχές των παιδιών του. Δεν έχει βγει κάποιο να πει ήθελα τη στήριξη του κράτους και δεν την είχα. Ακριβώς, γιατί υπήρξαν κάποια μέτρα, αλλά αυτό δεν θα απαλύνει τον πόνο του. Αυτό ακριβώς. Σε πρώτο πλάνο νομίζω είναι αυτό. Έχει ενδιαφέρον σήμερα να δούμε και πώς θα πάει και η πρώτη εκδίκαση που γίνεται για να αποζημιωθεί μια οικογένεια που έχει μηνύσει την εταιρεία με ένα εκατομμύριο, βέβαια, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει, γιατί να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν για να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Αυτό. Και εκεί θα πάει μέσα μετά η Κωνσταντίνα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Θα σε ξαναδούμε και στη συνέχεια και πάμε να πούμε μια καλημέρα στον αγαπημένο μας Σταμάτη Γαρδέλη που είναι σήμερα στην παρέα μας. Σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να μην σε βλέπουμε από κάτω. Να φτιάξει λίγο, γιατί τώρα εκεί που βγήκε Ντατιάνα χθες κοστουμαρισμένος, ωραίος, και εμείς βλέπουμε το από κάτω. Φτιάξε το λίγο πιο πάνω το κινητό, να σε βλέπουμε ωραία. Δεν μπορεί να μην είμαι κάτω όταν πενθώ κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους Έλληνες για το τραγικό γεγονός που ζούμε τη μνήμη του από χθες, από προχθές. Αυτό είναι η πραγματικότητα και μια μεγάλη αλήθεια. Συμφωνώ σε όλα αυτά τα σχόλια που κάνατε και προσυπογράφω κάτω από το γεγονός να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μην εξαντληθούμε σε συμβολισμούς. Mm-hmm.
Αυτό, συμφωνώ. Αλλά καμιά φορά και οι συμβολισμοί καλό είναι να υπάρχουν. Τη τηλεοπτική μα ζωή και εκείνη η χρέωση έτσι μόνο συμβολικό όλο αυτό το πράγμα. Και να μπουν τα θεμέλια για να μην ξανασυμβεί αυτό το τραγικό γεγονός. Ο πόνος θα του συνοδεύει αυτούς τους ανθρώπους πάντα, μια ζωή. Αλλά κάπως να απαλυνθεί όλο αυτό το πράγμα. Τα σύμβολα μας θυμίζουν, στα μάτια μου. Οι πράξεις όμως είναι αυτές που μένουν και αυτές πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα. Πάμε λίγο στα δικά σου για να προλάβουμε να τα πούμε. Θέλω να μας πεις αρχικά πώς είσαι. Πώς είσαι ψυχολογικά, πώς είσαι σωματικά, πώς είσαι, πώς νιώθεις. Είμαι καλά, είμαι σε μια κατάσταση αναμονής, κρατώντας την αναπνοή μου, περιμένοντας την ημερομηνία που θα ανοιχτεί ο φάκελός μου για να κοιταχτεί η υπόθεσή μου, αυτή που με ταλαιπωρεί, όπως και πάρα πολλούς συμπολίτες μου, σε ένα σύστημα το οποίο μας ξεπερνάει όλους και δεν καταφέρουμε εναντίον κανενός ότι κάνει πλημελώς τη δουλειά του, είτε πρόεδρος, είτε γραμματιακής υποστηρίξης, είτε επιτροπών, είτε αυτά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα, έχω αναθεωρήσει και έχω ζήσει ένα σκηνικό από χτες το οποίο με ξεπερνάει. Δηλαδή, και γι' αυτό ήθελα και που μου δίνει την ευκαιρία και σε ευχαριστώ, Ελένη, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άκουσα και έφτασα να βλέπω ότι φτάνω μέχρι ισόβιας κάθυρξης με αυτό το γεγονός που κατά μένα είναι κατά μία σήματον αφορμή. Πού το είδες αυτό? Ακουστήκανε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, η συνάδελφός σας πήρε τη μάνα μου, επιλέξει και της λέει: ο γιος σου είναι στη φυλακή γιατί χτύπησε πρόεδρο. Πρόεδρο επιτροπής, αυτό πώς αισθάνεστε? Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Ενώ έχουμε. Πόσο χρονών είναι η μαμά ημέρα, σου, Σταμάτη? Ορίστε, δεν σ' άκουσα. Πόσο χρονών είναι η μανούλα σου? Πόσο χρόνο είναι? Ναι. Είναι μια μεγάλη μανούλα και είναι μια μανούλα η οποία δεν πρέπει να την ταράζουν. Και κάποιος που παίρνει τηλέφωνο πρέπει να έχει την ευτυχία, την ευαισθησία και την ευθύνη, ας πούμε. Και πώς να διδαχτεί η ηθική? Ότι δεν παίρνει ένα μεγάλο άνθρωπο, το πίσω γιο σου. Αλήθεια, είναι στη φυλακή. Απαράδεκτο, απαράδεκτο. Τι νόημα έχει αυτή η ερώτηση σε αυτόν τον άνθρωπο? Και τη μαμά ενός ανθρώπου, ναι, έτσι. Δηλαδή το πιο κοντινό του άνθρωπο. Πραγματικά πράγματα δεν μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σα. Ακούω ένα τέτοιο πράγμα. Να φτιάξουμε λίγο και τον ήχο του Σταμάτη, παρακαλώ. Εγώ θέλω να σας πω ότι είχα μια αισιόδοξη κατάληξη με μια πρόβλεπτη, ας πούμε, με ένα πρόβλεπτο γεγονός που έγινε το πράγμα. Και το απρόβλεπτο γεγονός ήταν ότι εγώ νόμιζα ότι θα άνοιγε ο φακελός μου. Και πέρα πήγα στην Επιτροπή, εκεί στη Διεύθυνση Δασών, και άρχισε μια συζήτηση υψηλών τόνων με αντιπαραθέσεων, δηλαδή γιατί αυτός και όχι εγώ, αφού είμαστε στον ίδιο χώρο και εν πάση περιπτώσει και κάποιος χάνει την ψυχραιμία του και φωνάζει στην αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε αμέσως. Με το που την ειδοποίησα, αμέσως ήρθε για όποιους κάνουν παράπονα ότι δεν είναι άμεση η επέμβαση. Έτσι, έξι ήταν. Ολόκληρη ορχήστρα. Και έχω τελευταίο πλάνο. Δηλαδή, εγώ το βλέπω λίγο σαν κινηματογραφικό όλο αυτό το πράγμα. Σταμάτη, είπες ότι πονούσαν τα χέρια σου. Ότι πήγες και έκανες ακτινογραφίες. Κάτι με ρώτησε. Είπες ότι πονούσαν τα χέρια σου, ότι πήγες μετά στο νοσοκομείο και έκανες κάποιες ακτινογραφίες για να δεις αν υπάρχει κάποιο τραύμα εσωτερικό. Αισθάνεσαι ότι ήταν λίγο πιο έντονοι οι άνθρωποι από ό,τι πρόσταζε η περίπτωση? Τα τραύματα του σώματος περνάνε. Οι εξαρθρώσεις της ψυχής δεν γίνονται καλά. Αυτό είναι πραγματικό. Τα είχε όμως τα τραύματα του σώματος. Έχει μπει σε έναν δρόμο το πράγμα και ελπίζω να μπει και μαζί με άλλους που θα εξεταστούν οι υποθέσεις τους. Αλλά θέλω να πω ότι αντιμετώπισα και είδα και συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να βοηθήσει τον πολίτη. Δηλαδή είναι λίγο αδύνατο. Ενώ πριν υπήρχαν, μου είπαν από μέσα από το γραφείο, από τη Διεύθυνση Δασών, ότι πριν συνίστατο βρισκόντουσαν 4 επιτροπές για να κοιτάνε τις υποθέσεις των ανθρώπων. Τώρα έχει μείνει η εξής μία. Πώς να τα καταφέρουν και αυτοί οι άνθρωποι? Έχουν μία στίγμα υποθέσεων, ας πούμε. Το πρακτικό του πράγματος, λες. Ξεπερνάει όλους. Να σε ρωτήσω κάτι. Και αυτοί υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Και λες, είχε μια κυρία που κάνει γραμματιακή υποστήριξη, είχε έρθει μια εγχείρηση για να βοηθήσει τις υποθέσεις. Στα μάτια μας ακούς. Και δεν μπορώ να μιλήσω την ανθρώπινη πλευρά σε αυτό το πράγμα. Την ανθρώπινη θέλουμε. Μας ακούς λίγο, μ' ακούς? Ωραία. Θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμος, γιατί 13 του Μάρτη περνάει ο φάκελός σου την έγκριση των ειδικών για να δουν αν το οικόπεδο, το σπίτι στο Πόρτο Γερμενό είναι νόμιμο ή αν θα κριθεί παράνομο. Θέλω να μου πεις αν είσαι έτοιμος ψυχολογικά και για τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή η μία είναι περίπτωση χαράς. Αν είσαι έτοιμος ψυχολογικά για να σου πούν ότι
δεν νομιμοποιείται το αγροτεμάχιό σου, το σπιτάκι εκεί που έχει φτιάξει. Εγώ σε αυτή την περίπτωση το βλέπω λογικά πράγμα. Δηλαδή, τι μου λέει η λογική. Εγώ αγόρασα ένα οικόπεδο, έχτισα εκεί, το τακτοποίησα, αγόρασα από ένα κομμάτι που είχαν αγοράσει και άλλοι. Και άλλοι που έχουν χτίσει, κάποιοι έχουν νομιμοποιήσει, κάποιοι όχι. Η κοινή λογική λέει αυτή τη στιγμή που το τακτοποίησα και μπαίνουν οι δασικοί χάρτες και σου δίνει τη δυνατότητα και τους εξηγείς με πάρα πολύ ωραίες εκθέσεις δασικές που κάνει ο δασολόγος μου, ο οποίος είναι και διδάκτορας, έτσι. Πιστεύω ότι η κοινή λογική λέει ότι θα αποκτήσει τον πραγματικό του χαρακτήρα το οικόπεδό μου, το οποίο το έχω αγοράσει, το έχω τακτοποιήσει, το δηλώνω στο υποθηκό φυλάκιο. Είμαι νόμιμος. Μπαίνει δηλαδή σε μια βάση σωστή, νομική όλο. Και από τη στιγμή που νομιμοποιείται, καταργείται και το πρόστιμο των 80.000 ευρώ που έχει φτάσει. Νομίζω ότι θα ακολουθηθεί μια διαδικασία και για μένα και για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με μένα, η οποία θα ξεδιαλύνει και θα λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό. Τον γραφειοκρατικό. Σε στενοχώρησε. Δεν νομίζω ότι ευθύνεται κάποιος. Δηλαδή, εγώ δεν καταφέρω εναντίον κανενός προσωπικά. Αλλά σε ένα σύστημα το οποίο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μεγαλώνει περίεργα και μας ξεπερνάει. Σε στενοχώρησε δηλαδή, που η κατάληξη. Από ό,τι ανοίγονται. Δηλαδή, είναι περίεργο αυτό. Δεν είναι που μάθαμε να οδηγήσουμε. Θα μας πνίξει όλοι. Σε στεναχώρησε που κατέληξες να περάσεις έστω και εκείνες τις 7 ώρες μέσα σε ένα αστυνομικό τμήμα, μέσα σε ένα κελί? Όχι, είχε πάρα πολύ σασπένς η ιστορία, γιατί αφενός γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα, δώσαμε βιογραφικά, αυτόγραφα, μιλήσαμε, οικία, είδα κάποιες άλλες αντιδράσεις, περίεργες. Για μένα ήταν ένα θεατρικό δρόμενο. Δεν μπορώ να το... Να πω ότι πέρασα άσχημα, ούτε ότι πέρασα όμορφα. Ήταν ένα υλικό που παίρνει την αντανάκλασή του και παίρνει και το βάρος του και το ειδικό του βάρος όταν μεταφέρεται στο ημερολόγιο μου. Σαν να μάζευα υλικό για το ημερολόγιο μου για το τελευταίο μου αφήγημα. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ ωραία. Με τους αστυνομικούς, με τις πονεμένες του ιστορίες κάποιους, με το ύφος του συμπλέγματος κάποιους, γιατί λένε, ας πούμε, ότι η επωνυμία μπορεί να σου ανοίγει πόρτες, αλλά μπορεί να σου κλείνει πόρτες, μπορεί να σου δημιουργεί και μια προκατάληψη. Και να σου λέει, παιδί, είναι αυτός ο Γαρδέλης, ας πούμε, να του δώσουμε βήμα να προχωρήσει μπροστά, όχι. Και έτσι να συμπαραγωνίζουν και να βρίσκεσαι σε χειρότερη θέση, δηλαδή πιο πίσω από αυτόν που δικαιωματικά προχωράει. Δηλαδή, έχει διώξει το νόμισμα της αναγνωρισιμότητας. Αισθάνεσαι ότι τους τελευταίους μήνες... Μιλάω τώρα μαζί σου και μιλάω και βγάζω την ιστορία μου, η οποία είναι ιστορία που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και επιτέλους πρέπει να λήξει αυτό το πράγμα. Οι υπηρεσίες είναι πως τελεχωμένες, εγώ αυτό είδα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ήταν 4 επιτροπές και τώρα είναι 1. Ας τελεχώσουν, ας προσλάβουν ανθρώπους που κάνουν δουλειά πραγματικά. Υπερβάλλουν τον εαυτό τους. Σταμάτη. Δουλεύουν πάνω από τις δυνάμεις. Αισθάνεσαι ότι τους τελευταίους μήνες τα πράγματα έτσι έχουν εξελιχθεί για σένα αρκετά δύσκολα? Ότι τα πράγματα, δηλαδή, ξέρουμε από το πρώτο καιρό που γνωστοποιήθηκε η ιστορία με το σπίτι. Μετά μόνο σου πήγες και είπες, εγώ θέλω μια βοήθεια ψυχικά, να αισθανθώ δυνατός, να παλέψω, να μου δώσει κάποιος την βοήθεια να παλέψω όλο αυτό που μου συμβαίνει και με το οποίο είμαι αντιμέτωπος. Τώρα σου συμβαίνει πάλι αυτό. Στις αρχές του Μάρτη, σε λίγες ημέρες, θα ξαναβρεθείς, ας πούμε, αντιμέτωπος με μια αλήθεια και μια πραγματικότητα. Πώς σε κάνουν όλα αυτά τα απανωτά γεγονότα στη ζωή σου να αισθάνεσαι? Αισθάνομαι ότι ζω μια συναρπαστική ζωή. Ότι είναι γεμάτη συγκινήσεις, εκπλήξεις, ότι στέκομαι οδηγός κατά κάποιο τρόπο σε μια ιστορία που ζουν ανάλογοι πάρα πολλοί συμπολίτες μας. Και πηγαίνει και αισιόδοξα το πράγμα. Μαθαίνω πράγματα, μαθαίνω να χειρίζομαι τον εαυτό μου. Έχω μέσα από τη δική μου την εμπειρία. Θεωρώ ότι έχουν απενεχοποιηθεί διάφορες έννοιες, όπως της ψυχιατρικής βοήθειας, όπως της προκατάληψης που έχουμε για ένα σύστημα που λειτουργεί και θεωρούμε ότι αυτό φταίει και ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι. Όχι, δεν στρέφουμε εναντίον του δημοσίου. Το δημόσιο πρέπει να υπάρχει. Η αξία πρέπει να υπάρχει για να συντονίζει και να κρατάει να εξασφαλίσει την κοινωνική συνοχή. Η αξία πρέπει να υπάρχει για να οδηγεί τα πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ίσα δικαιώματα, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Αν γύριζες τον χρόνο πίσω, τι δεν θα έκανες? Από
Τι δεν σ' άκουσα. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, τι δεν θα έκανες στο πρόσφατο παρελθόν σου, θέλω να μου πεις. Υπήρξε δηλαδή μια στιγμή που ήταν κομβική για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά και δεν θέλεις να την αλλάξεις. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ίσως θα κράταγα την ψυχραιμία μου σε κάποια πράγματα. Ίσως να προσπαθούσα να ήμουν περισσότερο λογικός και πιο απαιτητικός στην κουβέντα μου, ζητώντας με λογική, ας πούμε, κάποιες απαντήσεις. Να μην άφηνα τον παρορμητισμό μου, να φρέψω τον παρορμητισμό και τον έλεγχο, τον μη έλεγχο και τον άλλον, γιατί αυτά είναι λίγο αμφίδρομα τα πράγματα. Σου λέω, κάποιος κάνει την ψυχραιμία του και φωνάζει το 100, την αστυνομία, και έρχεται αμέσως. Και αυτό ήταν ένα παιχνίδι, ας πούμε, πολύ έντονων. Όταν σε είδαν οι αστυνομικοί, γνώριζαν ότι θα έρθουν να συλλάβουν εσένα που έχει κάνει δηλαδή που έχει γίνει το επεισόδιο μεταξύ εσού και του ανθρώπου, του υπαλλήλου, του δασαρχείου. Δεν το γνωρίζω, αλλά υπήρχε ένα πάγωμα και ένα ξάφνιασμα. Όπως και με τους αστυνομικούς, όπως και με τον εισαγγελέα. Αλλά μετά αυτό το πράγμα απαλύνθηκε. Δηλαδή, έχω το τελευταίο πλάνο μου πάνω στους ανθρώπους που είχαν βγει. Ήταν καμιά πενταριά άτομα μέσα στη διεύθυνση δασών που είχαν βγει στα μπαλκόνια με τα κινητά. Των αστυνόμων, δύο αστυνομικούς να κανονίζουν που θα πάνε μετά. Ο άλλος να λέμε ότι θα κάνουμε και selfie. Ο αξιωματικός να βάζει χέρι στο ψηλό του. Λέει ότι του στραμπουλίξει το χέρι του. Αλλά μετά εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Μα το ξαφρώσκεται. Δηλαδή, ήταν σαν να. Να κάνω μια ερώτηση. Επικοινώνησε κάποιος από τους ηθήνοντες μετά το συγκεκριμένο περιστατικό. Ορίστε. Επικοινώνησε κάποιος από τους ηθήνοντες να σου δώσει μια ελπίδα. Μίλησε κάποιος μαζί σου. Γιατί βλέπει την ταλαιπωρία σου. Να σου πει έστω δύο λόγια παρηγοριάς. Να σου δώσει μια ελπίδα. Στο κρατητήριο, λες. Όχι, μετά. Δηλαδή κάποιος να σε πάρει ένα τηλέφωνο, θα δούμε την υπόθεσή σου, θα εξεταστεί. Έχω το δικηγόρο, το Γαβρίλ. Το Γαβρίλ Γαβριλίδη που τον επειδή είχαμε σε βλέπουμε και λίγο πιο αισιόδοξο. Έχει οριστεί ημερομηνία λίγο τώρα. Ναι, λέω μήπως. Ναι, με σκουράκι μου δώσανε και οι αστυνομικοί και τα όργανα μέσα εκεί. Και ο εισαγγελέας. Και η δασάρχη, η επιτροπή. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι είμαι απέναντι σε κάτι, αλλά ότι είμαι από την ίδια μεριά που. Πάρα πολλοί Έλληνες και πολλοί κόσμος. Έχουμε λίγο πρόβλημα στη σύνδεση. Και όλοι. Και απέναντι σε κάτι που έχουμε δημιουργήσει όλοι. Σταμάτη. Κατά κάποιο τρόπο το υπηρετούμε, το τρέφουμε και πάει να μας φάει. Είναι ένα οξύμορο πράγμα. Είμαστε σε ένα καζάνι που βράζουμε όλοι. Ευχόμαστε δηλαδή, πραγματικά αυτό. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά να πάνε όλα καλά. Και όχι μόνο για σένα, αλλά και για όλους τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι περνάνε αυτή την ταλαιπώρια. Τώρα εκεί το πώς ξεκίνησαν οι απόψεις διήστανται πολλές φορές και υπάρχει έτσι ένας αντίλογος. Ας φτάσουμε στο αποτέλεσμα να ηρεμήσουν οι άνθρωποι και να κρατήσουν τις περιουσίες τους όπου αυτό κριθεί σωστό και νόμιμο. Θέλω να μου πεις λίγο και επαγγελματικά. Γιατί κάθε φάκελος, ας πούμε, δεν είναι ένας φάκελος στεγνός με κάποιες ενστάσεις, κάποια χαρτιά. Ένας φάκελος κλείνει έναν άνθρωπο και μέσα. Μια ιστορία ζωής. Τις αυτές του, την επιθυμητή ζωή του, την ενέργειά του, το είναι του όλο. Και αυτό το καταλαβαίνει βέβαια προ την Επιτροπή, αλλά σου λέω δεν έχω και δυνατότητα, είναι πολύ λίγοι. Έχουν μειωθεί τα πράγματα, έχουν μειωθεί οι θέσεις. Και στο πλευρό σου και θα το παρακολουθούμε. Δηλαδή πρέπει να τη βοηθήσει από την ιστορία, να στελεχώσει ας πούμε τις υπηρεσίες. Να γίνεται δουλειά, να προχωράει διεξοδικά το πράγμα. Γιατί βγάζουν ένα νόμο, ας πούμε, που σου αφήνει το περιθώριο να αντιδράσει, αλλά. Δεν σου δίνουν τη δυνατότητα πρακτικά, ας πούμε, να κοιταχτούν όλες οι υποθέσεις. Δηλαδή, κάποιες παραγωνίζονται, κάποιες γίνονται πιο γρήγορα. Ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη δύναμη έχει κάποιο όριο. Η αντοχή, βέβαια. Σταμάτη μου, πες μας λίγο και τα επαγγελματικά σου. Σκοπεύεις να γυρίσεις στην τηλεόραση, στο θέατρο, στην ταινία. Ξέρουμε ότι ετοιμάζεται κάτι με τον κύριο Ευστρατιάδη. Όχι, δεν ετοιμάζουμε κάτι. Απλώς είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν κάποιον καιρό και κάποιοι πάλι. Βρεθήκανε κάποιες, μια κάμερα, κάτι γινόταν εκεί πέρα και ρωτήσανε. Απλώς ήμουνα σε ένα γραφείο, μου κάνανε μια πρόταση για μια δουλειά, την είδα, δεν έγινε, κοιτάμε κάτι άλλο, κοιτάω και μιλάω και κάπου αλλού, δεν έτσι στο περίμενο. Σου λείπει η δουλειά. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Σου λείπει, είναι επιλογή. Όχι, δεν μου λείπει, γιατί έχω τη δική μου τη δουλειά, την οποία την περιοδεύω. Κάνω τη μουσική μου παράσταση ή το αύριο, το θέατρο το αύριο. Το γυρνάω, παίζω σε όλη την Ελλάδα, γυρνάω. Η θεατρικότητα δεν μου λείπει, γιατί και τη ζω και τη βλέπω μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και ζούμε και σαν λαός. Όχι, δεν μου λείπει η δουλειά. Μου λείπει, ας πούμε, αν το θέλεις,
Η τηλεόραση με την έννοια της, του να μοιράζεις, ας πούμε, με συναδέλφους σου ρόλους, αυτό το προετοιμασία της πρόβας και αυτά. Αλλά θα γίνει, θα γίνει. Νέος είμαι ακόμα. Νέος και ωραίος. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πότε θα έρθεις εδώ στο πλατό, τώρα, ημερομηνία. Πότε θα... Να δεσμευτείς. Πότε θα έρθεις στο πλατό. Ναι. Θέλω και εγώ πολύ να δω αυτό το σπασμένο τηλέφωνο με τα τις κομμένες. Γι' αυτό θέλω να σε δούμε λίγο. Να σε χαρούμε 14 άνθρωπος, έχει το άγχος. Να σε κοιτάξουμε στα μάτια, να το δούμε το πράγμα, να το σχολιάσουμε, να τσακωθούμε. Να σε ρωτήσω κάτι. 14 του Μάρτη να κλείσω ημερομηνία και ταξί. Πες ναι. 14 Μαρτίου. Τι μέρα πέφτει. Την επόμενη μέρα. Α, είναι την Πέμπτη. Η επόμενη μέρα. Εμείς έτσι δεσμεύουμε τους ανθρώπους να υπάρχουν ντοκουμέντο μετά. Κάτσε πρέπει να φτάσουμε τεχνική. Κάτσε Ελένη μου να φτάσουμε. Την επόμενη μέρα. Είναι πολύ ωραία μέρα να έρθεις. Εγώ. Δεν χαλάμε. Ωραία υπέρνε νομίζω, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στον ήλιο. Θα βρούμε μια ωραία μέρα, θα τη σημερινή μου, τη βροχερή, που θα έχει διάθεση για μέσα. Για τηλεόραση, για τις φημίσεις, διαφημίσεις και θα έρθει. Λοιπόν, να έρθεις όποτε θέλεις. Τώρα θα σε κλείσω τα παιδιά να κλείσετε την ημερομηνία. Όποτε θέλεις, όμως όλες οι μέρες δικές σου. Θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Σου στέλνουμε όλοι ένα γλυκό φιλί. Λοιπόν, κλείστε ημερομηνία. Εγώ, Νεφέλη. Μην το κλείσετε και το φύγει. 14 ημέρα Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη είναι η μέρα. Πολύ ωραία εικόνα του σταμάτη σήμερα. Πολύ ωραίο σταμάτη. Αισιόδοξο, ευδιάθετος. Και ξέρεις τι ήταν το πολύ ωραίο. Δεν κατηγορεί ουσιαστικά κανένα. Αυτό. Ήταν κατασταλαγμένος, έχει κάνει ένα βήμα πίσω, έχει ξαναδεί την όλη εικόνα. Ήταν πολύ πιο ήρεμος, πιο γαλήνιος. Τα πράγματα τα αισθάνεται ότι έχουν μπει σε μία πορεία και σε μία σειρά. Και αισιόδοξος. Και αισιόδοξος. Και έρχεται πραγματικά το 13η Μαρτίου να είναι μία μέρα θετική. Γιατί πάνω σε αυτό. Στην επίλυση του θέματος στο σταμάτη, θα πάρουν και άλλοι άνθρωποι σειρά που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Και εξηγεί αυτό όμως... που θέλει. Θέλει να επιληθεί το ζήτημά του. Ακριβώς γι' αυτό και δεν παραπονέθηκε. Βοηθήθηκε πάρα πολύ όμως σήμερα από την εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί είδα μια συνομιλία της Ελένης μαζί με τον Σταμάτη Γαρδέλη. Ανθρώπινη και όχι για να πάει να βγάλει μια είδηση παραπάνω, γιατί ήταν πολύ εύκολο να κάνει την ερώτηση. Γιατί μετά από την ένταση, ακριβώς μετά από την ένταση, ηρέμησε ο άνθρωπος. Μπράβο σου, γιατί αυτή τη στιγμή είδαμε ένα σταμάτη όπως δεν τον έχω δει ποτέ. Έτσι. Κατασταλαγμένο, που έχει κάνει την αυτοκριτική του, που έρχεται ένα. Επειδή μιλάμε πολλές μέρες στα τηλέφωνα και επειδή έτσι αισθάνθηκα και τον πόνο του και το άγχος του, η μεγαλύτερη αγωνία σε όλο αυτό που περνούσε ήταν η μαμά του. Βέβαια. Μου λέει, υπήρξαν άνθρωποι, μου λέει, από το χώρο σας που πήραν τηλέφωνο τη μητέρα μου που είναι 92 ετών, γι' αυτό τον ρώτησα. Αυτό είναι αδιανόητο. Γιατί είναι πολύ παιδιά. 92 χρονών, είναι μια γυναίκα. Μπορεί να μην βλέπει τηλεόραση και να μην ενημερώνεται, να χτυπήσει ένα τηλέφωνό της και να τους πούν το παιδί σου είναι μέσα στο κρατήριο γιατί έχει δύρει έναν άνθρωπο. Ό,τι τώρα καταλαβαίνεις αυτή τη μάνα. Δεν μπορώ να μπω κανένα στιγμή. Είναι επικίνδυνο. Μπορεί να μείνει στον τόπο η γυναίκα. Είναι επικίνδυνο. Είναι λίγο κατάδια για τη δουλειά μας. Είναι κατάδια για τη δουλειά μας. Πόσο σημαντικό είναι και η παρουσία του δικηγόρου, γιατί είχε πάει στις αρχές και λέει: εγώ έχω δίκιο, δεν χρειάζομαι δικηγόρο. Πιστεύω ότι ήρθε σε επικοινωνία, είναι πιο ενημερωμένο. Και έχει ένα πολύ σοβαρό δικηγόρο. Αυτό με τη μητέρα είναι με μία λέξη όμως χυδαίο. Είναι χυδαίο. Αυτό εμένα με συγκλώνησε. Μπορεί να μείνει στον τόπο μία γυναίκα. Για ποιο λόγο να ενημερωθήκατε τέτοια μια μάνα από ένα δημοσιογράφο. Για τον ίδιο λόγο που είπαν οι πριν τηλέφωνο, αν θυμάσαι και σε άλλα θέματα που έχουμε κουβεντιάσει. Και η ίδια ερώτηση που έγινε. Πώς αισθάνεστε για αυτό που έγινε, ναι, δηλαδή. Υποτίθεται. Τι λήθεια ερώτηση. Υποτίθεται ότι γινόμαστε καλύτεροι, επειδή αναφέρεται σε άλλα παρόμοια. Να τα φέρουμε σε παρόμοια θετικά. Υποτίθεται ότι γινόμαστε καλύτεροι. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο, ειδικά οι άνθρωποι από 85 και πάνω, που έτσι κι αλλιώς είναι ιερή η μητέρα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επίτρεψε μου, επειδή οι γονείς δεν είναι άνθρωποι που εκτίθονται, ούτε έχουν μάθει πως είναι κάτι που σε αφορά να ακούγεται και να λέγεται. Τους προστατεύει. Και τι θα κάνει, παιδιά, η μητέρα, θα του τραβήξει το αυτί, θα κάνει παρατήρηση. Και προστατεύει σε εσένα, να προστατεύει ο δημοσιογράφος. Θα του πει, παιδί μου, τι έκανες. Έλα πάμε τώρα να προχωρήσουμε. Μου έχεις λίγο χάρη, Ακριτίδη, να μου βάλεις δυνατά να ακούσω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς χτες. Πάντως έκανε το γύρο των τηλεοπτικών εκπομπών αλλά και του διαδικτύου η είδηση της αποχώρησης της Σαμπρίνας από το σχήμα που ετοίμαζαν με το Χάρη Ακριτίδη και τον Φράνκο Αλφόνσο. Ο Γιάννης Αρμουτίδης βρέθηκε εκεί, τον φιλοξενήσαμε χθες στον αγαπημένο μας Χάρη. Βρέθηκε όμως στις πρόβες και συνομίλησε μαζί τους. Και αυτό που θα ακούσετε σήμερα είναι μια αποκάλυψη, μια αποκλειστική αποκάλυψη. Γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα ακούσετε να μιλάνε οι τραγουδιστές, οι πρωταγωνιστές του σχήματος για μια πέτρα του σκανδάλου, για έναν άνθρωπο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο
ώστε να κάνει τη Σαμπρίνα να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από το σχήμα. Πάμε αρχικά να δούμε τι λέει ο Χάρης Ακριτίδης στο Γιάννη Ερμουτίδη. Έγινε πολύ μεγάλο θέμα, Χάρη, με το τι συνέβη στο πρόγραμμα και γιατί αποχώρησε η Σαμπρίνα. Είναι πολύ σοβαρή και μεγάλη απώλεια της Σαμπρινούλας, της Σάμπη, όπως τη λέω εγώ. Είναι πολύ αγαπημένη μου, μου λείπει, έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μαζί και είμαι πολύ στεναχωρεμένος που θα ξεκινήσω χωρίς αυτήν. Ακούστηκε πως μία αφίσα την οποία εσύ διοχέτευσες, με τη σεξι φωτογραφία την οποία... Εμείς τώρα την είδαμε, αν το ξέραμε το πρωί, θα κάναμε αυτή την ερώτηση. Μια σεξι φωτογραφία της συνάντειας ενδεχομένως να την ενόχλησε τη Σαμπρίνα. Μπορεί αυτό να πρόσβαλε την αισθητική της καλλιτέχνηδος, δεν... της Σαμπρίνας. Βεβαίως. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, αλλά μπορεί και να την πρόσβαλε. Αλλά τη ζήτησα και συγγνώμη προσωπικά, γιατί την φωτογραφία την έκανα εγώ αυτήν. Αυτό το πρόμο το έχω κάνει εγώ. Είμαι άνθρωπος που δεν κρύβομαι πίσω από τα λόγια μου. Δεν το έκανα με τίποτα επιστητού για να δημιουργήσω θέμα και πρόβλημα με τη Σαμπρίνα. Και στην κάθε Σαμπρίνα. Απλά επειδή το budget στους δικούς μας χώρους είναι μικρός και επειδή δεν είχαμε πολύ χρόνο και επειδή γινόταν η φωτογράφηση, έβγαλα γρήγορα κάποιες φωτογραφίες για να δείξω ότι ξεκινάμε και ότι είμαστε εκεί, γιατί άργησε πάρα πολύ η φωτογράφησή μας. Δηλαδή το έκανα για καλό για το μαγαζί μας, δεν πήγα να κάνω κακό για κανέναν και ιδίως στη Σαμπρίνα που την αγαπώ πάρα πολύ. Και αν έκανα τέτοιο λάθος που την πρόσβαλα, τη ζητώ συγγνώμη. Πιστεύεις ότι τη βάλανε λόγια τη Σαμπρίνα? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω ότι την βάλαν λόγια και την χαλάσαν την ψυχολογία για όλο το θέμα δηλαδή. Ο κύκλος ο στενός μπορεί να σε επηρεάσει. Θεωρώ ότι κάποιος την επηρέασε. Και αν φταίει η φωτογραφία, και αν φταίει η φωτογραφία, άρα φταίω εγώ, ζητώ διπλά συγγνώμη. Και εγώ έχω κάνει το λάθος, δεν φταίει η επιχείρηση δηλαδή. Το έκανα από κεκτημένη ταχύτητα για να μπορέσω να προμποτάρω πιο γρήγορα το σχήμα. Εγώ λοιπόν μίλησα με τη Σαμπρίνα, η εκπομπή μίλησε με τη Σαμπρίνα τηλεφωνικά και η Σαμπρίνα μας είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αποχωρεί, δεν το διαπραγματεύεται αυτό, εύχεται σε όλο το σχήμα καλή επιτυχία και ο χρόνος θα δείξει. Ο χρόνος θα δείξει, είναι το καλύτερο φάρμακο για όλους μας. Θα δείξει αν εμείς κάναμε το λάθος ή το έκανε αυτή ή όποιος το έκανε. Ουσιαστικά αυτό που λέει, αν έχω καταλάβει σωστά, είναι ότι η πόζα, η σεξι εμφάνιση, η πόζα... Μία σεξι φωτογράφηση. Μία σεξι φωτογράφηση. Που δεν ήταν η επίσημη αφίσα. Και είπε ότι γιατί κατά κάποιο τρόπο τι επιμελήθηκε. Τόσο πολύ. Τι επιμελήθηκε, αποφάσισε να μπει αυτή η φωτογραφία ο ίδιος. Απλά πράγματα. Ναι. Επειδή δεν ξέρουν την αιτία που έφυγε σε αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν υποθέτουν ότι έγινε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν ξέρουμε και ποια είναι αυτή. Εγώ που την ξέρω πολύ καλά προσωπικά και πολύ Σαμπρίνα, την άλλη. Σαμπρίνα λέω. Επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να παρεξηγηθεί από κάτι τέτοιο. Ναι. Όμως ψάχνουν να βρουν ποια είναι η αιτία. Και πρέπει κάποια στιγμή, νομίζω, να πει την αιτία έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Πάντως, εχθές, Λωρί, επειδή είχαμε τον Χάρη Κρήτη χθες και μας μίλησε, το τόνισε άλλη μια φορά ότι παιδιά, το μπάτζετ είναι μικρό, έβγαλα φωτογραφίες τόσο όσο. Δηλαδή, το άφησε και χθες να νιώθει ότι κάτι παίζει με τη φωτογραφία. Είναι σύνθεση όμως. Δεν ήταν αυτό ο λόγος. Επειδή ξέρουμε και την προηγούμενη συνεργασία της Σαμπρίνας. Ήταν πάρα πολύ σωστή, δεν είχε τέτοια προβλήματα. Με τον Κώστα Χαλιγκλωμένο. Με τον Κώστα Χαλιγκλωμένο. Είναι επαγγελματία. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο αυτό. Τη έχουν πει κάποια σκληρά λόγια. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα. Την ενόχληση τη Σαμπρίνα, η σεξι εμφάνιση, θα τη δούμε την κυρία Δόκα, θα τη δούμε. Γιατί την συνάντησε ο Γιάννης Ερμουτίδης. Έχει μιλήσει. Την ενόχληση γενικά η σεξι εμφάνιση τη κυρία Δόκα ή η σεξι πόζα που είχε στην ίδια. Η αισθητική τη αφήνη. Νομίζω η αισθητική τη φωτογραφία την έχω νομίσει. Ήταν λίγο παραπάνω σεξι από όσο θα ήθελε η Σαμπρίνα. Το οποίο βέβαια νομίζω ότι είναι λίγο. Εμένα να πάει στο μυαλό μου σε άλλο πράγμα. Επειδή η ίδια η Σαμπρίνα, συνήθω τραγουδιστέ, τώρα μην αγιοποιούμε κανέναν, κοιτάνε τον εαυτό του πώ είναι στην αφίσα. Η Σαμπρίνα, παρότι είναι ολοφάνερο ότι η αφίσα είναι σύνθεση πολλών φωτογραφιών διαφορετικών, δεν είναι εκείνη η φωτογράφηση, την έχουν κεντρικά και πιο ψηλά από το Χάρη Ακριτίδη, οπότε ήταν καλυμμένη. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι οικονομικός ο λόγος. Έτσι πιστεύω. Ναι. Πάμε να δούμε τι λέει η Πέτρα Σκανδάλου, Ελένη, Δωδωρή και παιδιά, αλλά και ο Φράνκο Αλφόνσο, που είναι ο άνθρωπος που συμμετέχει στο σχήμα αυτό. Πάμε. Τι ξέρετε και τι θέλετε να σχολιάσετε με τους ψιθύρους που ακούστηκαν ότι εσείς ευθύνεστε που αποχώρησε? Νομίζω ότι αυτό είναι παραπληροφόρηση, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ποιος έδωσε τη σεξι φωτογραφία τη δική σας, η οποία είναι στην πρόμο αφίσα, η οποία προβάλλεται στα social? Η σεξι αφίσα είναι αναρτημένη στο λογαριασμό μου στο Instagram, το οποίο ήταν μια διαφήμιση για ένα marketing. Δεν ήταν για τον λόγο αυτό, απλά διαλέχτηκε από την παραγωγή όλη εδώ,
του μαγαζιού δηλαδή. Η τόσο σεξι αφίσα, η τόσο σεξι πόζα σας που μπορεί ενδεχομένως να, πώς το πω, να ακύρωνε την εμφάνιση της φωτογραφίας της Σαμπρίνας. Δεν το λέει η ίδια, εγώ ρωτώ. Ήταν ατυχής, ήταν ατυχής η επιλογή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία για την αφίσα αμαγαζιού. Νομίζω κατ' εμέ δεν κάνει, ήταν too much για αφίσα. Ωστόσο δεν νομίζω ότι η Σαμπρίνα μπορεί να ενοχλήθηκε, γιατί θα ήθελε να κρατάει έτσι ένα πιο σοβαρό προφάιλ. Αλλά επειδή την έχω γνωρίσει και γνωρίζω και το background της και την οικογένειά της, έτυχε σε ένα μαγαζί που εμφανίζεται τώρα στο Κολωνάκι και ξέρω ότι είναι πολύ αξιοπρεπέστατη, ίσως ο λόγος να ήταν ότι ήθελε λίγο ένα πιο σοβαρό προφάιλ. Αν συνέβη κάτι άθελά μου, θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Αν και πραγματικά το πιστεύω ότι δεν ήταν αυτός ο λόγος, ίσως ήταν άλλοι λόγοι, αλλά αν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήταν εκ προθέσεώς μου αυτό. Κύριε Φράγκο Αλφόνσο, είστε και καλλιτέχνης που μαζί με τον επικεφαλής στο Χάρη Ακριτίδη συμμετέχετε στο σχήμα το οποίο ξεκινάει αύριο Σάββατο, αλλά είστε και συνεπιχειρηματίας αυτού του σχήματος. Ένα σκάνδαλο δημιουργεί επεισόδιο. Η Σαμπρίνα αποχώρησε. Σας ρωτάνε και δεν απαντάτε. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γνωρίζετε. Δεν γνωρίζω πραγματικά τίποτα. Απίθυνα ερώτημα, απίθυνα ερώτημα προηγουμένως στην τραγουδίστρια, στην Αντία, και της είπα: μια σεξι φωτογραφία σου τοποθετήθηκε και κυκλοφόρησε ανεπίσημα στο διαδίκτυο. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη φωτογραφία που είναι πολύ σεξι κοπέλα και τη βλέπουμε να ενόχλησε τη Σαμπρίνα? Υπάρχει περίπτωση. Οι γυναίκες είναι. Πάντα υπάρχει περίπτωση να την ενόχλησε. Για οποιοδήποτε λόγο. Καλά, τώρα η Σαμπρίνα είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Δεν μπορεί να ζηλεύει. Και η Κατερίνα καινούργια μια πολύ ωραία γυναίκα. Αλλά με την πάρκα που έγινε τώρα το σκηνικό αυτό, τους βγήκαν τα μάτια έξω. Τι θέλεις να μου πεις τώρα? Μάλιστα. Λοιπόν, sorry, απλά γυρνάω και βλέπω το monitor από εδώ πέρα, γιατί είναι από πίσω μου, βλέπω καλύτερα. Εντάξει, τόσο σεξι δεν είναι φωτογραφία, παιδιά, μην τρελαθούμε. Είναι μια φωτογραφία, μοιάζεται τραγουδίστρια. Περίμενε λίγο, καλέ. Μα κάτσε να σου εξηγήσω το σχετικό μου. Η κοπέλα είναι ντυμένη κανονικότητα, δεν είναι να πει ότι α, το κάνω με τη βλέπω. Έχουμε δει και ποιο έχει φωτογραφίε. Η στάση και η πόζα παίζει ρόλο. Δεν είναι πάντα το γυμνό προκλητικό. Είναι θέμα αισθητική. Δεν είναι φωτογραφία και η στάση και η πόζα μπορεί να μην θεωρεί και η Σαμπρίνα ότι είναι κάτι που αντιπροσωπεύει την αισθητική τη. Γιατί τώρα είναι λίγο η πόζα. Είναι λίγο φωτογραφία για φύσα τώρα. Για φύσα έξω να βγαίνει. Γιατί είπε και η ίδια η κοπέλα. Γιατί ίσω θα έχει και συγγένεια, δεν ξέρω, με το δήμαρχο Νάντια Δούκα, με το Χάρη Δούκα, να το ψάξουμε. Το είπε και η ίδια ότι δεν άρμοζε. Εξής, επειδή θα ψάχνουμε για πάρα πολύ καιρό την αιτία που έφυγε από αυτό το σχήμα. Γιατί δεν βγαίνει η Σαμπρίνα να μιλήσει? Αυτό λέω. Μαξίδη, δεν έχω το τηλέφωνο μαζί μου. Το δικό τη θα την έπαιρνε τηλέφωνο τώρα αμέσως στον αέρα. Πάρτε το Ποσειδώνα, το έχει. Ποσειδώνα, φέρτε το τηλέφωνο. Στο... Έχω το σταθερό τηλέφωνο. Γιατί είναι φίλη μου και είμαι σίγουρο. Συγγνώμη, την έχουμε πάρει, αλλά δεν θέλει να απαντήσει. Δεν θέλει να απαντήσει. Κάπω δεν θέλει. Την έχουμε πάρει από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η είδηση. Αλλά θέλει να αποφύγει να δώσει κάποια απάντηση. Νομίζω όμω ότι αυτό που τη ρίχνουν τι ευθύνε για κάτι τέτοιο πρέπει να απαντήσει. Και δεν στέκει αυτό. Και δεν θέλει να δώσει συνέχεια προφανώς και καλά κάνει. Αλλά αυτό που τη καταμαρτύρουν. Νομίζω ότι είναι τόσο κομπλεξάριστο άνθρωπο τη Σαμπρίνα. Είναι τόσο συμφιλειωμένη με την εικόνα τη, με τι γυναίκε. Αγαπάει τι γυναίκε. Αν πα ποτέ και την ακούσει στο μαγαζί, μια ώρα γυναίκα θα τη μιλήσει, θα παίξει μαζί τη. Όλε. Είναι μια γυναίκα που είναι χωρί κανένα είδου κόμπλεξ. Καθόλου ανταγωνιστική. Καθόλου ανταγωνιστική. Και ένα τόσο σεξι κορίτσι. Γιατί τι παλιότερε εποχέ ξέρουμε ότι υπήρξε η πιο σεξι τραγουδίστρια σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι άντρε διαφοράζουν μαζί την επόμενη. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Και είναι και λίγο προκατάληψη αυτό που είπε ο Φράνκο Αλφόνσο, ότι γυναίκα. Και εσύ είναι πάλι ο συνόλου φίλος μου και καλός μου, στείλω τηλέφωνο, παίρνω τη Σαμπρίνα τώρα και να δω. Δεν μπορώ. Εντάξει, τώρα αφού θέλει να μιλήσει η κοπέλα. Δεν γίνεται, παιδιά, πρέπει να μιλήσουμε, γιατί είναι κρίμα αυτά που ρίχνουν στην πλάτη. Βέβαια. Ο κύριος Αλφόνσο που κάνει και λίγο πάνελ εδώ μεταξύ με όλο αυτό. Βάζει και καινούριο και την μπάρκα στην καβέντα. Ναι, και με τρόπο λίγο προκατηλημένο. Ότι οι γυναίκες είναι σίγουρα μπορεί να έχει συμβεί. Ναι, ήταν περίεργο λίγο αυτό. Αυτό δεν είναι ωραίο έτσι και ίδιο σαν θέση και με τις γυναίκες που μέχρι προχθέ συνεργαζόταν και όλοι. Και οι άντρες ανταγωνίζονται, για όνομα φίλου. Και οι άντρες ανταγωνίζονται και δεν υπάρχει λόγο ανταγωνισμού. Στον άνθρωπο όπως είναι ο καθένας σαν άνθρωπος. Δεν έχει να κάνει αυτό. Δηλαδή αυτό το γυναίκες, άντρες, ναι, ποιος μαλώνει και ποιος μπορεί να προκαλέσει ένταση, και εγώ δεν το κατάλαβα και δεν το συμμερίζομαι. Λοιπόν, γιατί ρε εγώ. Θέλω κι άλλο εκπομπή. Θέλει κι άλλη εκπομπή.
Πάρε διαφημισούλες, λεφτάκια, Μανίτσα, έχουμε, έρχονται Πάσχατα, έρχονται απόκριες. Να έχουμε να φτώσουμε τα αυτά. Με πείσατε. Το TikTok μου το παίζει. Μπράβο, ρε παιδάκια μου, το παίζει. Έσκησε το τελευταίο βίντεο, έτσι, είδα πολλά. Ακόμα έχει να δώσει κι άλλο. Έσκησε. Λοιπόν, 14-800, πάρτε τα τηλέφωνά σας να μπει ο Μάρτης με χαμόγελο, μωρέ, να μπει με κέφι. Και με δώρα, γιατί μία δωροεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ σας περιμένει από την αγαπημένη μας Greco Strom. Να πάτε και να βρείτε χειροποίητα κρεβάτια, στρώματα, ό,τι αγαπάτε και ό,τι ονειρεύεστε. Για όνειρα, γλυκά και παραμυθένια. Στα Greco Strom θα βρείτε μεγάλες προσφορές και ασυναγώνιστες τιμές, οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 70 καταστήματα για να πάρετε μία γεύση. Πληρώνετε σε 36 δόσεις άτοκα. 14-800, τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα, νέο μικρό κενό, το ονοματεπώνυμό σας και μία αποστολή στον ίδιο αριθμό. Αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για το Citroën C3, την έκδοση U που διεκδικείτε και μπορεί να γίνει δικό σας. Ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε ένα podcast του Λάκη Λαζόπουλου, το οποίο θα συζητήσουμε, και άλλα πολλά και ωραία καφεδάκια, πρωτομηνιά και όλα καλά. Επιστρέφω. Και το γκάζι θέλει προσοχή, οπότε καλό είναι και το φρένο καμιά φορά στη ζωή. Πάμε να προχωρήσουμε και να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από τα όσα είπε ο Λάκης Λαζόπουλος στο podcast του. Κάθε Πέμπτη ξέρουμε ότι ο Λάκης ανεβάζει το δικό του podcast, το οποίο λέει τη γνώμη του για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο την τηλεόραση και πάμε να δούμε τι λέει. Ο νους της... Να είστε κάποια στιγμή από μακριά. Να είστε χαιρετηθήκατε. Όχι. 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 Εννοείται πως αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να διανοηθώ πως ισχύουν. Δεν ισχύουν. Από αφορούν στον πρώην σύντροφό μου. Πρώην. Στη Δανάη από εμένα. Παλιά. Πιστεύω ότι βγήκανε σε εκπομπές και υπονόησαν ότι... Δηλαδή η Δανάη δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Μην το λες. Φαντάζομαι. Δεν είναι ερωτικό το θέμα, το καταλαβαίνω. Τα μαλλιά τώρα δηλαδή. Κρατιούνται με τα βίες. Δεν θέλω, δεν θέλω να το πιστέψω, δεν ξέρω να το πιστέψω. Δεν την πιάσω το μαλλί, δεν το βλέπεις μέσα αυτό. Αλλά τέλος πάντων. Προς τι το μίσος και ο λίλος παραγμός. Κοιτάξτε γύρω-γύρω. Είναι γεμάτος ο κόσμος γειτονιάς και μισό λεπτό να κορίσαν. Αυτός, ξαναγυρνάω στο προηγούμενο θέμα. Αυτός είναι Λούνα Πάρα. Θα τον αφήσετε τον Ταλάρα ήσυχο. Σας το λέω εγώ αυτό. Δηλαδή είναι τηλεβιασμός. Σας το λέω, είναι τηλεβιασμός. Δεν θέλει να μιλήσει. Τι άλλο να πει. Τα είπε, τα λέει, τα δεν υπάρχει. Τι πάτε από πίσω. Όταν σας λέει όχι, είναι όχι. Όταν παραβιάζετε το όχι, τον βιάζετε τον άλλον. Τον τηλεβιάζετε. Όχι, Θεέ μου. Τι έχω πάθει από το... Μήπως είναι από το... αυτό που πήρε τα δακρυγόνα μου. Επηρεάζουν τόσο πολύ το μυαλό μου, δεν ξέρω, και επηρεάζει τον Δελάρα. Ο Θεός και η Παναγία, δηλαδή, που μισάζαν. Άκουσα την ερώτηση της συναδέλφου από τον Άλφα, νομίζω, που να λέει θα συνεργαστείτε με τον Μάστορα, ο οποίος έχει κάνει διαφημίσεις. Ναι. Μια πολύ ωραία ερώτηση. Τι ωραία ερώτηση είναι αυτή. Μια πολύ ωραία ερώτηση. Τι ωραία, είναι ωραία ερώτηση, σου σπάς τα νεύρα. Αυτό είναι η ωραία ερώτηση. Ήταν σε μια προγραμματισμένη... Δεν θέλει ρε παιδί μου να μιλήσει. Δεν θέλει. Τι να πει είναι ωραία ερώτηση. Άμα δεν θέλω εγώ να απαντήσω. Τι ωραία ερώτηση. Δεν ειρωνεύεται. Αμήνεται. Λέγοντας μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι δεν ξέρετε, μην ευρεάζετε τον κόσμο. Να ξαναλέει πάλι. Μια χαρά το ξέρετε. Είπε για τους ίδιους και τους γονείς. Αυτό το πετάω την κάμερα και ρωτάω και πάω από πίσω. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι δεν είναι ωραίο ρε γάμο, το μην πω κάτι. Όχι, μια χαρά είναι. Ωραίο είναι. Είναι πολύ ωραίο ο άνθρωπος να μιλάει όταν θέλει. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δηλαδή, μ' αρέσει που διαφωνούμε και είναι η θέση που στη θέση μας, εννοώ για τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά είναι δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτό. Και είναι κρίμα που δεν είναι στην αρχή της καριέρας του Λάκης Λαζόπουλος, θα έκανε εξαιρετικό πάνελ.
θα ήταν ο καλύτερος να τον πάρουμε σε μια ομάδα και να σχολιάζει. Γιατί αυτό που κάνει τώρα είναι ξεκάθαρο σχόλιο, όπως θα κάναμε ο Ποσειδώνας, εγώ. Και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό ακριβώς που κάνει, μετά έρχεται και το αυτοαναιρεί και το απορρίπτει. Και όχι το απορρίπτει. Βλέπει και την πολύ βαριά κουβέντα που είναι τηλεβιασμός, παιδιά. Συγγνώμη, εγώ αυτό το πράγμα δεν το δέχομαι. Η λέξη τηλεβιασμός μακριά από εμάς. Οποιοδήποτε είδους βιασμός. Εδώ υπάρχει μεγάλη πρωτοτυπία και μεγάλη αποκλειστικότητα και είναι συλλεκτικό κομμάτι το συγκεκριμένο. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που βλέπω το Λάκη Λαζόπουλο επιτέλους να υπερασπίζεται τον Γιώργο Νταλάρα. Παρότι ανήκω σε αυτό. Είναι η είδηση. Αυτό είναι η απόλυτη. Συλλεκτικό κομμάτι. Παρότι ήμουν σε αυτούς που δεν κατέκριναν τον Γιώργο Νταλάρα. Υπερασπίζεται όμως τον Νταλάρα γιατί τα έχει βάλει με την κακιά τηλεόραση η οποία κυνηγάει τον Γιώργο Νταλάρα από πίσω και του κάνει τη λάθος ερώτηση για τον Χρήστο Μάστορα. Αυτό είναι ο λόγος. Γιατί ταυτίστηκε, ναι. Το έχει ζήσει και ο ίδιος. Ναι. Και δεν νομίζω βέβαια ότι θα απαντούσε ποτέ στις κάμερες όπως απάντησε ο κύριος Νταλάρας. Είδα και κάτι άλλο ωραίο. Στην αρχή που αναφέρεται στο γνωστό θέμα Κατερίνα Δανάη, είναι σαν να παίζει δύο ρόλους από τους Μίτσους, γι' αυτό και γελάγαμε. Ήταν η Χίρα Μίτση και ο αστυνομικός που έκανε. Αν σκοπεύει να τους επαναφέρει, πολύ καλά θα κάνει. Αλλά πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, αλλά συλλεκτικό κομμάτι ότι επιτέλους είπε καλή κουβέντα για τον Γιώργο Νταλάρα. Στο σχολιασμό του Σιδώναμου όμως δεν μπορείς να λες βαριές κουβέντες όπως είναι ο τηλεβιασμός. Είναι βαρύ. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Μα δεν είναι η πρώτη βαριά κουβέντα που λέει ο Λάκης Λαζόπουλος. Όμως έχει και πιο βαριές. Και τι να καταφέρουμε στο βαριόμετρο, αλλά είναι πιο βαριά. Υπάρχει μια αποκωδικοποίηση στο Λάκη Λαζόπουλο στην προκειμένη περίπτωση. Φαίνεται ότι υποστηρίζει την Μπάρκα διότι νομίζω πηγαίνει Μέγκα. Έτσι όχι, δεν είναι. Το Μέγκα δεν μου φάνηκε να υποστηρίζει καμία. Με αυτό που ακούγεται. Δεν μου φάνηκε να υποστηρίζει καμία. Και εμένα δεν μου φάνηκε να υποστηρίζει. Μου φάνηκε ότι. Σατηρίζει τον Μπάρκα. Και εμένα μου θύμισε παλιούς Μίτσου. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι. Η Κατερίνα Καινούργιο δεν μπορεί να κλαίγεται για ένα πρώην. Οπότε δείχνει μια στήριξη το ότι ο Φίλιππος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δείχνει μια στήριξη. Στην πληροφορία δεν έχει σωστά όμω. Συνέχεια ολοκληρωμένη, παιδιά. Εκεί ξεκινάει λίγο το θέμα για μένα. Καταρχά το απόσπασμα που έδειξε ήταν παλιό. Δεν ήταν από αυτή την εβδομάδα, ήταν πάνω από ένα μήνα πριν. Που είχαν βρεθεί όλοι μαζί τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη, στον Αργυρό, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να έρθει να κάνει μια εκπαίδευση. Προσφέρομαι εγώ, Λάκη μου, αφού θες να γίνεις κουτσομπόλης και σαν και εμένα, να σε βοηθήσω να είσαι σωστός, δηλαδή αυτά που λες να είναι σωστά. Έχει μείνει πίσω. Κοίταξε να δεις με τον τρόπο του, μέσα από τα podcast του, κάνει αυτό γιατί πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν καλλιτέχνη που είναι εξαιρετικά σημαντικό στη σάτυρα, ακόμα και αυτή που τον κατακρίναμε την προηγούμενη δεκαετία γιατί νιώσαμε ότι χάνει την αντικειμενικότητά του. Δικαιούται να σατυρίζει. Και αν το σατυρικό του σχόλιο το κάνει λίγο πιο σχολιαστικό, ώστε να μπορεί να ταιριάξει αν ήταν νεότερος, όπως είπε και ο Δημήτρης, στα πάνελ, είναι άλλο θέμα. Αλλά ειδικά στο θέμα των παρουσιαστριών, η φράση που είπε, που αποδεικνύει ότι παίρνει ίσες αποστάσεις και από τις δύο, είναι ότι αυτές πρέπει να αποφασίσουν. Διότι αυτές είναι οι παρουσιάστριες. Ναι, όχι, όχι. Οπότε πήρε θέση υπέρ του Φίλιππου. Νομίζω ότι περισσότερο ρωνεύτηκε την Κατερίνα Καινούργιο. Διότι έδειξε. Ρε, παιδιά, έδειξε και το απόσπασμα. Μα είπα και φράση που αποδεικνύει το αντίθετο. Ναι, αλλά έδειξε και το απόσπασμα. Δεν έχει πει. Ήταν γνωστό αγαπητό Λάκης Λαζόπουλος που ήθελε κάτι να πει. Με ένα ωραίο τρόπο μέχρι εκεί δηλαδή. Μέχρι και τα γιαούρτια στον Νταλάρα, επειδή μιλάει για τηλεβιασμό στον οποίο έμεινε ο Δημήτρη, μέχρι και τα γιαούρτια που είχαν πετάξει κάποτε στον Νταλάρα το 2011 που είχαμε μείνει όλοι άναυδοι γιατί είχε να κάνει με ένα πολιτικό σχόλιο που είχε κάνει ο Γιώργος Νταλάρας τότε, τα είχε δικαιολογήσει. Και είχε πει τι έκανες λάθος για να φας γιαούρτια. Οπότε ποιος τη λέει αυτό που είπε ο Γιώργος Λιάγκας, η ερώτηση που τέθηκε, εσένα σου άρεσε σαν ερώτηση? Όχι. Πώς τη βλέπεις? Όχι, δεν μ' άρεσε. Γιατί? Το έχω εξηγήσει. Δεν ήσουν εδώ, δεν μπορώ να επαναλάβω τα ίδια. Εκεί τι σημασία έχει? Ο κόσμος γιατί είπα να πει ότι δεν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο ο Νταλάρας δεν ταιριάζει η ερώτηση σε αυτά που έχει πει ο Νταλάρας. Γιατί ο Νταλάρας δεν είπε εξ αρχής ότι δεν θα συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν κάνει με ρώτησες κάτι, θα σου απαντήσω. Ναι. Παρότι δεν θέλω να το επαναλάβω γιατί το έχω πει στην εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι όλοι σε βλέπουν, όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Πιστεύω ότι βλέπουν. Κάθε μέρα μας βλέπουν. Ναι, όσοι μας βλέπουν, μας βλέπουν κάθε μέρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Ο Νταλάρας, αν είχαν καταλάβει κάποιοι τι είχε πει από την αρχή, ότι οι καλοί τραγουδιστές μην αναλώνουν τον εαυτό τους σε διαφημίσεις, δεν θα του κάνανε αυτή την ερώτηση. Ωραία. Ήταν σαφής ο Νταλάρας. Άλλο αν μερικοί δεν τον καταλάβατε. Ναι, δεν τον καταλάβαμε. Προφανώς ανήκει σαφή. Όχι, και επαναλαμβάνω εγώ. Μα για να ξαναρωτάς. Δεν είναι ωραίο, όχι, επαναλαμβάνω. Ναι. Δεν είναι ωραίο να δώσει μια απάντηση αν θα συνεργαζόταν. Μα δεν έχει λόγο να απαντήσει ο άνθρωπος όταν δεν θέλει λόγο να μιλήσει. Όταν, δηλαδή, εντάξει, είναι η ποιότητα. Και όταν τα λεγόμενα του, η ερώτηση πηγάζει από παρεμηνία των λεγόμενων. Που τα έχουμε ξαναπεί αυτά, Θοδωρή. Δεν κάνουμε τώρα reset και πάλι.
κάποιου ποιοτικού τραγουδιού, ναι. Πάντα, ρε παιδί μου, έχει πάντα δίκιο. Τους καταλαβαίνω. Αυτή είναι. Εγώ από εκεί προέρχομαι. Μπορεί τώρα να κάνω πάνελ, όπως λέει ο Λάκης, να είναι κάτι πάρα πολύ κατακριτέο, που εγώ το βρίσκω μια χαρά. Σαν συνέχεια του ραδιοφώνου είναι. Δεν νομίζω ότι θεωρεί το πάνελ κατακριτέο. Απλά θεωρώ ότι πια δεν του αρέσει του Λάκη η τηλεόραση έτσι πως γίνεται αυτή. Δεν νομίζω, γιατί επανέρχεται συνεχώς. Πώς δεν του αρέσει. Εγώ αυτό εισπράττω το τηλεφώνημα. Δεν του αρέσει, αλλά του αρέσει. Από την τηλεόραση παίρνει τροφή, από την τηλεόραση κάνει podcast, από την τηλεόραση επανέρχεται και ξέρεις και το γεγονός ότι υπάρχει και μία κάμερα μέσα στο δικό του podcast. Πάλι αυτό σημαίνει. Εσύ χθες που ήσουν με την Κατερίνα Καινούργιου, γιατί μπαίνω στο Instagram πριν κλείσουν τα ματάκια μου και βλέπω tag Νίκος Γεωργιάδης και λέω αυτός τι κάθεται μέσα στο σπίτι, παιδιά. Δηλαδή πεμπτιάτικα βράδυ, γιατί μιλούσαμε μέχρι τη ώρα στο τηλέφωνο. Ναι, βγήκαμε για ένα φαγητό. Τι λέει, πες μας κανένα φρέσκο. Αυτό που είδα με χαροποίησε πάρα πολύ, γιατί περίμενα να δω μια Κατερίνα στεναχωρημένη. Και είδα μια Κατερίνα που ήταν πάρα πολύ καλά και μπράβο. Με πολύ εύθυμη διάθεση. Μα στα βίντεο δεν έχει γίνει κάτι με τον Φίλιππο κτλ. Αλλά κατάλαβα ότι αυτή τη φορά το έχει πάρει αλλιώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την Κατερίνα. Γιατί το χειροκροτώ κι εμείς. Εννοείται. Συνεχίσει να είναι. Εννοείται σιγά. Έτσι πολύ συναισθηματική. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχει αντιδράσει στον αέρα. Ενώ το σπίτι είναι. Μια χαρά είναι. Χαλαρά. Κέρδισε πάρα πολύ κόσμο με αυτή την κίνηση. Μπράβο Κατερίνα. Έτσι όπως είσαι. Πάμε να προχωρήσουμε και πάμε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος εχθές στην εκπομπή του είχε καλεσμένο τον Γιώργο Ιάγκα, ο οποίος προχώρησε σε μια εκβαθέων εξομολόγηση για όλα τα θέματα που αφορούν το πώς μεγάλωσε τη σχέση του με την μητέρα του, που ήταν πολύ σημαντικό σημείο, αλλά και το διαζύγιο του με τη Φέη Σκορδά. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Είμαι ένα παιδί χωρισμένο γονιών και ένα παιδί άσχημα χωρισμένο γονιών. Στα πρώτα χρόνια έμεινα με τη μητέρα μου 2-3 χρόνια. Με σύγκρουση. Μεγάλη. Για πάρα πολλά χρόνια. Εμένα η μητέρα μου εξαφανίστηκε από τη ζωή μου για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό από μόνο του, όταν... Είναι μια πληγή. Πολύ μεγάλη. Είναι μια πληγή. Η οποία δεν ξέρω αν κλείνει ποτέ. Όταν λοιπόν μια μάνα ή ένας πατέρας, κυρίως η μάνα όμως, φεύγει βία για πολλά χρόνια από την ζωή ενός παιδιού, όταν κάποια στιγμή εσύ καλείς, επειδή δεν γίνεται διαφορετικά, να χωρίσεις από τον άνθρωπό σου, το θεωρείς αφενός μια μεγάλη αποτυχία. Και δεύτερον, το σκέφτεσαι διπλά, τριπλά, τετραπλά, μέχρι να πάρεις την οριστική απόφαση. Όταν δει αυτό αλλάζει, εσύ φέρεις ένα βάρος, που φέρω κι εγώ ακόμα, ότι πιθανόν τα παιδιά μου να λάβουν το χωρισμό, που ήταν μια κοινή απόφαση, ένας ήρεμος και γλυκός χωρισμός από τη ΦΕΗ, όσο ότι ο πατέρας τους τα εγκαταλείπει, όπως εμένα πιθανόν κάποιος γονιός μου να φύγε βία από τη ζωή μου. Άρα εγώ, Νίκο, τα αντιμετώπισα πάρα πολύ δύσκολα. Πήρα και βοήθεια, πήγα σε γιατρό. Δεν ήταν για μένα μια εύκολη περίοδος. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Ήταν μια περίοδος μεγάλης στενοχώριας. Λοιπόν. Από την άλλη, το γεγονός ότι εγώ πέρασα άσχημα σαν παιδί, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στα παιδιά μου. Το κεφάλαιο γάμος έχει κλείσει για σένα. Μετά το χωρισμό μου, τώρα πόσα χρόνια έχω χωρίσει, 6, 7, 8 χρόνια κάπου εκεί. Τόσο. Εντάξει, είχα, προφανώς δεν έχω υπάρξει, δεν έχω μονάσει. Έχω υπάρξει ενεργός, είχα κάποιες σχέσεις στη ζωή μου. Δεν ήταν κάποια σχέση που να με έκανε να πιστέψω ότι θα παντρευτώ δεύτερη φορά. Το κομμάτι παιδιά θεωρώ κατά 99,9% αφήνω και ένα 0,1 ανοιχτό. Να αφήσεις. Αφήνω. Να αφήσεις. Αφήνω. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Το θέμα γάμου, όχι, δεν το αποκλείω, αλλά αν δεν είναι να κάνεις παιδιά, για ποιο λόγο να παντρευτείς, δεν ξέρω. Βρέθηκες όμως στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος με δύο αποχωρήσεις από την εκπομπή σου. Με την Νομικού και με την Κορινθίου. Με τη Δούκισσα, ήρθε η Δούκισσα σε μια εκπομπή η οποία ήταν διαφορετική από αυτό που και η ίδια μπορεί να οραματιζόταν. Ένα εξαιρετικό πλάσμα η Δούκισσα. Ταλαντούχο πλάσμα, πολύ ωραία γυναίκα, πολύ πετυχημένη στη ζωή της και ήταν και δικιά μου πρόταση στο σταθμό να έρθει. Δεν τέριαξε η Δούκισσα σε αυτό το είδος εκπομπής. Δεν δέσατε. Και αισθανόταν και εκείνη να ασφιχτιά και εγώ αισθανόμουν ότι δεν θα κολλήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Και νομίζω ορθώς αποχώρησε η Δούκισσα. Την οποία εκτιμώ αφάνταστα. Τώρα στο κομμάτι της, το άλλο που αναφέρθηκε, στη Μαρία Κορινθίου, δεν έχω καταλάβει πραγματικά τι έχει γίνει. Εγώ με τη Μαρία δεν είχα κανένα κοινό κομμάτι στην εκπομπή. Η Μαρία δεν ήρθε ως συμπαρουσιάστρια, δεν ήρθε ως πάνελ, δεν ήταν υφιστάμενη δική μου. Η Μαρία ήρθε ως επιλογή του εμπορικού του Αντένα για να κάνει μόνο τα εμπορικά. Από εκεί και πέρα κάτι έγινε το οποίο δεν έχω αντιληφθεί. Και γι' αυτό η Μαρία ποτέ δεν έχει πει κάτι για μένα. Και να το ξεκαθαρίσω. Το οποίο μπορεί να έγινε με κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν το γνωρίζω. Μπορεί να αισθάθηκε άσχημα η Μαρία. Αλλά η αλήθεια είναι, δεν αποχώρησε η Μαρία. Η Μαρία έκανε κάποιες δηλώσεις που ενόχλησαν τον Αντένα. Και ο Αντένα αποφάσισε
να διακόψει τη συνεργασία. Κάτι το οποίο όμως δεν ρωτήθηκε καν, γιατί δεν ήταν συνεργάτης δικός μου η Μαρία. Δεν είχα κάτι να της πω, να τα ακούσει, να μην της πω και να μην τα ακούσει. Μίλησες πριν για τη μητέρα που έφυγε, το χωρισμό που ήταν ένας δύσκολος χωρισμός. Τώρα πώς είναι η σχέση μαζί της? Κοίτα Νίκο, είναι κάτι το οποίο δεν το έχω πει ποτέ. Δεν υπάρχουν σχέσεις. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω μέσα μου κάπου, σε ένα κουτάκι. Δεν το έχω βγει ποτέ να το πω δημόσια, όχι γιατί ντρέπομαι, αλλά γιατί δεν θέλω να πούνε, α, επειδή εκείνος πέρασε έτσι, πιθανόν και αυτό να φέρεται έτσι, άρα να το δώσουμε. Δηλαδή, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω ως άλοθη κάποιων απόψεων ή συμπεριφορών. Στη δική σου ζωή. Υπάρχει εκεί, δεν υπάρχουν σχέσεις, από εκεί και πέρα όλα καλά. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που ακούμε την εκδοχή του Γιώργου για την αποχώρηση και της Δούκησας και της Μαρίας. Ακριβώς. Ναι. Και είναι και πολλά τα ερωτήματα, παιδιά. Συγγνώμη. Η Μαρία Κορινθίου, πέρα από τα εμπορικά, δεν έκανε, δεν έκανε και στα ζώδια. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι δεν είναι αυτό το κομμάτι οποίο... θεωρητικά αυτό το είναι ένα. Είναι, ναι, αλλά παιδιά, ακούστε όμως, δεν είναι εμπορικό το κομμάτι του ζώδιου. Είναι μια ενότητα στη γυναικεία πλευρά της εκπομπής. Δεν μπαίνει ποτέ ο Γιώργος όμως. Δεν μπαίνει ο Γιώργος ποτέ, αλλά δεν είναι και ένα κομμάτι ότι βγαίνει, παρουσιάζει ένα προϊόν και φεύγει. Θέλω να πω ότι το αυτό το ότι αποφάσισε ο Αντένα και μου την έδιωξε. Έδιωξε μια γυναικεία παρουσία που είχε κάποια σημαντικά στοιχεία σε μια πρωινή γυναικεία εκπομπή. Ουσιαστικά ότι η Δούκησα ήταν η δική του επιλογή και όχι η Μαρία Κορινθίου, που ισχύει ότι η Μαρία Κορινθίου ήταν μια πρόταση του εμπορικού τμήματος του σταθμού, που καταλαβαίνετε φυσικά όταν μιλάμε για το Λιάγκα, που δεν είναι απλώς παρουσιαστής και έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Προφανώς και δίνει την έγκρισή του. Δεν θα του πάνε έναν άνθρωπο με το ζόρι έτσι. Όπως λοιπόν, και αν διώξει έναν άνθρωπο με αυτήν ένα σταθμό, δεν θα το αφήσει έτσι ο Γιώργος Λιάγκας. Θα το ρωτήσουν. Αλλά αν δεν είναι επιλογή του, εάν δεν αισθάνεται ο Γιώργος Λιάγκας ότι την χρειάζεται. Για να υποδεχτεί τη Μαρία Κορινθίου, το περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα εχθρικό. Αυτό είναι σοκαριστικό και ακούγεται πρώτη φορά από παρουσιαστή για μέλος εκπομπής. Ναι, είπε όμως εδώ, εκεί είναι που εγώ έχω τις αισθάσεις μου, γιατί πραγματικά όταν ξεκίνησε η Μαρία, δίπλα στο Λιάγκα ξεκίνησε, την καλωσόρισε στην ομάδα, είπε έλα, ήρθε το μαράκι. Είδατε, παιδιά, στα πολύ εμπορικά, καλή, δηλαδή την καλή. Εμπορική δυναμική που έχει η Δούκησα στα social. Και ωραία, και όμως ήταν δική του επιλογή. Ακόμα και αυτό που λες τώρα, γιατί το πώς αντιμετώπισε τη Δούκησα και το πώς αντιμετώπισε τη Μαρία επικοινωνιακά, σε μένα λέει πολλά. Δηλαδή έφυγε ένα κορίτσι και λες, η Δούκησα κακώς έφυγε. Άρα η Μαρία καλώς έφυγε. Κανένας δεν είπε ότι κακώς έφυγε. Ξέραμε από την αρχή ότι η Δούκησα νομικού δεν κολλάει με το συγκεκριμένο project και έπρεπε να μην είναι καν επιλογή. Αυτό το ξέραμε όλοι μας. Η Δούκησα ήταν σε όλη την εκπομπή μέσα, όχι σε μεγάλο μέρος. Αλλά έπρεπε να αλλάξει κάποια δεδομένα που η εκπομπή δεν γίνεται να τα αλλάξει. Εδώ δεν αλλάξαμε τη Φέση Κορδά, θα αλλάζαμε τη Φέση Κορδά. Ξεκίναγαν με την ενημέρωση και έμπαινε με το που πήγαιναν στην ψυχαγωγή και έφυγε και πολύ νωρίς από ό,τι θυμάμαι. Ακούστηκε και η κόντρα παρασκηνιακά με την Πετρογιάννη. Κακά τα ψέματα μπορεί να μην ισχύει, μπορεί να ισχύει. Είδαμε όμως μετά τη θέση ουσιαστικά τη Μαρία Κορινθίου να την παίρνει στα ζώδια η Πετρογιάννη. Δεν ξέρουμε αν. Έπρεπε να πάει κάποιο. Σε το κανάλι ότι αντί να πληρώνει ένα πρόσωπο, ας βάλει την Πετρογιάννη που την έχει ήδη. Τώρα θα σας θυμίσω, Μερούλα μου, γιατί δεν ξέρω του χρόνου, του πέρυσι τα Σαββατοκύριακα τι κάνατε. Εμείς όμως κάναμε αποκλειστικά. Έτσι, μπράβο. Σε βλέπαμε. Βλέπατε, μας είδα. Εννοείται, εγώ ήμουν και χαμένος πέρυσι, δεν ήμουν στην τηλεόραση. Θυμάσαι δηλαδή τις δηλώσεις της Μαρίας Κορίνθιας. Πάμε να τις θυμηθούμε, παρακαλώ. Εγώ καταρχάς είμαι παιδί. Όχι, είμαι παιδί του εμπορικού και της διοίκησης του καναλιού. Εσύ δεν στεναχωριέσαι λίγο έτσι τώρα? Όχι. Τι να στεναχωριέμαι, τι να στεναχωριέμαι. Για αυτά που λέγονται, είπανε ότι ο Λιάγκας σου είπε φυλάκια και κάτι τέτοια. Εντάξει, υπάρχει γενικά μια ιστερία, μια παρανόηση, μια γενικά έτσι, ένα πράγμα πολύ φασαρία για μένα, πολύ φασαρία για μένα, πολύ πυρπύρ, μουρμούρ κτλ. Αυτό εγώ πιο πολύ δεν μπορώ να... Όχι να διαχειριστώ, μια χαρά το διαχειρίζομαι. Απλά αυτό είναι που ουφ δεν μπορώ. Εσύ με τον Γιώργο Λιάγκα μίλησες μετά από τις δηλώσεις που έκανες. Μωρέ, να σας πω κάτι. Εσείς θεωρείτε ότι μέσα σε μια εκπομπή που είμαστε αυτή τη στιγμή μαζί, δεν μιλάω με τον Γιώργο. Καταρχάς με τον Γιώργο είμαι μια χαρά. Έτσι, γιατί πάλα προσπαθούν... Σου είπε φυλάκια. Αυτό το ρεπορτάζ, τα πηγαδό, κουτσομπολό, ρουφιανό. Τόπα, ναι. Τόπα. Θεωρείς ότι υπάρχουν ρουφιανό εδώ? Γενικά παντού υπάρχουν. Ναι. Οπότε ξέρεις, αλλά είναι το ρουφιανό, το κουτσομπολό, πηγαδό, κατάσταση. Ναι. Γιατί? Γιατί ό,τι έχει υποθεί δεν υφίσταται.
Μάλιστα. Αυτή είναι μία τοποθέτηση της Μαρίας εκείνες τις μέρες. Βλέπω και την ημερομηνία 17 έκτου, άρα βάδιζε προς το τέλος ουσιαστικά. Νομίζω μία εβδομάδα πριν γίνουν οι δηλώσεις οι τελευταίες της. Οι τελευταίες δηλώσεις. Που πυροδότησαν την απομάκρυνσή της. Εδώ είναι στο παρά ένα. Και εδώ όμως δείξε κάθε... Αλλά είχε ξεκινήσει ήδη η Μαρία. Ξεκινήσε καζάνι στη φωτιά εκεί. Και να δείχνει τον εκνευρισμό της. Δεν τα έχει με τον Γιώργο Λιάγκα, το ξεκαθαρίζω. Εγώ με τον Γιώργο Λιάγκα. Αυτό σε δείχνει ότι δεν έχει αντοχές να κάνει τηλεόραση. Όχι, εγώ άκουσα ότι δεν έχει. Μα δεν τσακώθηκε ποτέ με τον Γιώργο Λιάγκα η Μαρία Κορινθίου. Δηλαδή και ο Γιώργος δεν λέει ψέματα, αλλά από την άλλη, επειδή τότε και τώρα μπορώ να πω ότι είχα μια επικοινωνία με το περιβάλλον το πολύ στενό της Μαρίας Κορινθίου, μου είπε ότι θα μπορούσε όλο αυτό το πράγμα να το έχει αποτρέψει. Ο Γιώργος. Εάν ήταν ομάδα. Παρέμβει, εάν ήταν μέλος της ομάδας. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί όλο αυτό παρέμεινε ξένο κομμάτι. Να μην το παρακολουθεί από μακριά, γιατί είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Αυτό που είπα από την αρχή, το σοκαριστικό. Για πρώτη φορά, ενώ τα νούμερα μπαίνουν στο σύνολο της εκπομπής, ήταν ξένο κομμάτι. Ακριβώς. Ξένο κομμάτι. Δεν ήξερα. Να μίλησε για ρουφιανοκαταστάσεις, ναι. Μίλησε για ρου, για ανθρώπους που μιλάνε. Ελένα, πάμε να δούμε το απόσπασμα αυτό που σας λέω της εκπομπής εκείνης λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί η αποχώρησή της. Έχουμε όλη την κλιμάκωση. Δουλεύαμε. Εδώ έγινε. Στην κομπούλα συνέβη. Είδαμε σήμερα πως δεν είσαι στην δεν ήσουν στην αποφώνηση της εκπομπής. Τι έγινε κάτι; Ναι. Καλό σου που. Γεια σας. Η κατάσταση είναι Arabel alert. Αυτό έγινε. Η κατάσταση της υπομονής. Και εγώ δεν την έχω πια. Έχεις χάσει την υπομονή. Δεν την έχω, όχι, όχι, δεν την έχω. Αυτό δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Οι εγώκεροι που υποτίθεται ότι είναι σε μια πολύ καλή περίοδο και έρχονται και τα καλύτερα. Υποτίθεται. Θέματα που έχουν σχέση με την... με θέματα εργασίας, έρχονται στο προσκήνιο. Προσέχετε λοιπόν υγεία και εργασία. Θα τα μάθετε λίγαν συντόμως. Τελειώνει και η εκπομπή. Κάποιοι δεν κάνουν υπομονή για να τελειώσει η εκπομπή. Αφού δεν κάνουν υπομονή κάποιοι να τελειώσει η εκπομπή, δεν κάνω και εγώ να υπομονή να τελειώσει η εκπομπή. Θεωρείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αυτή τη στιγμή μέσα στην εκπομπή και γι' αυτό δεν ήσουν σήμερα στην αποφώνηση? Μάθε ως δαιμόνια που είσαι και θα μάθεις τι έγινε και τι δεν έγινε σήμερα στην εκπομπή και δες και την εκπομπή. Μίλησες με τον Γιώργο. Αυτές ήταν οι τελευταίες δηλώσεις της. Μελάβαμε ότι προφανώς ναι, οι δύο δρόμοι πια χωρίζουν. Ναι, για δύο εβδομάδες. Επίσης, να βλέπουμε πάντα την νότα της Λίζας Πατέρα, η οποία και στην περίπτωση της Δούκης σας και στην περίπτωση της Μαρίας Κορινθίου ήταν τα βλέμματα τύπου η μία έκλαιγε, η άλλη. Ήταν η φασούλα αυτή. Όμως με τη Μαρία Κορινθίου που συναντήθηκε με δημοσιογράφο, για το θέμα αυτό μιλάει. Τη ρωτάνε. Είπα όποτε συναντήθηκε με δημοσιογράφο. Δεν είναι εύκολο κάθε φορά να αρνείται να απαντήσει. Δεν έχει γίνει ανάλογα περιστατικά έτσι στην τηλεόραση, σαν γι' αυτό ήταν μοναδικό. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο Just the Two of Us. Βρεθήκαμε χτες στις πρόβες, ο Ηλίας Κουλάς και συνάντησε την Πινελόπη Αναστασοπούλου, συνάντησε την Δώρα Παντέλη αλλά και την Άννα Μπεζάν. Επίσης θα δείτε και τον Δρουμαγιά, τον Χρήστο Στέλιο Δρουμαγιά, ο οποίος έκανε χθες την πρόβα του χωρίς το τέρι του, βέβαια, γιατί χθες ήταν τα 9 μέρα της μητέρας Ατζέλας Δημητρίου. Πάμε να δούμε τι μας λένε όλοι οι πρωταγωνιστές του λαμπερού σοου του Αλφα. Έλληνας, λέω Έλληνας. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία σχέση, αδερφική, από αυτή την ωραία που έχουν τα αδέρφια. Επικοινωνούμε πολύ καλά, γελάμε τις ίδιες βλακίες. Γενικά δεν θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερο συνοδοιπόρο σε αυτό το παιχνίδι από τον Ιαν. Έχει γίνει ένας ιδιαίτερος ντόρος γύρω από το τραγούδι του κυρίου Βλάχου με τον Άντων και τον Πρωτοσάλτε. Πιστεύω ότι η σάτρα πρέπει να έχει κάποιο όριο. Γενικά η τέχνη δεν έχει όρια. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται πάντα να είμαστε πολύ ευγενικοί, τουλάχιστον όταν σατιρίζουμε κάτι, μετά να εξηγούμε ότι αυτό που είπαμε είναι σατιρικό και δεν το λέμε για να προσβάλλουμε κάποιον. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο τραγούδι, που για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν το έχω ακούσει ολόκληρο, αλλά για κάποιο λόγο εμπιστεύομαι τον άνθρωπο αυτόν, για να μπει στη διαδικασία να μιλήσει για κάποια πράγματα μέσα από το τραγούδι του. Έχει κάνει καλά, δεν θεωρώ ότι θέλει το κακό κανενός. Θεωρώ όμως ότι όταν σου δίνουν το δικαίωμα να μιλήσεις για κάποια πράγματα και να τα δείξεις με έναν τρόπο μέσα από την τέχνη, καλά κάνεις και το κάνεις. Το συνηθίζουμε. Ναι.
δύσκολα, γιατί όσο περνάει ο καιρός θες να γίνεις και καλύτερος. Αλλά ξέρεις, περνάμε τόσο ωραία που ξέρεις, έχουμε μπει, λέμε τι ώρα θα πάμε στην πρόβα, τι ώρα είναι το live. Ισχύει, ότι... περνάμε καταπληκτικά πραγματικά και όσο περνάει ο καιρός είμαστε και πιο... Χαλαρή. Χαλαρή και εσύ πιο χαλαρή και βγαίνει πιο αυθόρμητο όλο. Θέλω λίγο να μου πεις πώς φαίνεται ο Χρήστος Μάστρας. Τώρα θα υποδηθώ στο Λίκο Κατζατζίδη στην ταινία. Το άκουσα αυτό, η αλήθεια είναι, και ενθουσιάστηκα. Γιατί είπα, τι λες τώρα, τον Κατζατζίδη. Πολύ ωραίο μου φαίνεται. Ο Χρήστος είναι πολύ τάλαντος, κάνει τα πάντα. Πραγματικά κάνει τα πάντα. Τραγουδάει τα πάντα. Είναι και ωραίο ηθοποιός από ό,τι έχω δει και έχω έτσι. Και σημείς είναι καλός. Πιστεύω θα πάει καλά. Με σεβασμό αν γίνει, εννοείται. Πάντα. Τελικά σε λίγο αγχωμένη παραπάνω, γιατί έχω και τον παρτενέρ μου, ο οποίος με σκοτώνει στις πρόβες κάθε μέρα. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί περνάω πάρα πολύ ωραία, παρά το άγχος που έχω. Έχετε πάρει συμβουλές από την κυρία Παπά, ας πούμε? Καλά, ναι, με το που μου δίνουν τραγούδι, κατευθείαν το ηχογραφώ και τους το στέλνω. Τι συμβουλές δίνεις στην Αυσικά για το τραγούδι? Τίποτα, να είναι αυθόρμητη, να μην σκέφτεται πολύ και να το ζει. Που το ζει βασικά. Αν το ζω, λέει. Νομίζω ότι δεν παίρνει και πολύ από συμβουλές. Όχι με την κακή έννοια, ότι τα κάνει. Σας αγχώνει κάποιος κριτής παραπάνω από τον άλλον? Ο κύριος Φασουλής λίγο παραπάνω, γιατί είναι λίγο πιο αυστηρός. Βεβαίως. Συμφωνώ. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Εντάξει, περνάμε πάρα πολύ ωραία και στις πρόβες. Ανυπομονώ και για το τρίτο live. Έκανες πρόβα μόνος σου σήμερα? Ναι, σήμερα ήταν τα 9 μέρα της μητέρας της Άντζελας Δημητρίου. Έκανα μόνος πρόβα σήμερα. Mm-hmm. Άλλο την εβδομάδα κάναμε μαζί. Στα μνημόσυνα που έγινε το πρωί ήρθαν σε ένταση και αποχώρησε η Όλγα Κιουρτσάκη με ένα παράπονο, αν μπορώ να πω. Ναι, δεν το γνωρίζω και τι έγινε. Θέλω να πω, δεν έχω μιλήσει ούτε και με την Άντζελα. Δεν το γνωρίζω το θέμα, τι ακριβώς έγινε. Άρα, εσύ από την παραγωγή ενημερώθηκες ότι δεν θα έρθει σήμερα για τις πρόβες, ή είσαι περί ίδια η μανατζέρ της, κυρία Καπώνη? Σήμερα από την παραγωγή. Πρωινό ζουσού. Ο Στέλιος δεν βλέπει πρωινό ζουσού, διότι αν έβλεπε θα γνώριζε ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί εχθές ήμασταν εκεί και είδαμε και την Άντζελα με την Όλγα. Ακούσαμε τις φωνές που οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι οι δύο γυναίκες ήρθαν σε μία σύγκρουση, ότι κάτι υπήρξε, κάτι πόθηκε, κάτι έγινε, το οποίο τους έφερε σε μία έτσι κόντρα, με αποτέλεσμα αυτή την έντασή τους και την ένστασή τους να την εκφράσουν και δημόσια. Να πούμε λοιπόν, Ελένη μου, ότι επειδή η Άντζελα είναι άριστη επαγγελματίας, σκόπευε να πάει στην πρόβα χτες. Mm-hmm. Αλλά η ψυχολογική της κατάσταση ήταν επιβαρημένη. Αυτό είναι πολύ και δημιουργικό. Έπρεπε να κάτσει να ξεκουραστεί. Να πούμε λοιπόν ότι, επειδή το ψάξαμε λίγο το θέμα, επρόκειτο για μία παρεξήγηση, γι' αυτό θέλω να το πω κιόλας, γιατί ελπίζω και ελπίζουμε όλοι να λυθεί άμεσα, σύντομα, και ελπίζω να έχει ήδη λυθεί βασικά. Αυτό που έγινε είναι το εξής. Η παρουσία της κάμερας οδήγησε μάνα και κόρη να πούνε μία στην άλλη ότι μήπως την ειδοποίησες εσύ την κάμερα, όχι την ειδοποίησες εσύ. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτή η παρεξήγηση. Θέλουμε να πούμε λοιπόν εδώ, επειδή μιλάμε και για τη δική μας κάμερα, ότι δεν μας ειδοποίησε φυσικά ούτε η μάνα, ούτε η κόρη, παιδιά, σε αλίμονο. Καμία περίπτωση. Αλίμονο. Απλά μετρήσαμε. Μετρήσαμε, που είναι πάρα πολύ απλό, μετρήσαμε τις μέρες και στείλαμε την κάμερα όπως γίνεται. Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι θα πάει κάποιος. Δεν ξέρουμε αν θα πάνε και οι δύο. Καταρχάς, είναι 9 μέρες από τη μέρα που έφυγε ένας άνθρωπος. Μετρήσαμε τις μέρες και στείλαμε την κάμερα να περιμένει εκεί. Το κημητήριο το οποίο έγινε η κηδεία είναι το κημητήριο στο οποίο γίνονται, τελούνται το μνημόσυνο, τελείται το μνημόσυνο για τις 9 μέρες. Λοιπόν, δεν είναι και κανένα. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρό. Γι' αυτό είμαστε στα γραφεία, μετράμε, ψάχνουμε τα θέματά μας και πολύ διακριτικά. Στείλαμε την κάμερα. Και πολύ διακριτικά καθίσαμε απέναντι από έξω. Δεν ενοχλήσαμε κανέναν ούτε για δηλώσεις. Η Κωνσταντίνα ήταν εκεί με πολύ σεβασμό. Ήξερε και η Άντζελα. Ήταν ότι αν θέλανε να κάνουν μία δήλωση, βεβαίως θα ήμασταν εκεί να την καλύψουμε. Μέχρι εκεί, χωρίς να σηκωθεί καθόλου σκόνη, χωρίς να προκαλέσουμε κανένα πρόβλημα, χωρίς να φέρουμε καμία αναταραχή, γιατί είναι κάτι το οποίο αυτό συμβαίνει στις εκπομπές. Καθόμαστε, τα βάζουμε κάτω και ψάχνουμε τα θέματά μας. Έτσι και έγινε και το συγκεκριμένο. Και μάλιστα στην αρχή είχαμε δηλαδή, χαρή κιόλας που βλέπουμε. Λυπάμαι πραγματικά αν η παρουσία του συνεργείου μας ήταν η αφορμή
να φέρει μία ένταση ανάμεσα στις δύο γυναίκες, αλίμονο και πραγματικά δεν συνέβη ουδέποτε κάτι τέτοιο. Εδώ όμως βλέπεις ακόμα ότι πρέπει να λυθούν πολλά θέματα, γιατί αν υπάρχει λήψη εμπιστοσύνης και οτιδήποτε τέτοιο συμβαίνει κατευθείαν στη γέννηση. Δεν ήταν ένα σοβαρό σκαμπάς. Μπορεί να είναι και τη στιγμή, είναι η συγκίνηση, είναι η κατάσταση που είναι η κάθε μία από τις δύο, είναι η φόρτιση, είναι εκείνο. Το σημαντικότερο είναι ότι έχει μία ανάγκη την άλλη και πρέπει να είναι πάλι μαζί, είναι μάνα και κόρη. Αυτά λοιπόν είναι ψηλοπράγματα. Πρέπει να επιλύσουν τα θέματα τους. Γιατί μπορεί να έχουν ανάγκη μία την άλλη, αλλά άμα υπάρχουν θέματα, δημιουργούνται πιο πολλές προστρίβες. Δεν παίζει ρόλο μόνο η συγγένεια. Να ξεκαθαρίσουμε και αυτό που είπε και η Ελένη και από τη δική μας την πλευρά, ότι δεν έγινε με κανένα δόλο. Μα δεν μπορούμε να κρυφτούμε αυτά τα πράγματα. Εμείς λυπάμαι πραγματικά. Εμείς ρεπορτάζ κάνουμε και βγαίνουν οι ειδήσεις. Αλλιώς δεν μπορούμε να είχαμε τις ειδήσεις. Μα ό,τι γίνεται δημόσια, παραδείγματος χάρη είναι ένα μνημόσυνο σε ένα κημητήριο, δεν μπορεί να κρυφτεί. Εγώ έχω αγωνία και ανάγκη να πάμε στην επόμενη μέρα που είναι το Just, να δω την Άτζελα Δημητρίου, να χαμογελάσει λίγο, να μπει στην καθημερινότητα. Μια χαρά είναι και καλά κάνει και παραμένει γιατί είναι φάρμακο όταν έχει μια τόσο σοβαρή απώλεια. Να πούμε. Η δουλειά γίνεται σωτήρια. Κάτι χιουμοριστικό. Όλοι προετοιμάζονται για την τέλεια εμφάνιση. Και αυτό τελικά το act που είχε περισσότερα views ήταν του καπετάνιου που είχαν στα λόγια του. Που έχει γίνει χαμό. Γιατί είχε πλάκα γι' αυτό. Ναι, θέλουν όλοι να βγουν να έχουν μια τέλεια εικόνα και ο καπετάνιος έγινε στάρ. Δηλαδή σε αυτό το λόγο. Act. Λοιπόν, Ελενάκη μου, Θοδωρή μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μήνα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα με το δεξί. Ελπίζω να ήμασταν γούρικοι. Ελπίζω. Θα δούμε, Ελενάκη. Θα σας ειδοποιήσουμε. Το γούρι είναι μια πολύ σχετικό τώρα. Άρα μην το συζητήσουμε αυτό τώρα τι είναι γούρι, τι δεν είναι. Το παιδί είναι γούρι. Γιατί εμείς κάναμε ποδαρικό νομίζω, έτσι δεν είναι. Εμείς κάναμε ποδαρικό, ναι. Αγάπη μου, καρδιές καλές να έχουμε με χαμόγελα και αγάπη. Δεν θέλουμε γούρια, ό,τι είναι γραμμένο θα είναι. Λοιπόν, 14800, συνεχίστε να τηλεφωνείτε γιατί 1000 ευρώ σε δώρο επιταγή σας περιμένουν από την αγαπημένη Γκρέκοστρομ, στην οποία θα βρείτε ασυναγώνιστες προσφορές, καταπληκτικές τιμές και τη δυνατότητα να πάρετε αυτό που θέλετε και να επιλέξετε σε τεράστια, ανάμεσα σε τεράστια ποικιλία. Σήμερα κληρώνεται αυτή η δωρεπιταγή. 1000 ευρουλάκια να πάτε σε ένα από τα 70 σημεία πώλησης που έχει Γκρέκοστρομ και να διαλέξετε ό,τι θέλετε. 1000 ευρώ. 14800 τηλεφωνείτε πολλές φορές, στέλνετε πολλά μηνύματα νέο μικρόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και μία αποστολή στον ίδιο αριθμό, αυτόματα μπαίνετε και στην κλήρωση για το Citroën C3 την έκδοση U. Τηλεφωνήστε πολλές φορές, στείλτε πολλά πολλά μηνύματα, όσα περισσότερα μπορείτε. Σήμερα κληρώνετε. Επιστρέφουμε σε πολύ 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 λίγο. Ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πρώτο μηνιά, πρώτη του Μάρτη σήμερα. Να καλωσορίσουμε και να υποδεχτούμε αυτό τον καινούριο μήνα με όλες τις ευχές, Παναγιά μου, να είναι ανοιχτοί οι ουρανοί, να μας ακούσουν για έναν ευίωνο, γλυκό και όμορφο μήνα από την καρδιά μας σε κάθε σπίτι εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να πούμε μια καλημέρα και στο Βασίλη Αναστασόπουλο, που σήμερα είναι από την αίθουσα σύνταξη, αλλά κοντά μας. Βασίλη μου, καλημέρα. Θέλω να πάμε όλοι μαζί και να δούμε ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Τάιλερ Μακμπεθ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Μίλησε για τον γάμο με τον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος προγραμματίζεται για το καλοκαίρι. Καλοκαιρινός γάμος. Ραφτείτε, ντυθείτε. Βέβαια. Πού είπανε, θα γίνει, για πάμε να ακούσουμε. Στις Πέτσες λογικά. Πέτσες, λες. Ξέρω εγώ, εκεί είναι το σπίτι το ωραίο, το εξοχικό. Εκεί μπορεί να βγει ο ένας από τους δύο. Α, θα μου πεις Πέτσες. Πώς θα γίνει, ναι, πρέπει να είναι και δύο μαζί για να πάμε. Πέτσες, φανταστικά. Πάμε να το ακούσουμε τι. Που έχει από τον τρόπο που μεγάλωσε ο άνθρωπος αυτός, αλλά αυτή η κοινωνική ευθύνη που θέλει να μοιραστεί και θέλει να επικοινωνήσει και να δείξει ότι θέλει να υπηρετήσει, αυτό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που έχει, εμένα μου αρέσει. Είναι αξιοθαύμαστο. Είναι μια άλλη κουλτούρα, νομίζω, έτσι και αλλιώς που πάει στο εξωτερικό. Γιατί οι άνθρωποι είναι καλός ή κακός, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, αρκετά περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι από ό,τι είμαστε εμείς. Εμείς γινόμαστε σιγά-σιγά, είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί αν δεις και όλα τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, πρώτα σκάνε στο εξωτερικό και μετά έρχεται η στιγμή που καλούμαστε εδώ στον τόπο μας να τα συναντήσουμε, να τα βρούμε και να τα. Και λέει ότι θέλει να βοηθήσει εθελοντικά στο ΕΣΥ.
Μπράβο του. Ότι θέλει αυτό να βοηθήσει. Αυτό το έχει ξαναδηλώσει, το θυμάμαι. Το έχει ξαναπεί όταν είχε βγει και είχε δώσει, όταν είχε κάνει τη μεγάλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Στέφανος Κασελάκης, και σε ένα απόσπασμα είχε μιλήσει και ο Τάιλερ Μπεθ. Είχε πει ότι θέλει να βοηθήσει εθελοντικά και μάλιστα είχε βγει τότε και η κυρία Παγώνη και έλεγε να έρθει ο Τάιλερ να μας βοηθήσει. Γενικά ο Τάιλερ έχει ένα πολύ ωραίο προφίλ, βγάλει παιδιά μέχρι τώρα. Είτε όντας δίπλα στον Στέφανο Κασελάκη στο επίπεδο που πρέπει να είναι, όχι καπελωνοντάς τον, είτε συμμετέχοντας ενεργά σε πράξεις και σε δράσεις όπως αυτή που είπε τώρα. Και η πρόθεσή του τουλάχιστον είναι πάρα πολύ καλή. Πήρε μια μεγάλη απόφαση να αφήσει τη ζωή του. Βέβαια. Που ήταν στρωμένη στην Αμερική, να ακολουθήσει τον άνθρωπο τη ζωή του. Είπε μάλιστα ότι για 10 χρόνια λέμε ότι θα μείνουμε στην Ελλάδα, αλλά βλέπει ότι ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτό είναι λίγο λάθος όμως. Ναι, και εμένα αυτό είναι λίγο λάθος. Είναι το μόνο γιατί εμένα. Τελειώσω, παιδιά, δεν πρόλαβα να τελειώσω. Ωραία, τελείωσε μέρη. Ναι, να τελειώσω. Ναι, περιμένω. Ναι. Ότι αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο Στέφανος Κασελάκης ενδεχομένως στις προσωπικές του συζητήσεις, δεν το ξέρουμε αυτό, να έχει βάλει ένα χρονικό πλαίσιο πολιτικής ενασχόλησης. Κάτι όμως που όταν είναι αρχηγός κόμματος δεν θα μπορούσε ο Τάιλερ να το καταθέσει. Θα έπρεπε, αν ακόμα αυτό ισχύει στην προσωπική του ζωή, το έχουν συζητήσει σαν ζευγάρι, αυτό θα ήταν μια λεπτομέρεια που να την κρατήσει για τον εαυτό. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Όταν είναι λάθος. Φράση μου, λέω και τη σκέψη μου. Δεν τελείωσες ακόμα. Όχι, τελείωσα. Α, okay, γιατί τώρα με έκανες πάλι παρεμβολία. Όχι, όχι, σε έχω πάρει λίγο από φόβο. Δεν άρεσε να τελειώσει, να ολοκληρώσει την άποψή. Δεν άκουσα. Άρεσε να ολοκληρώσει. Όχι, όχι, όχι. Απλά επειδή δεύτερη φορά μου έκανε έτσι, σκέφτηκα μήπως δεν έχει ολοκληρώσει. Μισκιάζεσαι. Τι με βάλατε τώρα στη μέση πινκ-πονγκ. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω αυτό ότι όταν ο. Ο Κασελάκης δεν είναι απλά αρχηγός κόμματος. Είναι αρχηγός του μέχρι στιγμής δεύτερου κόμματος. Της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί πέρα δεν μπορείς να βάλεις χρόνο. Λόγιο, δηλαδή timeline, ότι 10 χρόνια. Γιατί πώς θα εμπνεύσεις τους ψηφοφόρους να σε εμπιστευτούν. Ο Κασελάκης να νομίζω ότι του ξέφυγε. Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέει η Κυμέρη, ακόμα και να το ήταν μια συζήτηση που αφορά στο ζευγάρι, δεν έπρεπε να το μοιραστεί. Ναι. Αλλά με την. Με την γλυκιά αθότητα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από τα μέσα και τι μπορεί να επικοινωνήσει, όπως την έχει πατήσει και ο Στέφανος Κασελάκης κάποιες φορές σε συνεντεύξεις του και σε δημόσιες τοποθετήσεις, μπορεί και αυτό να ήταν κάτι που εκ παραδρομής στη ροή του λόγου ειλικρίνεια, του. Αθότητα. Νομίζω, την αποστροφή του λόγου του να έφυγε αυτό. Νομίζω ότι περιγράφει το αρχικό σχέδιο. Δηλαδή ότι το αρχικό σχέδιο ήταν να μείνουν 10 χρόνια στην Ελλάδα. Αλλά το γεγονός ότι είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι ξεκίνησε μια πολιτική καριέρα πολύ πιο πρόωρα. Από ό,τι θα περίμενε κανείς, ενδεχομένως. Και σε μια εποχή, Βασίλη, που θέλουν να προσελκύσουν κόσμο, έτσι, που κάνουν ό,τι μπορούν και σε ένα συνέδριο που προηγήθηκε για να προσελκύσουν κόσμο και να σταματήσει η πτώση. Γιατί εγώ αν μου επιτρέπετε, δεν το ακούω άσχημα ένας πολιτικός αρχηγός να λέει ότι εγώ 10 χρόνια, ας πούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει αυτούς που πιάνουν τις καρέκλες για 20 χρόνια. Έχει δίκιο. Στην Ελλάδα έχει περιέργεια. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Νομίζω ότι η προσέγγιση δική μας ήταν στο πιο ανθρώπινο, στην πιο ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών και όχι τόσο στο πολιτικό του. Πάντως ο Τάιλερ φάνηκε, το λέω ως τηλεθεατής τώρα, αυτό μου φάνηκε καθώς το έβλεπα ότι ήταν αρκετά διαβασμένος. Δηλαδή, σαν να γνώριζε τις ερωτήσεις από πριν. Δηλαδή, ίσως να υπήρχε μία προσυνεννόηση, γίνεται αυτό. Φυσικά και γίνεται στην τηλεόραση, ειδικά στα πολιτικά πρόσωπα. Φάνηκε ότι υπήρχε μία συγκεκριμένη σκαλέτα στη συνέντευξη αυτή και οι απαντήσεις ήταν. Από πριν, δηλαδή, τύπος, είναι και κάπως από την Αμερική ναι. Που το κάνουν. Λογικό, αυτό, αν σκεφτείς και το άγχος του να μιλάς δημόσια. Δεν είναι η δουλειά του αυτή του ανθρώπου, φυσικά. Βεβαίως. Και ήταν και μια επιτυχία, φυσικά, του Στάρ αυτή τη συνέντευξη. Έτσι. Λοιπόν, προχωράμε και Βασίλη μου, θέλω να πάμε μαζί παρέα. Είπαμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι σήμερα στο Μικτόρ Κοτό εκδικάζεται η πρώτη μήνυση στην Ευελπίδων. Εκδικάζεται η πρώτη μήνυση που έχει καταθέσει η οικογένεια θύματος του δυστυχήματος στο Τεμπών. Τι έγινε, έγινε να βληθεί η. Αναβλήθηκε η δίκη και ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο καθώς η αντίδικη, δηλαδή η Hellenic Train και ο ΟΣΕ επιθυμούσαν να αναβληθεί η δίκη αυτή και ήταν σχεδόν προδιαγραμμένο ότι θα το ζητούσαν όπως και έγινε. Ωστόσο, τι ήταν αυτή η δίκη για να καταλάβουμε. Θα ήταν η πρώτη δίκη, ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών, η πρώτη δίκη στην οποία συγγενείς θύματος της τραγωδίας των Τεμπών διεκδικούν αποζημίωση ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΣΕ και από την Hellenic Train για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη λόγω της απώλειας του δικού τους ανθρώπου. Μιλάμε για τον ελεγκτή εισιτηρίων, για τον εισπράκτορα, πείτε όποια λέξη θέλετε, στο τρένο, στην επιβατική αμαξοστοιχεία, στη μοιραία αμαξοστοιχεία Intercity 62, τον Ιωάννη Καριώτη. Και η αγωγή είναι από τους δύο γιους του, την γυναίκα του και την αδερφή του, εις βάρος της Hellenic Train και του ΟΣΕ. Ο λόγος έχει οριστεί η ημερομηνία. Σου είπε ότι δεν θέλανε να γίνει και ναι, είναι. Μα το σύστημα, παιδιά, συγγνώμη λίγο τώρα, γιατί αυτό είναι εξοργιστικό. Μπορούν να ζητήσουν αναβολή και να την πάρουν. Παιδιά, σε αυτή την εποχή, όπως είναι η κατάσταση τώρα,
ήταν σοφή κίνηση από την εταιρεία να ζητήσει αναβολή με το, όπως είναι η κατάσταση τόσο έκριθμη. Και ενώ περιμένουμε να δούμε μια σταγόνα δικαιοσύνη, ίσως και σε έναν άνθρωπο. Τι νοιάζει η δικαιοσύνη? Η εταιρεία πράττει ότι τη συμφέρει. Ακριβώς, ότι τη συμφέρει. Ένα χρόνο και τα λεφτά μπροστά. Εδώ δεν έχουν γίνει άλλα και άλλα πράγματα που ήταν προγενέστερα. Δηλαδή, όχι που ήταν επίγοντα να συμβούν. Δηλαδή, τώρα μιλάμε. Αυτό ήταν κάτι που συμβαίνει στα δικαστήρια. Έχει οριστεί η νέα ημερομηνία? Ακόμα δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία. Μπορεί να αναβληθεί επαόριστον. Το θέμα είναι ότι έχουμε. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Αλλά θα γίνει. Ότι κάποια στιγμή θα γίνει η δίκη, θα γίνει. Το ζήτημα είναι το εξής. Ότι έχουμε συνεχώς νέα στοιχεία στην υπόθεση. Δηλαδή, εχθές πήγε η δικογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, προκειμένου στο πόρισμα που θα βγάλουν οι βουλευτές όταν θα συνέλθουν εκ νέου στις 8 Μαρτίου, να έχουν στοιχεία και της δικογραφίας. Επίσης, η δικογραφία εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία, με νέες εισαγωγές, με νέες μηνύσεις. Είδαμε τις προάλλες τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είπε ότι θα απευθυνθεί στη δικαιοσύνη και θα ζητήσει μετατροπή του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από δόλο και όχι έτσι όπως είναι το κατηγορητήριο τώρα. Και έχουμε συνεχώς και την εξέλιξη από την εισαγγελική πλευρά. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, πρέπει να τις δούμε να γίνονται πράξη, ότι θα οριστεί και ένας ακόμη πραγματογνώμονας για την υπόθεση, ο οποίος θα ερευνήσει ειδικά το κομμάτι της έκρηξης μετά και των υλικών που υπήρχαν μέσα στο τρένο που προκάλεσαν αυτήν την έκρηξη και την εκδήλωση αυτής της πυρκαγιάς. Ακριβώς. Γιατί οι άνθρωποι στα πρώτα βαγόνια κατακάηκαν με θερμοκρασίες που έφταναν τους 1.300 βαθμούς Κελσίου. Και μόνο αυτό, Ελένη, είναι ότι έχουμε ακούσει και σε δελτία ειδήσεων να λένε ότι θα ήταν πολύ λιγότερα τα θύματα αν αυτή η ιστορία με τις έβλεκτες ουσίες δεν είχε προκαλέσει αυτή την έκρηξη. Και το θέμα είναι αν η μεταφορά γινόταν νόμιμα ή όχι. Έτσι. Και αυτό είναι όλα μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Ακριβώς. Των καυσίμων. Ανοίγουν πολλές ιστορίες. Γι' αυτό και έγινε και το θέμα που καλύψανε το κομμάτι που τσιμεντώσανε το κομμάτι στα. Είναι ένα ζήτημα το εάν γινόταν, τι μετέφερε και αν αυτό που μετέφερε το μετέφερε νόμιμα. Εγώ θα πω απλά ότι είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι έχει γίνει με τα τρία βαγόνια που δεν βρέθηκαν ποτέ στον τόπο της τραγωδίας. Γενικά αυτή η τραγωδία, αυτό το δυστύχημα έχει τόσο πολλά ερωτηματικά που καλό θα ήταν για μένα να ξεκινήσουν σιγά σιγά να γίνονται τελείες αυτά τα ερωτηματικά. Γιατί όσο πληθαίνουν και όσο γίνονται περισσότερα, τόσο ταλαιπωρούν ψυχές ανθρώπων που έχουν μείνει πίσω και δεν μπορούν να ησυχάσουν οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Με αυτά τα ερωτηματικά, αν εμείς σαν πολίτες ενός κράτους αισθανόμαστε οργή και θυμό για αυτό που έχει συμβεί και για τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, φαντάζομαι και δεν μπορώ ούτε καν να προσεγγίσω την ψυχολογία και την ψυχή των οικογενειών των θυμάτων που αυτά τα ερωτηματικά που εμείς βγαίνουμε και αναφέρουμε καθημερινά τους βασανίζουν και τους ταλαιπωρούν και τους στοιχιώνουν και δεν τους αφήνουν να ηρεμήσουν και να πενθήσουν ήρεμα. Και πώς θυμώνουν εμάς, δηλαδή πώς. Και πόσο έκρηθμη είναι η κατάσταση, και γιατί ο ΣΕ δεν έχει σταματήσει τα δρομολόγια, και πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση και πόσο φόβος υπάρχει στη μετά ημέρας. Γι' αυτό λέω, ρε Σημέρη, γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι άσχητο, μπορεί να μην έχω γνώσεις δικαστικές και νόμους κανονισμούς. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν. Και πρέπει και η δικαιοσύνη να κάνει όταν τα λεφτά στη μέση. Και η ζωή στη μέση όμως. Και επίσης να θυμηθούμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τίποτα. Δηλαδή συζητάμε για ένα δυστύχημα που στέρισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Μιλάμε ένα χρόνο μετά. Η κατάσταση στο οδικό σιδηροδρομικό δίκτυο, στο εθνικό και λέω στο δικό, τι είπα, δεν έχει αλλάξει, παιδιά. Δηλαδή, η κατάσταση στα τρένα, και σας το λέω γιατί εμένα η μαμά μου ανεβοκατεβαίνει, επιμένει να κάνει αυτή την επιλογή, ανεβοκατεβαίνει με το τρένο. Και προχτές μου έλεγε μάλιστα μέσα, κάποιοι φοιτητές ήρθαν να δουν τους γονείς στην Αθήνα και εμένα η καρδιά μου πάει να βγει από τη θέση της. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί, όπως και στην οικογένειά μου το αντιμετωπίζω, που σου λένε, εντάξει, κάτι θα κάνανε. Δεν μπορεί μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα να μην φτιάξανε πέντε πράγματα. Να μην προσέχουν περισσότερο. Και όμως δεν έχει φτιαχτεί τίποτα. Όχι μόνο αυτό, λένε. Είναι και το μοναδικό. Δεν είχαμε πρόσφατα και ένας εξ ημών είναι και μάρτυρα στο περιστατικό με τον Προαστιακό. Φίλε, αυτό πήγα να πω. Που μπήκε σε λάθος γραμμή. Που μπήκε και να πάει στο αεροδρόμιο, πήγε στα Νολιώσια. Ακριβώς. Και ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη τη στιγμή δεν ερχόταν ο αντίθετος σειρμός εκείνη τη λάθος γραμμή. Εσύ το έζησες. Και ακόμα δεν είναι στο ίδιο ως με τον Προαστιακό μαζί στην εταιρεία. Σκεφτείτε. Επίσης να πούμε ότι το τρένο δεν είναι επιλογή απαραίτητα. Είναι ανάγκη γιατί είναι ένα μέσο το οποίο είναι οικονομικό για να μπορεί να ταξιδέψει κάποιος. Οικονομικότερο του αεροπλάνου. Ή του
Το κτέλ υπάρχει, αλλά κάνει περισσότερες ώρες. Τέλος πάντων, κάποτε το τρένο λέγαμε ότι είναι το πιο ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και είναι και πολύ ωραίο το ταξίδι. Είναι πολύ ωραίο το ταξίδι. Για κάποιους ανθρώπους είναι ξεκούραστο. Πολλοί άνθρωποι το επιλέγουν επειδή φοβούνται τα αεροπλάνα, ας πούμε, και λένε παραδείγματος χάρη για Θεσσαλονίκη. Όπως η δικιά μου, μαμά. Δεν θέλει τίποτα. Εγώ τη είπα, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το ξανασκεφτώ. Δεν μπορώ με τίποτα. Λοιπόν, Βασίλη, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Και πάλι θα μείνεις κοντά μας βέβαια, γιατί θα πάμε να δούμε την συνέχεια της αγόρευσης του κυρίου Κούγια για την αδίκη της Ζαρούλας Πισπυρίου για την υπόθεση Τζορτζίνας. Καλημέρα να πούμε και στον Πέτρο Κουσουλό. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλημέρα, Πέτρο μας. Πάρα πολύ που σας βλέπω από κοντά όλους. Και εμείς το ίδιο. Εκλεκτοί συνάδελφοι και εξαιρετικοί φίλοι. Καλό μήνα, καλό μήνα. Και εμείς το ίδιο. Υγεία, θέλουμε πολύ να σε δούμε από κοντά, να σε έχουμε έτσι σήμερα στην παρέα μας. Θέλω να δούμε μαζί μερικά σημεία, μερικά κομμάτια από την αγόρευση του κυρίου Κούγια, γιατί ήταν πολύ ωραία και όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να την έχουμε όλοι, να τη μεταδώσουμε όλοι. Πάμε να δούμε μερικά κομμάτια αυτή τη αγόρευση και μετά να τα συζητήσουμε και εδώ με τον Πέτρο Κουσουλό. Η μάνα πονούσε και ο άλλος, ο κλαρινογαμπρός, ήθελε να φτιάξει ένα χαρούμενο περιβάλλον. Ήταν επηρεασμένος από τους φίλους του και τους συμπαίκτες του, οι οποίοι ήθελαν να τον απομακρύνουν από την οικογένειά του για να ζήσει τη ζωή του. Έκανε παιδί για να φύγει η θλίψη από το σπίτι. Τελικά οι κατηγορούμενοι σκότωνε παιδιά για να κρατήσει το μάνο ή έκανε παιδιά για να κρατήσει το μάνο. Αφού ήθελε να κρατήσει το μάνο, γιατί σκότωσε το αγαπημένο του παιδί? Ήθελε να σώσει το παιδί για να μείνει ο μάνος. Λογική επιχειρηματολογία. Επίσης, ο κύριος Δασκαλάκης είπε στην κατάθεσή του: «Η σχέση ήταν τυπική γιατί είχα επιστρέψει μόνο για την Τζορτζίνα». Με αυτή τη φράση αθωώνει την κυρία κατηγορούμενη. Είναι ή δεν είναι αυτό αντιφατικό? Η κυρία κατηγορούμενη την άνοιξη του 21 είχε μια μεμονωμένη και εφήμερη εξωσυζυγική συνέβρεση, καθώς ήταν παραμελημένη και πεσμένη ψυχολογικά. Το καλοκαίρι του 18 η κυρία κατηγορούμενη έμαθε ότι ο Δασκαλάκης επί 6 μήνες είχε άλλη σχέση. Η κυρία κατηγορούμενη το συγχώρεσε και δεν χάλασε το σπίτι της και για χάρη των παιδιών της καταράκωσε τη γυναικεία προσωπικότητά της. Εδώ κατηγορείται ότι σκότωσε τα παιδιά για να το φέρει πίσω. Είναι μοναδική εξαίρεση στον κόσμο. Το site Δικαστικό Ρεπορτάζ μεταξύ άλλων κατέγραψε υποψίες για την υπόθεση ακόμα και βεβαιότητα, φωτογραφίζοντας τη μητέρα ότι σκότωσε τα παιδιά της. Κάναμε έκκληση να μην δημοσιεύονται ανακρίβειες και δεν εισακούστηκαν. Έγινε διαρροή εγγράφων από τον Πέτρο Κουσουλό. Είναι εκδότης της εφημερίδας Μπαμ στο Ρεπορτάζ. Είναι γιος διοικητικών δικαστών. Ο συγκεκριμένος προχώρησε σε διαρροή εγγράφων για Τζορτζίνα, Μαλένα και Ήριδα. Αποτελούσε θέμα στην εφημερίδα του και το βασικό θέμα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα». Η κυρία κατηγορουμένη έκανε αίτηση ασφαλιστικών κατά του Κουσουλού και της Ζήνας Κουτσελίνη. Η αίτηση έγινε δεκτή και εις βάρος τους εκκρεμεί τακτική αγωγή. Αυτόν, τον Πέτρο Κουσουλό, θα τον βαρέσω, κυρία Πρόεδρε. Είχε το θράσος να με βγάλει πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα του, ο Δήμιος της Πισπυρίγκου, για εμένα. Είναι ένα κομμάτι από την αγόρευση του κυρίου Κούγια και βλέπουμε την ξεκάθαρη προσπάθεια να αποδομήσει τον ισχυρισμό ότι Ρούλα Πισπυρίγκου, τον ισχυρισμό της υπεράσπισής της, τον ισχυρισμό ότι Ρούλα Πισπυρίγκου ουσιαστικά σκότωνε τα παιδιά της για να φέρει πίσω το Μάνο Δασκαλάκη και ρίχνει τα βέλη του ευθέως στον πρώην σύζυγό της. Αλλά εμπλέκεσαι και εσύ με έναν τρόπο μέσα. Εγώ πάντα εμπλέκομαι σε αυτήν την ιστορία. Με ένα μαγικό τρόπο. Άκουσα να δεις, Ελένη, εδώ πέρα τα πράγματα τείνουν να γίνουν λίγο σοβαρά. Μέχρι τώρα το παίρνατε λίγο αψήφιστα και στην πλάκα. Αλλά αν είναι ποτέ δυνατόν σε μια ιερή στιγμή, η αγόρευση του συνηγόρου της κατηγορουμένης είναι μια ιερή στιγμή για την ακροαματική διαδικασία. Αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή εκείνη τη στιγμή ο συνήγορος αντί να ασχοληθεί με τα επιχειρήματα τα οποία έχει ό,τι αφορά την εντολέα του, υπέρ της αθότητάς της, αυτό μας λέει ο κύριος Κούγιας, να ασχολείται με εμένα και να λέει μάλιστα σε δικαστική αίθουσα να διαπράττει ποινικό αδίκημα και να λέει ότι δηλαδή θα με βαρέσει. Από πού και ως πού θα με βαρέσει και για ποιο λόγο θα με βαρέσει. Και αν είναι ποτέ δυνατόν συλλειτουργός της δικαιοσύνης όπως είναι ο κύριος Κούγιας, να απειλεί ευθέως δημοσιογράφο ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν θα πρέπει να μπει ένα φρένο. Και το φρένο δεν θα το βάλω εγώ μόνο, γιατί θα κινηθώ νομικά βάσει αυτών που είπε ο κύριος Κούγιας. Είναι προφανές ότι θα προασπίσω και το δικαίωμά μου να λέω τη γνώμη μου, να γράφω την άποψή μου και να λειτουργώ έτσι όπως πρέπει να λειτουργούμε σε μια υποτιθέμενα ευνομούμενη χώρα. Αλλά το θέμα είναι εδώ πέρα σοβαρότερο. Οι θεσμοί πού είναι, ο δικηγορικός σύλλογος πού είναι? Όλα αυτά υπόθηκαν σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Ο κύριος συνήγορος συμπεριφέρεται στην αίθουσα του δικαστηρίου λες και είναι χούλιγκαν. Κάτι το οποίο εμένα δεν θα με κάμψει. Ξέρεις, έχω δεχτεί πάρα πολλές απειλές. Εννοείται ότι αυτό που είπε ο κύριος Κούγιας δεν έπρεπε να υποθεί μπροστά στο. Ούτε στα μπροστά, μέλη ούτε μπροστά, έδρας, ούτε, μπροστά ούτε πίσω. Είναι ποτέ δυνατόν ένας δικηγόρος να λέει ότι θα βαρέσει ένα δημοσιογράφο? Γιατί θα βαρέσει ένα δημοσιογράφο? Επειδή ο δημοσιογράφος και η ομάδα του έχουν κάνει έρευνα σε αυτή την υπόθεση. Υποτίθεται ότι η κατηγορουμένη ψάχνει την αλήθεια.
Άρα λοιπόν θα έπρεπε και ο κύριος Κούγιας και οι κατηγορουμένοι να στοιχηθούν πίσω από τη δική μας την έρευνα. Με κατηγορία για διαρροή εγγράφων της δικογραφίας. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του δημοσιογράφου να κάνει την έρευνά του και να βρίσκει και έγγραφα και να βρίσκει φωτογραφίες και να βρίσκει ντοκουμέντα. Να κάνει οτιδήποτε πρέπει προκειμένου να αναδειχθεί η αλήθεια. Όμως τη διαρροή δεν την έχω κάνει εγώ. Έτσι. Δεν την έχει κάνει ο δημοσιογράφος τη διαρροή. Ο δημοσιογράφος, επαναλαμβάνω, είναι υποχρεωμένος να κάνει την έρευνα. Τη διαρροή την έχει κάνει, αγαπητή μου Ελένη, ο ίδιος ο κύριος Κούγιας, καθώς έχει συνομολογηθεί ότι μία ιατροδικαστής, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Σύριδας, η κυρία Αγγελική Τσιόλα, είναι επικεφαλής ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πάτρας, ζήτησε και πήρε αντίγραφα της δικογραφίας από τον συνήγορο της κατηγορουμένης, δηλαδή από τον κύριο Κούγια. Άρα τη διαρροή δεν την έχει κάνει ο Κουσουλός. Ο κύριος Κούγιας κάνει επιλεκτικές διαρροές τις δικογραφίες σε πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση και περιμένω επιτέλους να δούμε τι έχει γίνει με αυτή αυτό την ιστορία. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί η κυρία Τσιόλα ζήτησε κάποια αντίγραφα της δικογραφίας προκειμένου να στραφεί εναντίον μιας άλλης επιστήμονος από τα δικαστήρια, από την ανακρίτρια συγκεκριμένα. Η ανακρίτρια απέρριψε το αίτημα της κυρίας Τσιόλα και η κυρία Τσιόλα, η εμπλεκόμενη ιατροδικαστής, απευθύνθηκε, αποτάνθηκε στον κύριο Κούγια, δηλαδή στον υπερασπιστή της κατηγορουμένης και πήρε αντίγραφα της δικογραφίας. Εσένα τώρα λοιπόν όλο αυτό πώς σου φαίνεται? Πώς σου φαίνεται μια ιατροδικαστής η οποία έχει ενεργό εμπλοκή με την υπόθεση, η οποία είναι ουσιώδης μάρτυρας, μια ιατροδικαστής η οποία έχει αλλάξει τρεις φορές την άποψη σε ό,τι αφορά από τι κατέληξε η Ήριδα, να πηγαίνει στον Κούγια ή στον Χίψη Κούγια, στον συνήγορο της κατηγορουμένης και να παίρνει αντίγραφα της δικογραφίας? Είναι η πρώτη φορά που το λες, Πέτρο, τώρα? Ή το έχεις ξαναπεί? Το έχω ξαναπεί, αλλά με τέτοια έμφαση και ένταση νομίζω είναι η πρώτη φορά που το λέω. Για να καταλάβετε λοιπόν τι δεν κρύβεται πίσω από αυτό. Έχει δικαίωμα για να καταλάβουμε λίγο και το νομικό, γιατί δεν ξέρω αν εσείς ξέρετε και δεν αναρωτιέστε. Να σου εξηγήσω εγώ αν έχει δικαίωμα. Όχι, δεν έχει δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Όταν είσαι μάρτυρα σε μια υπόθεση και μιλάμε για ιατροδικαστή, δεν είναι ο περιπτεράς της γειτονιάς. Είναι η κυρία Τσιόλα, η οποία είναι ιατροδικαστής Πάτρας, είναι μάρτυρα σε αυτή την ιστορία. Ο μάρτυρας δεν μπορεί να λαμβάνει αντίγραφα της δικογραφίας για να δει τι έχουν καταθέσει οι άλλοι επιστήμονες και στη συνέχεια να αλλάζει την κατάθεσή της. Γιατί αυτό έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Πόσο δε μάλλον όταν αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μια συνέργεια, να το πούμε, σύμπραξη μεταξύ της ιατροδικαστή, η οποία είναι μάρτυρας για την υπόθεση της Ήριδας, και της πλευράς της κατηγορουμένης, μέσω του κύριου Κούγια, ο οποίος έδωσε αντίγραφα και πήγε η κυρία Τσιόλα στην ανακρίτρια και είπε ότι τα αντίγραφα αυτά, αυτές τις καταθέσεις, τις πήρε ο δικηγόρος μου από το δικηγόρο της κατηγορουμένης, τον κύριο Κούγια. Άρα ο Κουσουλός δεν κάνει διαρροή. Υπάρχει μαρτυρία. Μα ίδια συνομολόγησε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κρυφό. Άρα αποδεικνύονται τα λεγόμενά σου. Προφανώς, αφού τα έχει καταθέσει στις ανακριτικές αρχές. Άρα τη διαρροή δεν την κάνει ο Κουσουλός. Ο Κουσουλός κάνει τη δουλειά του. Η δουλειά του Κουσουλού, ξέρεις, Ελένη μου, ενοχλεί. Και γιατί ενοχλεί? Γιατί βγάλαμε τις φωτογραφίες με τα ευρήματα σε Μαλένα και Ήριδα, εκεί που αποδείχθηκαν λοιπόν ότι τα παιδάκια είχαν κακώσει στο πρόσωπο. Γιατί στην περίπτωση της Ήριδας βγάλαμε τις φωτογραφίες και τότε κινήθηκε το ανθρωποκτονείο, γιατί οι φωτογραφίες μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν θαμμένες στο τμήμα ασφαλείας Πατρών. Γιατί βγάλαμε τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση και κυρίως γιατί κινητοποιήσαμε τις αρχές και φυσικά δώσαμε τεράστια ύλη σε όλους όσοι ασχολήθηκαν σοβαρά με αυτή την ιστορία και αναφέρομαι στον Νίκο Καραγού και στον κύριο Νίκο Καλόγρια, προκειμένου να δούνε και να διαπιστώσουν και να γνωμοδοτήσουν ότι Μαλένα και Ήριδα δεν πέθαναν από θέλημα Θεού, από υπατική ανεπάρκεια και από αγενεσία φλεβόκομβου, αλλά έφυγαν από εγκληματική ενέργεια. Αυτό που λέει ο κύριος Κούγιας μέσα σε ένα κομμάτι, μέσα σε μία πρότασή του, ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου έχει κινηθεί νομικά. Έχει κάνει μήνυση. Έχει κάνει μήνυση. Έχει κάνει και μήνυση. Εναντίον τη Ζήνα Κουσελίνη ισχύει. Έχει κάνει μήνυση. Λοιπόν, έχει κάνει μήνυση. Η μήνυση η οποία έκανε η κυρία Πισπυρίγκου μπήκε στο αρχείο και από την εισαγγελία πρωτοδικών αλλά και από την εισαγγελία εφετών. Άρα λοιπόν στον κάλαθο των αχρήστων η μήνυση τη κυρία Πισπυρίγκου. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Ζητούσε η κυρία Πισπυρίγκου, είχε την απέτηση να μην δημοσιεύουμε λέει φωτογραφίες της, να μην αναφερόμαστε στο όνομά της. Τα έχασε όλα. Φυσικά εκδόθηκε μία απόφαση η οποία είναι τυπική σε ό,τι αφορά τη διαρροή της δικογραφίας. Γνωρίζεις ότι επειδή είναι η ανάκριση ας πούμε μυστική, απαγορεύεται στο δημοσιογράφο να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους έγγραφα. Άρα από τα τρία τα οποία ζητούσε, τα δύο τα έχασε και για ένα τυπικό ζήτημα έχει δικαιωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, το ουσιώδες δεν είναι αυτό. Το ουσιώδες είναι ότι είχε κινηθεί με μήνυση εναντίον μου, η οποία μπήκε στο αρχείο. Άρα λοιπόν αυτό που ζητούσε με τη μήνυσή της δεν κρίθηκε ότι είναι άξιο να δικαστεί και να αποφασίσει. Άκουσα να δεις. Σε υποθέσεις μείζωνος σημασίας, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί πριν από λίγες μέρες ο κύριος Κούγιας ήταν σε μια άλλη δικαστική υπόθεση, έτσι εμπλεκόμενος. Και από τα ρεπορτάζ διάβαζα ότι μιλούσε για την ελευθερία του τύπου, για τη δημοκρατία, για το δικαίωμα των δημοσιογράφων να αποκαλύπτουν και ότι όλα αυτά είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να τα επικαλούμαστε μόνο όταν μας βολεύει. Θα πρέπει να τα επικαλούμαστε σε όλες τις περιπτώσεις. Εδώ πέρα μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση μείζωνος σημασίας. Μιλάμε για τρία παιδιά τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή. Έτσι.
είναι το έγκλημα των εγκλημάτων, αν αποδειχθεί ότι είναι έγκλημα και τελικά καταδικαστεί. Αν αποδειχθεί, γιατί. Η δικαιοσύνη μας είναι στη δικαιοσύνη, ναι, και αυτήν περιμένουμε να κρίνει. Ναι. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να φημώνεις το δημοσιογράφο και τη δημοσιογραφική έρευνα. Και αυτό έχει προσπαθήσει Πολάκης να το κάνει ο συγκεκριμένος συνήγορος. Έμπλεξε χθες και τους γονείς μου. Τι σχέση έχουν οι γονείς μου? Καταρχάς να τον ενημερώσω ότι ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος δικαστής των διοικητικών δικαστηρίων, άνθρωπος που έχει βγει στη σύνταξη εδώ και 7-8 χρόνια, και η μητέρα μου δεν είναι δικαστής, είναι δικηγόρος. Είναι δικηγόρος με δέλτα κεφαλαίο, δεν είναι συνάδελφος του κυρίου Κούγια, είναι δικηγόρος γιατί η μητέρα μου έχει εντυμότητα, έχει ήθος και έχει αξιοπρέπεια. Πράγματα τα οποία εκλείπουν από κάποιους άλλους οι οποίοι αποκαλούνται δικηγόροι. Ο λόγος που του ανέφερε γι' αυτό. Είσαι θυμωμένος και καταλαβαίνω. Όχι, δεν είμαι θυμωμένος. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, θυμωμένος. Οποίο... Δεν είμαι θυμωμένος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Δηλαδή, στην αγόρευση του κύριου Κούγια κουσουλός. Πηγαίνω στα δικαστήρια, βγαίνω ζωντανά στο Λιάγκα, έρχονται οι συγγενείς και με προπυλακίζουν. Και μου την πέφτουν και απειλούν εμένα και τα παιδιά μου. Λοιπόν, πού θα φτάσει αυτή η ιστορία? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι λίγο πιο στο ανθρώπινο κομμάτι. Όλο αυτό, γιατί το παρακολουθούμε χρόνια και μέσα από τα πρωτοσέλιδά σου, όντως έχεις αποκαλύψει πολλά στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Επειδή ο κύριος Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι: έχω αποκαλύψει κάτι ψευδές? Όχι. Ο ίδιος ο κύριος Κούγιας το συνομολογεί και το παραδέχεται, λέγοντας ότι εγώ είχα πρόσβαση σε στοιχεία της δικογραφίας, άρα τι έχω αποκαλύψει εγώ? Έχω αποκαλύψει την αλήθεια. Η αλήθεια τώρα ενδεχομένως να πειράζει την κατηγορουμένη. Τι να κάνω εγώ? Εγώ φταίω? Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Δεν ήρθατε ποτέ, ας πούμε, σε μία. Δεν κάνατε μία κουβέντα. Δηλαδή, λίγο να ηρεμήσουν τα πνεύματα και από τις δύο πλευρές. Εγώ δεν είχα να χωρίσω κάτι με τον κύριο Κούγια. Ίσα-ίσα που στο παρελθόν τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλές υποθέσεις. Εξηγώντας του αυτά που λες πάρα πολύ σωστά, ότι εμένα η δουλειά μου είναι αυτή, εγώ θέλω να κάνω αυτό μέχρι το σημείο. Γιατί που θα πάρω εγώ την άδεια του κύριου Κούγια για να κάνω τη δουλειά μου? Ποιο είναι ο κύριο Κούγια? Θα πάρω εγώ την άδεια, θα πάρω εγώ το χύψη δικηγόρο, τηλέφωνο, το ρωτήσω αν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου? Για να μην γίνονται μηνύσεις και αναφορές. Ας κάνει όσες μηνύσεις θέλει. Έχει μιλήσει για πράσινα παπούτσια. Έχει μιλήσει για μήλα. Με έχει χαρακτηρίσει άνεργο εκδότη. Ότι βγαίνω στις εκπομπές και παίρνω 100 ευρώ. Έχει χρησιμοποιήσει τους γονείς μου. Τώρα είπε ότι θα με βαρέσει. Στο παρελθόν είχε αποπειραθεί να βαρέσει τον συνεργάτη μου τον Νίκο τον Νικαλιτάκη μέσα σε δικαστική αίθουσα. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη από μένα. Αλλά αν νομίζει ότι εγώ θα καμφθώ, είναι γελασμένος. Πλανάτε πλάνη νυχτρά. Το λέω έτσι ξεκάθαρα. Έτσι ξεκάθαρα και μακάρι κάποια στιγμή να έχει το θάρρος να μπορέσουμε να τα πούμε τέτα τέτ. Έτσι με επιχειρήματα πάντα και με ευγενή διάλογο. Βέβαια, και το πρωτοσέλιδο που τον αποκαλεί Δήμιο. Τη εφημερίδα, τέλο πάντων, εφημερίδα τον αποκαλεί Δήμιο. Εισαγωγικά Δήμιο. Ναι, είναι λίγο σκληρό. Το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ότι ενώ. Γιατί, Νίκο μου, εσύ δεν είσαι δημοσιογράφος, δεν εκδίδεις περιοδικά. Βεβαίως. Δεν είσαι επικεφαλής. Βεβαίως. Ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει αξιολογική κρίση. Κατά την κρίση τη δική μου, λοιπόν, η αγόρευση του κύριου Κούγια ήταν παντελώς άστοχη. Γιατί έχει πιαστεί ο άνθρωπος αυτός αδιάβαστος. Δεν μπορεί να λέει, λοιπόν, ότι πριν το θάνατο της Μαλένας και της Ήρυδας, το ζευγάρι ήταν τρισευτυχισμένο και πανερωτευμένο, ενώ αποδεικνύεται μέσα από καταθέσεις και από μηνύματα ότι ήταν στα μαχαίρια. Δεν μπορεί να λέει πράγματα τα οποία. Και δεν ο Μάνος στην κατάθεσή του ουσιαστικά έχει φανεί. Και ο Μάνος και η Δήμητρα Επισπυρίγκου όλοι το λένε. Λοιπόν, το ζευγάρι ήταν στα μαχαίρια. Όταν λοιπόν ακούγονται τέτοια πράγματα μέσα σε μια δικαστική αίθουσα στην αγόρευση, εγώ κρίνω ότι κάποιος ενδεχομένως και να μην έχει διαβάσει τη δικογραφία. Αυτό λοιπόν το μεταφέρω στην εφημερίδα. Δήμιος μέσα σε εισαγωγικά. Εγώ εκτιμώ ότι με την αγόρευσή του ο κύριος Κούγιας έχει κάψει έτσι περαιτέρω την κατηγορουμένη. Είναι η άποψή μου αυτή. Να μην την εκφράζω. Αν τον ενόχλησε η λέξη Δήμιος, ας κάνει μία μήνυση και μία αγωγή. Όχι να βγαίνει σε μία δικαστική αίθουσα και να λέει αύριο τον κουσουλό θα τον βαρέσω. Για να με βαρέσει, θα πρέπει να με φτάσει πρώτα. Γίνεται λίγο προσωπικό πιάρεση, Πέτρο, πιστεύει σου και του κύριου Κούγια? Καθόλου. Καθόλου, ίσα-ίσα. Εγώ δεν έχω κάτι με τον συγκεκριμένο δικηγόρο. Κάνει τη δουλειά του. Είναι διακεκριμένος. 50 χρόνια λέει ότι είναι στη δικηγορία. Σου λέω, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν τώρα. Αν εκτιμώ ότι με αυτόν τον τρόπο προασπίζει τα συμφέροντα της εντολέως του, καθυβρίζοντας εμένα, καθυβρίζοντας ιατροδικαστές, τοξικολόγους, εισαγγελείς ανακριτές, υπουργούς δικαιοσύνης. Τι να πω, έχει αυτά, μια θεωρία και μια ότι αν δεν κερδίσει αυτή τη δίκη, λέει, θα φύγει και από τη δικηγορία. Αυτό λέει πάρα πολλές φορές ο κ. Κούγιας. Αν φύγει από τη δικηγορία, εντάξει. Δικαίωμά του δεν είναι να φύγει. Αν δεν την κερδίσει, να φύγει. Αλλά τώρα. Σίγουρα όχι, το έχει μια πάρα πολύ αυτό που κάνει. Εμπειρία και μια πορεία που δεν μπορούμε να την αναιρέσουμε και να κάνουμε. Μα δεν αναιρώ, ίσα-ίσα. Μα τώρα μου μιλάς για έναν άνθρωπο τον οποίο τον ξέρω από παιδί. Και έχω συνεργαστεί. Και έχω συνεργαστεί σε πολλές υποθέσεις. Αυτό που λες, ότι μπορεί να έχει πάει αδιάβαστος ή τίποτα. Μπορεί να είναι η υπερασπιστική του γραμμή και αυτό που έχει συμφωνήσει με την εντολή του να ακολουθήσουν. Μπορεί αυτό. Εγώ αυτά τα οποία ακούω σε μια δικαστική αίθουσα μπορώ να τα κρίνω και να μεταφέρω στην εφημερίδα μου χωρίς να παίρνω την άδεια κανένα. Φαντάζομαι προφανώς. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Άρα τον ενόχλησε η λέξη Δήμιος. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι κρίναμε και βάλαμε μία λέξη Δήμιος μέσα σε εισαγωγικά.
η οποία, όπως είπες και εσύ, ο καθένας έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να κινηθεί καθόπως θέλει. Δηλαδή, αν θέλει να κάνει μία μήνυση, να κινηθεί νομικά, όπως εσύ λες. Γιατί και μου λέει τώρα εγώ η Σαμπάνη από το ακουστικό ότι και εκείνος θέλει να κάνει αγωγή. Να κινηθεί μέσω αγωγής προς εσένα. Για ποιο λόγο, θα μου πείτε. Για τον... Έχουμε κάποιες δηλώσεις του που τώρα είναι... δεν μπορούμε να τις παίξουμε, ότι για μια σχέση... Μου τα λέτε λίγο μπερδεμένα όμως και δεν θέλω να πω λάθος πράγματα σε αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν το έχουμε θα του το δείξουμε. Αλλά έχουμε την δήλωση ότι εκείνος θα κινηθεί νομικά. Μα δεν υπάρχει, νομικά, παιδιά, θέμα προσωπικό μεταξύ Κούγια και Κουσουλού, Κουσουλού και Κούγια. Εγώ κάνω αυτό το οποίο κάνω, κάνω τη δουλειά μου, εκείνος κάνει τη δουλειά του. Τώρα, όταν εξτομίζονται απειλές μέσα σε δικαστική αίθουσα, καταλαβαίνεις ότι αν ακουγόταν και αυτό για σένα, θα έκανες αυτό το οποίο πρέπει. Αν ακουγόταν για τον Νίκο, για όλα τα παιδιά εδώ πέρα στο πάνελ και στην παρέα, θα κάνετε αυτό το οποίο πρέπει. Άρα θα κάνω κι εγώ αυτό το οποίο πρέπει. Νιώθεις μια βεβαιότητα σε αυτό που λέει ότι αν δεν αθωωθεί η κατηγορουμένη, εγώ θα αποσυρθώ, θα σταματήσω την καριέρα μου? Νιώθεις μια περίεργη βεβαιότητα να υπάρχει εκεί πέρα και πού πιστεύεις ότι τη στηρίζει? Αν θα, αν θα σταματήσει την καριέρα. Ναι, γιατί όταν το λέει, οι άνθρωποι που δεν είμαστε σχετικοί. Πώς να το ξέρεις, είναι προφητής. Λέμε, δεν νομίζω ότι θα ισχύσει, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη δικηγορία και με τη μάχη με δικηγορία και δεν νομίζω ότι εξαιτίας μιας υπόθεσης θα το παρατήσει. Πέτρο, για να πάμε και λίγο στην ουσία της υπόθεσης, γιατί το έχουμε κάνει εδώ την κουβέντα όλη προσωπική, αλλά σημασία έχει να δούμε και την ουσία της υπόθεσης. Πώς συνεχίζεται από εδώ και πέρα, πότε περιμένουμε την απόφαση για το θάνατο της Τζορτζίνας? 13 του μήνα, νομίζω, αγορεύει εκ νέου ο κύριος Κούγιας. Εκεί πέρα θα σταθεί σύμφωνα με πληροφορίες στο ρόλο τον οποίο αποδίδει στον κύριο Χασαπόπουλο. Ποιος είναι ο κύριος Χασαπόπουλος? Ο κύριος Χασαπόπουλος είναι ο επιστήμονας ο οποίος ουσιαστικά επανέφερε την Τζορτζίνα στη ζωή από τον άλλο κόσμο που βρισκόταν στο Καραμαδάνιο νοσοκομείο. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχει να πει για τον κύριο Χασαπόπουλο. Δεν ξέρω αν θα χορεύσει και άλλη φορά. Νομίζω ότι θα χορεύσει και άλλη μία μέρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Θα περιμένουμε ποια θα είναι η απόφαση, η τιμιγορία του δικαστηρίου. Η δικαιοσύνη, ξέρει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως αισθάνομαι ότι οι αγορεύσεις του είναι χωρισμένες. Δηλαδή, τώρα η χθεσινή είχε σαν κύριο πρόσωπο το Μάνο Δασκαλάκη και τη σχέση του ζευγαριού. Η επόμενη, μας λες, θα έχει τον γιατρό, τον οποίο επανέφερε στην Τζορτζίνα. Είναι κάπως θεματικές. Ναι, ναι. Θες αν παρατηρήσεις, αλλά εκεί η προηγούμενη αγορεύσή του είχε και τον Μάνο Δασκαλάκη, αλλά έχει και τον τοξικολόγο, τον κύριο Ράικο. Ναι. Έτσι, είναι δύο πρόσωπα τα οποία τα σχολίασε. Είπε την άποψή του ό,τι αφορά τις ενέργειες τις οποίες έχουν κάνει και ο κύριος Ράικος και ο κύριος Ηλιάδης. Θα δούμε τι έχει να πει και για τον κύριο Χασαπόπουλο. Από εκεί πέρα αναμένεται, νομίζω, η απόφαση με πολύ μεγάλη αγωνία. Πολύ να δούμε ποια αγωνία θα είναι η τιμιγορία του δικαστηρίου. Υπενθυμίζουμε ότι δεν είναι μόνο οι τακτικοί δικαστές, είναι και οι ένορκοι. Σε αυτή την απόφαση, τώρα είναι πολύ νομικά αυτά, δεν τα ξέρω, μου απαντάς. Μπορεί να γίνει έφεση επί της απόφασης, επί της ποινής? Καλά, είναι σίγουρο ότι θα γίνει δίκη και στο εφετείο και σε δεύτερο βαθμό θα γίνει. Άρα πρωτόδικα, ας πούμε, ουσιαστικά απόφαση θα είναι. Θα λήξει. Αλλά την Τρίτη ξεκινάει και η άλλη δίκη, σε ό,τι αφορά τη Μαλένα και την Ήρδα, και μάλιστα έχει κληθεί ως πρώτος μάρτυρας να καταθέσει ο κύριος Δασκαλάκης. Ο κύριος Δασκαλάκης θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, ναι, αυτό, ε. Ναι, γιατί μιλάμε εκεί πέρα για τη δίκη των ιατροδικαστών, όπως συνηθίζω να τη λέω εγώ. Γιατί εκεί πέρα θα διαπιστώσουμε, δυστυχώς, Ελένη μου, ότι οι ιατροδικαστές έχουν χωριστεί σε δύο μπλοκ. Είναι οι κρατικοί ιατροδικαστές οι οποίοι τα έκαναν κατά το κατηγορητήριο θάλασσα στην αρχή. Και υπάρχουν και οι άλλοι ιατροδικαστές οι οποίοι αποκάλυψαν την πραγματικότητα σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, δηλαδή την ασφυξία. Εκεί λοιπόν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα έχει και επιστημονικό ενδιαφέρον, όχι μόνο νομικό. Σωστό. Έχεις αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη μέχρι στιγμής από την αγόρευση του κ. Κουγιά? Δεν ασχολείται. Δεν νομίζω ότι ο κ. Δασκαλάκης ασχολείται με αυτά τα οποία λέει ο κ. Κούγιας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ήταν προετοιμασμένος ότι θα ακούσει πράγματα τα οποία θα είναι δυσφημιστικά για τον ίδιο. Νομίζω ότι είναι επικεντρωμένος ό,τι αφορά τη νέα υπόθεση, η οποία ξεκινάει, όπως είπαμε, η δίκη και αυτά τα στοιχεία τα οποία έχει και θα καταθέσει στην δικαιοσύνη. Πέτρο, μια ερώτηση λίγο τώρα πάνω σε αυτό. Γνωρίζεις μήπως σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο Μάνος Δασκαλάκης? Έχει μια δουλειά η οποία είναι σταθερή δουλειά, εξ όσων γνωρίζω. Είναι ικανοποιημένο. Είναι στην Αθήνα, μένει εδώ. Εδώ είναι στην Αθήνα. Ακούστε να δείτε, το Δασκαλάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από αυτή την ιστορία. Και ταλαιπωρήθηκε γιατί πήγε στη δίνη του Κυκλώνα. Δικαίως ή αδίκως, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Υπήρχαν και πάρα πολλές υποψίες αρχικές σε ό,τι αφορά το πρόσωπό του και το ρόλο τον οποίο είχε διαδραματίσει. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αναρωτιέται και λέει: ρε παιδί μου, όταν φεύγουν τρία παιδιά από την Νίκο. Ναι, δεν έχεις καταλάβει τίποτα, δεν ήσουν εκεί, δεν ζούσες μέσα στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Για πολλούς μήνες δεν μπορούσε να βρει δουλειά.
και τα εισόδηματά του είναι πενιχρά. Αυτό γνωρίζαμε, ότι είχε ακριβώς, πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Είναι χαρακτηριστικό. Δεν τον εμπιστεύονταν οι εργοδότες για να το βάλουν μέσα στη δουλειά του. Όταν είσαι ένα πρόσωπο το οποίο. Που εμπλέκεσαι σε κάτι τέτοιο, είναι πολύ δύσκολο. Όταν είσαι ένα πρόσωπο το οποίο έχει συγκεντρώσει αρνητική δημοσιότητα και είσαι ουσιαστικά ο πατέρας των παιδιών που έχουν κατά τη δικαιοσύνη δολοφονηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε εμπιστευτεί κάποιος. Και πέρα από εμπιστοσύνη, μην φοβούνται και την υπερβολή από τα κανάλια, ναι, ναι. Μην έρχονται συνεργεία έξω από το χώρο εργασίας. Δεν πράγματα, δεν μπλέκει άλλος, δεν μπαίνει σε αυτή. Το ευτυχές είναι ότι έχει βρει μια δουλειά, είναι εδώ στην Αθήνα, προχωράει όπως πληροφορούμε τη ζωή του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η επιθυμία του είναι να λάμψει η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τη μνήμη των παιδιών του. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό που σου έλεγα πριν, για να το έχουμε με εικόνα και τα λόγια του κυρίου Κούγια πριν από λίγο στην εκπομπή του Γιώργου Γιάγκα. Τι είπε και για σένα και για την. Κοίτα, στο τέλος μας έκανε λίγο να χαμογελάσουμε. Όλο το Hollywood κανένας από το Hollywood δεν μπορεί. Αυτό ήταν που σου έλεγα πριν και ήθελα να το παίξουμε το απόσπασμα ακριβώς όπως με τις λέξεις που χρησιμοποιεί ο κύριος Κούκκης. Άρα μην εισηγεί να περιμένουμε. Μεταφέρω κάτι που δεν ισχύει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω με ποιον εισαγγελέα έχω σχέση. Θα πρέπει να το αποδείξει και αυτό. Αλλά αν πιάσουμε τις σχέσεις τις οποίες έχει ο καθένας. Ελένη μου, θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Πίστεψέ με. Και να πω ότι εμείς τον παίρνουμε τηλέφωνο τον Πέτρο και μάλιστα δεν τον βρίσκουμε κιόλας. Δηλαδή τον κυνηγάμε για να μας έρθει. Νομίζω όλες οι εκπομπές. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σε αυτή την ιστορία είναι η ουσία. Είναι η ουσία. Είναι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ψύχρεμοι, να αντιμετωπίσουμε και να ακούσουμε την απόφαση των δικαστικών αρχών. Και όλα τα άλλα για μηνύσεις, αγωγές από δικηγόρους κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι ίσονο σημασία. Το πρωτεύον σε αυτή την ιστορία είναι τρεις ψυχές έχουν φύγει. Αυτό. Βρίσκονται και έχουν ταξιδέψει και βρίσκονται στον παράδεισο. Από εκεί πάνω υπάρχουν μάτια παιδικά τα οποία μας κοιτάνε. Έτσι. Και βουρκωμένα και πονεμένα μάτια. Λοιπόν, μας κοιτάνε μάτια και θα πρέπει ο καθένας αυτά τα οποία λέει και στο τέλος της ημέρας να κάνει και την αυτοκριτική του για το τι έχει συνεισφέρει σε αυτή την ιστορία. Και λυπάμαι που το λέω έτσι. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τελεία για σήμερα στο κομμάτι αυτό και έτσι και αλλιώς όλες τις μέρες σε θέλουμε κοντά μας, είτε μπορείς να είσαι εδώ διαζώσεις, είτε μέσω Skype, γιατί και οι πληροφορίες που έχεις και η γνώση που έχεις αποκτήσει και το ρεπορτάζ που έχεις αφορούν πάντα στην ουσία της υπόθεσης, οπότε θέλουμε να τα κουβεντιάσουμε μαζί σου. Με χαρά, με χαρά. Θέλω τώρα να μείνεις στην παρέα μας και να πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Είναι ο Υφυπουργός Υγείας και μάλιστα υφυπουργός αρμόδιος για την ψυχική υγεία. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό μήνα καλή μερολιακή άνοιξη. Μακάρι από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας, γιατί το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε αύξηση στα κρούσματα, στην επιθετικότητα, στην παραβατικότητα και στη βία στα ανήλικα, στις μικρές ηλικίες. Σε ανήλικα παιδιά, τα οποία είτε σε παρέες, είτε κατά μόνας, επιτίθονται το ένα στο άλλο και βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά, τα οποία εξελίσσονται σε περιστατικά έντονης βίας. Έχει συσταθεί μια επιστημονική επιτροπή σχετικά με την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της βίας και την πρόληψή της. Έτσι. Θέλω λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό. Πώς το σκέφτεστε και τι είναι αυτό που τελικά μπορεί να προλάβει την παραβατικότητα και τη βία στα ανήλικα παιδιά. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα, κύριε Τσονάκη, σε αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, να προσθέσω τα εξής. Ή μάλλον να διευκρινίσω τα εξής. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά τσακώνονται στις μικρές ηλικίες και στην εφηβεία από καταβολή κόσμου. Από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν ανθρώπινοι καταβολισμοί, είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά τσακωνόντουσαν μεταξύ τους. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Βεβαίως. Εκείνο το οποίο είναι καινούριο και εκείνο το οποίο είναι πραγματικώς επικίνδυνο και το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, είναι πλέον ότι η ύπαρξη των social media δίνει την δυνατότητα αυτή η επιθετικό της να εμφανίζεται σαν προτέρημα, σαν πλεονέκτημα, σαν ικανότητα. Δηλαδή, το να επιτίθεσαι στον άλλον και ιδίως να τον νικάς, να τον ευτελίζεις δηλαδή, θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληθεί. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι και διαδίδεται, αλλά βρίσκει και μιμητές σε αντίστοιχες προσωπικότητες. Βέβαια, βέβαια. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι βρίσκει μιμητές μεταξύ των παιδιών που έχουν αυτή την επιθετικότητα μέσα τους. Κάτι που έχει μια βάση στην φύση του ανθρώπου. Αλλά το κακό είναι
ότι η διάδοση αυτή μέσω των κοινωνικών δικτύων δημιουργεί περισσότερο άγχος στην άλλη μερίδα των παιδιών που έχουν ένα βασικά αγχώδη χαρακτήρα. Να γίνουν σαν τα βίαια αυτό... παιδιά, να γίνουν επιθετικά, να γίνουν... ή και να φοβηθούν, ή και να φοβηθούν, και έτσι λέγει να φοβηθούν. Πολλά παιδιά τα οποία έχουν αυτήν την ευαίσθητη προσωπικότητα, βλέποντας αυτά τα βίντεο, βλέποντας αυτή τη διάκριση, την μηδιακή της βίας, φοβούνται και αυτό εμποδίζει την κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή το κακό είναι διπλό. Σωστό. Και από την πλευρά των θητών και από την πλευρά των θυμάτων. Εμείς πράγματι, με προσωπική πρωτοβουλία και εντολή του Πρωθυπουργού, έχουμε συστήσει σαν κυβέρνηση μια επιτροπή ειδικών από όλες τις επιστημονικές πτυχές του φαινομένου, δηλαδή κυρίως από τις κοινωνικές επιστήμες, κορυφαίους στο είδος τους, οι οποίοι βεβαίως όλα αυτά τα φαινόμενα που σας είπα έχουν μια παγκόσμια διάσταση, αλλά υπάρχουν και τοπικά ζητήματα. Υπάρχουν και τοπικοί αιτιολογικοί παράγοντες, υπάρχουν και τοπικοί κορικοί παράγοντες κοινωνιοοικονομικής φύσεως, τα οποία παράγονται στους οποίους πρέπει να αντιληφθούμε και στους οποίους πρέπει να δώσουμε κάθε μέρος, κάθε τόπος και κάθε γειτονιά καμιά φορά, κύριε Βαρτζόπουλε, έχουν διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικό τρόπο που εκδηλώνεται. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι θα υπάρξει αυτή η επιστημονική διερεύνηση, επί της οποίας μετά θα οικοδομήσουμε και εμείς την εθνική στρατηγική. Και σας λέγω, προτρέχοντας, ότι και εμείς σαν Υπουργείο Υγείας, ιδίως το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας, έχουμε ιδιαίτερη εμπλοκή σε αυτά τα ζητήματα, σε όλους τους τομείς. Και στον τομέα της πρόληψης, παραδείγματος χάρη, διότι έχει έννοια όλοι οι εμπλεκόμενοι, κυρίως οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Να τα δουν αυτά ό,τι έρχονται, να προλάβουν. Ακριβώς. Χρειάζονται μια συμβουλευτική. Χρειάζονται ανθρώπους με τους οποίους να το συζητήσουν. Χρειάζονται ορισμένες ιδέες για το πώς θα το διαχειριστούν. Έχουμε λοιπόν εμείς, και ευχαριστούμε την δυνατότητα να το πω ακόμη μια φορά, το 10306. Τη γραμμή 10306, ναι, η οποία είναι μια γραμμή γενικώς για συμβουλές σε ζητήματα υγείας και προήγηση της υπηρεσίας ψυχικής υγείας, αλλά πλέον εδώ και τρεις εβδομάδες έχουμε και μια ειδική θέση, μια ειδική υπηρεσία σε αυτή τη γραμμή για ζητήματα βίας από και κατά των ανηλίκων, η οποία λειτουργεί 7 μέρες την εβδομάδα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Άρα λοιπόν, κύριε Βαρτζόπουλε. Ναι. Σκοπεύουμε να την επεκτείνουμε αυτή από μερικούς μήνες, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει και μεγαλύτερα προγράμματα ψυχοθεραπείας σε αυτά τα παιδιά ή στους ανθρώπους που το χρειαστούν. Και στα θύματα και στους θητές, για να το καταλάβει λίγο και ο κόσμος, και αμέσως, Πέτρο, μου ρωτάς ό,τι θέλεις. Παίρνω εγώ στο 10306. Παίρνω εγώ για να καταγγείλω ένα περιστατικό βίας που βλέπω να εξελίσσεται. Όχι. Τι κάνω? Όχι. Το 10306 δεν είναι για καταγγελίες. Το 10306 είναι για συμβουλές και υποστήριξη. Για άρα, έχω το παιδί μου που είναι επιθετικό. Τι μπορώ να κάνω, συμβουλέψτε με, μπορώ να πάρω όλο το 24ωρο στον πενταψήφιο αυτό αριθμό. Ακριβώς. Όχι όλο το 24ωρο, ακόμη, επειδή είναι θέμα χρηματοδοτήσεως και οργανώσεως, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Το 10306 έχει μια ειδική θέση για αυτά τα θέματα και διαδικτυακά μπορεί να το προσεγγίσει κανείς, έτσι ώστε πραγματικά να ζητήσει συμβουλή όσον αφορά και την πρόληψη και τη διαχείριση του φαινομένου. Έλα, Πέτρο. Ναι. Κύριε Στρογγυλό, δεν ξέρω. Μου παραχωρήσετε. Ναι, δεν σα παραχωρήσετε. Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ευθύνονται οι τελευταίοι, οι οποίοι ευθύνονται είναι οι έφηβοι, οι νεαροί και τα παιδιά. Είναι θέματα, κανείς δεν γεννιέται βίαιος. Έτσι είναι κάτι το οποίο νομίζω το γνωρίζουμε άπαντες και άπασες. Είναι θέμα, εγώ εκτιμώ, γονέων και εκπαιδευτικών. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς, γιατί δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πώς να είσαι σωστός γονέας, και πώς θα εκπαιδεύσουμε και τους εκπαιδευτικούς. Και εκτιμώ ότι αυτό είναι το μεγάλο σας στοίχημα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν όλα τα σχολεία της επικράτειας έχουν ψυχολόγο, προκειμένου να μπορούν τα παιδιά τα οποία νιώθουν ότι πέφτουν θύματα bullying να βρουν έναν άνθρωπο, έναν ειδικό επιστήμονα, να πάνε να ανοίξουν την καρδούλα τους αυτών. Λοιπόν, πολύ σωστή ερώτηση. Σας απαντώ λέγοντας τι συμβαίνει σήμερα και τι σχεδιάζουμε μέσα στα πλαίσια αυτή τη εθνική στρατηγική. Κοιτάξτε. Σήμερα πραγματικά υπάρχουν περίπου 2.000 ψυχολόγοι στα ελληνικά σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε σχολείο μία ή δύο φορές την εβδομάδα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού. Και ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού.
Υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία ασχολείται αποκλειστικώς με φαινόμενα βίας, η οποία καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς συμβούλους και τους διευθυντές των σχολείων σε περίπτωση που ζητηθεί από αυτή μια γνώμη. Υπάρχει πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, ετοιμάζεται δηλαδή εκπαιδεύσεως αυτών των ψυχολόγων γενικότερα σε ζητήματα ψυχικής υγείας παιδών και φήμων, χρηματοδοτούμενο από το ίδρυμα του Νιάρχος, και στο οποίο σίγουρα θα υπάρξει και ειδική καθοδήγηση και ειδική συμβουλευτική όσον αφορά ζητήματα βίας. Και εμείς ετοιμάζουμε από δική μας πλευρά, αυτό θα γίνει εδώ στον επόμενο 6 μηνών, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ένα μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς όσον αφορά την αντιμετώπιση φαινομένων. Όλο και περισσότεροι δηλαδή θα είναι έτοιμοι να πούν, Μερούλα μου. Προφανώς. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει. Γίνονται κινήσεις. Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των επαγγελματιών. Και των γονέων. Αργήσαμε λίγο βέβαια, αλλά κάνει οργά πέρα ποτέ καμιά φορά που λέει. Κύριε Υφυπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Το τηλέφωνο χτυπάει και στα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε, τι υπερτερεί, ένα παιδί το οποίο δέχεται bullying ή ένα παιδί το οποίο κάνει bullying? Παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς ή έχουν πάρει και παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε. Τις περισσότερες φορές εκείνο το οποίο είναι πιο δύσκολο είναι ο διαχειρισμός του παιδιού και της οικογενείας το οποίο εκδηλώνει την επικεντρωτικότητα. Τα παιδιά τα οποία δέχονται την επικεντρωτικότητα εκδηλώνουν αγχώδη φαινόμενα, τα οποία βεβαίως σε πρώτη φάση μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς εάν χρειαστεί και γίνεται αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο σε αυτές τις περιπτώσεις να ζητήσουν και δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες υποστήριξης. Εκείνο γιατί εκεί πραγματικά υποφέρει ο άνθρωπος και ζητάει από μόνος του βοήθεια. Εκείνο το οποίο είναι δύσκολο είναι πραγματικά να πιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο περιβάλλον των θητιών, αυτών που εφαρμόζουν τη βία, αυτών που σηκώνουν τα βιντεάκια. Να το αποδεχτούν, παιδιά, η οικογένεια δεν το αποδέχεται. Γιατί εκεί πραγματικά είναι η πρόληψη, εκεί πραγματικά είναι η πρόληψη και διαχείριση αυτού του φαινομένου. Κύριε Βαρτζόπουλε, η οικογένεια ίδια, η οικογένεια ίδια, γιατί εμείς έχουμε αναδείξει πολλές φορές τέτοια περιστατικά που, και ακραία περιστατικά βίας, που οι ανήλικοι μετά τα αναρτούν στα social media. Και έχουμε δει ότι η οικογένεια η ίδια δεν αποδέχεται. Μπράβο, ότι ο θήτης έχει υπάρξει βίαιος και κακοποιητικός, ότι έχει χτυπήσει ένα άλλο παιδί. Πολλές φορές δηλαδή οι γονείς των παιδιών αυτών βγαίνουν και λένε όχι το δικό μου το παιδί. Δεν το έχει κάνει αυτό. Τίγεται το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι πραγματικώς η επιθετικότητα σε αυτή καλύπτεται, για να μην πω κάτι άλλο, καλύπτεται από το οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε αντιλαμβάνεστε εκεί, γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια πολυεπίπεδη στρατηγική. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να προσεγγιστεί η οικογένεια μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών και μάλιστα θα με τρέψετε να πω, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει ύστερα από ένα σημείο, γι' αυτό και μπλεκόμεθα τώρα σε συζητήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σωστό. Πολύ σημαντικό. Εκεί που υπάρχει πλέον παραβατικότητα δηλωμένη και βεβαιωμένη, εκεί προσάγονται και οι γονείς. Εκεί δηλαδή και οι γονείς έχουν ποινικές συνέπειες. Άρα λοιπόν η προσέγγιση σε αυτές τις περιπτώσεις, επαναλαμβάνω, πρέπει να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας. Δηλαδή υποχρεωτικός θα πρέπει να γίνει αυτό που είπατε προηγουμένως, να γίνει ψυχοεκπαίδευση των γονέων. Και υποχρεωτικός θα πρέπει τα παιδιά να έχουν επαφή με δικές μας δομές επιμελητής των ενηλίκων και δικές μας δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έτσι ώστε να τους δώσουμε μια δυνατότητα. Διότι αν την δυνατότητα αυτή δεν την εκμεταλλευτούν, ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είστε μέσα στην κοινωνία, ότι το στάδιο της παραβατικότητος είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο. Την επόμενη φορά αυτά τα παιδιά θα τα βρούμε στο δελτίο συμβάντων του αστυνομικού τμήματος. Και επειδή εμείς δεν είχαμε την τύχη να πάμε σε σχολεία, νομίζω που είχαμε έναν ειδικό να μπορέσει να κουμπίσουμε εμείς την ψυχή μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας και να μας βοηθήσει, μακάρι και είναι ευχή όλων μας η νέα γενιά να έχει αυτή τη δυνατότητα και οι γονείς που θα έχουν παιδάκια να μπορούν έστω με έναν τρόπο να ακούσουν κάποιον άλλον που θα μπορέσει να τους βοηθήσει, να τους υποδείξει με έναν ωραίο τρόπο το σωστό το δρόμο για τα παιδιά τους. Μόνο που αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ψυχολόγους, στα σχολεία, σε αυτά που υπάρχουν οι ψυχολόγοι, πηγαίνουν οι γονείς που τα παιδιά τους έχουν τα μικρότερα προβλήματα. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη ζωή. Γενικά στον ψυχολόγο πάνε. Ο κύριος Βαρτζόπουλος είναι και ψυχίατρος, οπότε αυτό μπορεί να σου το πει. Συνήθως πάνε στο γιατρό ή δεν το χρειάζεται. Για να αντέξουν αυτούς που το χρειάζονται. Α, πολύ σωστά.
Κύριε Βαρτζόπουλε. Σας επαναλαμβάνω και το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Στο γιατρό, πράγματι, ή στον ψυχολόγο, στον επαγγελματία ψυχικής υγείας, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν οι ίδιοι. Έτσι. Ή υποφέρουν τα παιδιά του. Δυστυχώς δεν πηγαίνουν σχεδόν ποτέ. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει το στοιχείο της υποχρεωτικότητας. Αυτοί οι οποίοι προκαλούν αυτόν τον πόνο, αυτοί οι οποίοι δηλαδή εκδηλώνουν την επιθετικότητα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Σας επαναλαμβάνω και όσον αφορά την οργάνωση των δικών μας εμπεριστασιών και όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των υποχρεωτικών, αν θέλετε, ψυχοεκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δυνατοτήτων. Και ένα στοίχημα που ευχόμαστε ολόψυχα να το καταφέρετε, να το κερδίσετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω όλες αυτές τις ιδέες. Και εμείς για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εσύ πότε ξεκινάς? Τηλεοπτικό, φίλε, τώρα. Για να αλλάξουμε θέμα. Κάτσε να πάρουμε και το ρεπορτάζ. Ακούω από εδώ μια ημερομηνία. Τι έχει ακούσει εσύ, για πες μου. Εγώ πολλά και διάφορα. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω εσένα, το ρεπορτάζ στο επιτόπου γίνεται εδώ. Στόχος είναι να ξεκινήσουμε άμεσα. Ενδεχομένως να πάρουμε και να χρειαστεί να πάρουμε μια εβδομάδα παράταση ακόμα σε ό,τι φορά την έναρξη της εκπομπής. Θα είναι πέμπτη ημέρα προβολής, το που έχουμε ακούσει. Παιδιά, στο ίδιο κανάλι δεν είμαστε. Επειδή είμαστε στο ίδιο κανάλι, αλλά τα μαθαίνουμε πάλι. Πέστε εδώ τώρα που είσαι εδώ. Μόνο τίτλο εκπομπή σα έχουμε ρωτήσει. Να ξεκινήσει πριν από τι 25 του μηνός πάντως. Γιατί μετά τι 25 γίνεται. Γιατί έχει κλείψει. Άστρα και ζωάδε. Αστρολογία. Πριν τα πράγματα. Πριν θα είναι. Πε μου δύο λόγια για την εκπομπή. Πε μου ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα έχει το δημοσιογραφικό σου ταπεραμέντο και το ρεπορτάζ το οποίο πάντα είναι εκεί που πρέπει να είναι και στις τελευταίες εξελίξεις. Τι θέματα διαπραγματεύεστε, ποιο είναι το πεδίο? Άξατε, θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι μια εκπομπή έρευνας, έτσι. Δεν θα είναι μια εκπομπή η οποία θα ασχολείται τόσο πολύ με εξαφανίσεις και ενδεχομένως εγκλήματα. Θα ψάχνουμε την ουσία του θέματος, τι κρύβεται πίσω από κάθε μεγάλη υπόθεση. Θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι διαδραστική. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Όχι ότι δηλαδή εμείς θα εφεύρουμε κάτι μοναδικό έτσι, για τα τηλεοπτικά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους εκπομπή δεν υπάρχει πραγματικά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είσαι χαρούμενος? Είμαι χαρούμενος, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, είμαι όμως και αγχωμένος, δεν στο κρύβω, γιατί ξέρεις, είναι δημιουργικό το άγχος αυτό. Προκειμένου να είναι όλα στην εντέλεια, αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα εξαιρετικά καλά. Έπρεπε να σας πω να βρείτε ένα πλάνο μας με τον Μπετράν. Πότε λες? Την πρώτη χρονιά του Happy Day. Ναι. Εκεί μαζί με τον Δήμο Βερίκιο. Συλλεκτικό. Η ραδιοφωνική ζεύξη που γινόταν εκεί. Συνύπαρξη. Γινόταν μεταξύ ημών που ήμασταν τότε στο Happy Day. Πόσα χρόνια πριν. Σε βιντεοκασέτα το πούμε. Πολλά χρόνια. Διαχειρό Ζήνα Κουτσελίνη όλα αυτά. Διαχειρό Ζήνα Κουτσελίνη. Ήταν βέβαια. Έχει βάλει την υπογραφή τη όλη την ομάδα. Πόσα χρόνια πολλά. Πόσο γελούσαμε όμως. Έχει πολύ γέλιο. Γιατί γέλιο, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή, μπορεί στον αέρα να συνέβαιναν πράγματα, εντάξει, και να γελούσαμε λίγο, γιατί πάντα ο Δήμος ο Βερίκιος κάλυπτε το ειδησιογραφικό κομμάτι εδώ μαζί με τον Πέτρο τον Υπέροχο. Αλλά μετά στο καφέ. Κάτω από την παλιά λέξη και τους λιγούς. Έτσι. Ήταν καταπληκτική στιγμή. Πάντως, επιλογή συνεργατών καταπληκτική, έτσι, ένας και ένας όλοι. Πού λέτε? Τότε. Ναι, ένας και ένας. Εκπληκτικά. Καλή αρχή. Ευχαριστώ. Να πάνε όλα όπως πραγματικά τα έχεις μέσα στο μυαλό σου. Καλή δύναμη και κουράγιο και υπομονή. Είμαστε εδώ. Τώρα που θα είμαστε και ομοκάνελοι, μην ρίξε πάρω καμιά μέρα τηλέφωνο και μου πεις δεν μπορώ. Πάντα στη διάθεσή σου, Ελένη μου, το ξέρεις, είστε εκπληκτικοί. Κυρία Μαρκάτη, και είστε παρούσα. Όλα τα καλά, όλα τα καλά. Λοιπόν, ωραία, θα ορίσουμε μη φύγεις. Πού πας, τώρα, αυτός να ορίσουμε ημερομηνία. Πάρε να πεις στον Πέτρο. Είναι μηνυμή. Έρχεται να σε χαιρετήσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Ερχόμαστε, μην πάτε πουθενά. Παλεύω να σε σβήσω, να ξαναγαπήσω. Παριστάνω, πηγαίνω τον ερωτευμένο κι όμως είσαι εκεί. Είμαστε ρε
παιδιά, εδώ είμαστε. Βροχερή Παρασκευή στην Αθήνα, φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Θα είχε έτσι λίγο αυτό το μουντό καιρό, αλλά θα σας πω ότι έτσι ειλικρινά, εγώ το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο καιρού είχε αυτή τη μουντάδα, που γενικά είμαι άνθρωπος του καθαρού ουρανού, της ηλιοφάνειας. Μ' άρεσε λίγο. Η λασποβροχή σου άρεσε που έκανε τα αυτοκίνητά μας χάλια. Είναι η Δωροθέα που έγινε. Αγάπη μου, γι' αυτό. Γι' αυτό έχει καλοκαίρι στην καρδιά. Και όταν βρέχει, οδηγεί λίγο προσοχή, μην κάνετε σλάλομ στα πεζοδρόμια τη πεζού. Του κάνετε μουσικά. Και γλιστράει και στου δρόμου. Είναι η Δωροθέα που έγινε Μίλιο. Είπε χθε, τι είπε. Η Δωροθέα άλλαξε όνομα από την κακοκαιρία. Έμιλ. Όχι, Έμιλ. Έμιλ, Έμιλ. Άρα Έμιλ. Βλέπετε και το TikTok μου, μπορείτε να το ακολουθήσετε. Στην τρίτη ώρα πάντα. Μπορείτε να το ακολουθήσετε. Αν θέλετε να κάνετε κάτι γλυκό για ένα συνάνθρωπό σας που μαζεύει έναν τους followers. Διαδώστε το και στους φίλους σας. Ναι, ναι, αφήστε το να βγαίνω στα έξω. Λοιπόν, από Δευτέρα το Κατερινάκι μας, η Κατερίνα Ζαρίφη, μπαίνει στις ζωές μας λίγο πιο αργά. Στις 3 παρατέταρτο ξεκινάει η οδό Ζαρίφη 2 από αυτήν τη Δευτέρα, γιατί μπαίνει στην καθημερινότητά μας και η αγαπημένη μας Ανίτα με το Next Please. Εμείς συναντήσαμε τους συντελεστές της αγαπημένης μας εκπομπής, εδώ των γειτόνων μας, και μίλησαν στην καμερά μας. Για να δούμε τι λέει και το Κατερινάκι, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, αλλά και η Ανούλα. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή, ο Θεός να την κάνει, για μια έκτακτη είδηση. Η οδό Ζαρίφη αλλάζει ώρα. Κατερίνα, αλλαγή ώρας και το είπες με το δικό σου χιουμοριστικό τρόπο. Πού πάω, τι ώρα, α, την Δευτέρα. Ουσιαστικά κάνουμε μια μικρή μετατόπιση, γιατί έρχονται και καινούργια πράγματα στο Open Beyond. Πάμε 3 παρατέταρτο, λίγο παρακάτω δηλαδή. Πες λίγο πιο αργά στο μακιγιάζ, να μαλλιοτραβιόμαστε, ποια θα μπει πρώτη. Οπότε από Δευτέρα 14 και 45 παρακαλώ. Αλλά εδώ, γειτονιά, θα σας πετυχαίνουμε, μην ανησυχείτε, να βριζόμαστε πρωί-πρωί. Οπότε ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Εμείς ειδικά τον τελευταίο καιρό, και δεν το λέω μόνο νουμερικά, το λέω ότι γενικότερα για το πώς έχουμε βρει τα πατήματά μας. Είμαστε στον 5ο μήνα, ακόμα νεούδια είμαστε, αλλά το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και πατάμε σταθερά πια στο τι θέλουμε να κάνουμε, στο πώς θέλουμε να περνάμε. Το σίγουρο είναι ότι θέλουμε να περνάμε καλά φέτος. Πάμε αντίθετα με την υπόλοιπη ελληνική τηλεόραση. Γιατί πιστεύεις ότι η υπόλοιπη ελληνική τηλεόραση δεν περνάει καλά? Θα σου πω. Νομίζω ότι για ένα περίεργο λόγο, τις τελευταίες μέρες κάνει ένα restart. Θεωρώ ότι το κομμάτι της ανταπάντησης και της αυτοαναφορικότητας έγκωσε. Έγκωσε κόσμο, έγκωσε και τους ίδιους τους ανθρώπους που θα μου πεις δεν έχεις απαντήσει, σαφέστατα. Αλλά επειδή στο ξεκίνημα της σεζόν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, κατάλαβα ότι είδα τη φάτσα του τηλεθεάτη στο σπίτι που μου λέει «Δεν μας μπει πρεζαρίφη τώρα, έχουμε εδώ πέρα». Τώρα εμείς θέλουμε να βλέπουμε αυτό. Δεν είναι απαραίτητο ότι όλη η τηλεόραση πρέπει να είναι ψυχαγωγία, σε ρολόπ, σε ρολόπ. Απλά είναι απαραίτητο, νομίζω, να του δίνεις αυτό που του έχεις υποσχεθεί του τηλεθεατή. Εμείς του υποσχεθήκαμε να περνάει καλά. Επειδή σε λατρεύουν και οι δύο και το ξέρουμε, αν θεωρείς ότι εσύ θα μπορείς να είσαι ο άνθρωπος που θα ενώσει Κωνσταντίνο Βασάλο και Δημήτρη Αλεξάνδρου. Κάκι μπορώ. Ελάτε στην αγκαλιά μου, αγόρια. Ελάτε να σας ενώσω. Μαζευτείτε γύρω από τη Θράκα. Θα είναι η Θεία Κατερίνα εκεί. Θα ψήσω και λουκάνικα. Θα σας ενώσω, μωράκια. Τι ώρα είναι, Κατερίνα, τι ώρα θα βγαίνουμε, πες μου! Δημήτρη, αλλαγή ώρας εδώ στην οδό Ζαρίφη 2. Πάμε πιο κάτω, οπότε σημαίνει ότι για μας είναι καλύτερο, είναι πιο ωραίο. Και γενικότερα, αφού συνεχίζει το ίδιο ακριβώς μοτίβο της εκπομπής, από εκεί πέρα νομίζω ότι το πρόγραμμα έχει καταλήξει ότι εκεί για μας θα είναι καλύτερα. Τι να πω για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που είναι στην τηλεοπτικά, στη Μασορπά. Δεν μ' αρέσει ο Αλεξάνδρου τηλεοπτικά καθόλου. Τηλεοπτικά δεν τρελαίνομαι. Τι να σου πω. Είναι σε μια εκπομπή που όντως. Που έτσι και δεν σπάσα αυγά. Εγώ δεν έχω κόντρα με κανέναν, ούτε ο Κωνσταντίνος έχει κόντρα με εμένα. Νομίζω κάποιοι άλλοι έχουν κόντρα με εμένα και προσπαθούν να τσιτώσουν τον Κωνσταντίνο. Εδώ που έκανα περαστικά και στην Ιωάννα, αν είναι καλά. Μια χαρά είναι, σου δίνει τα φιλιά της. Φιλάκι. Εμένα με νοιάζει κάτι. Το αποκλειστικό μου, τι ώρα θα βγω να το πω. Έλα. Ανά, αλλαγή ώρας εδώ στην Εδώ Ζαρίφη 2. Πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ το βλέπω ευχάριστο, όλα γίνονται για καλό. Τις επιλογές τις κάνει το κανάλι, για κάποιο λόγο γίνεται. Οπότε εδώ θα είμαστε. Αν θα ήθελα και το σχόλιο σου σχετικά με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν τρελαίνεται και με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τόσο πολύ. Είναι κάτι που είναι η άποψή του. Παιδιά, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, εννοείται. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν είναι ανέφικτο αυτό. Αλλάζει ώρα! Τι ώρα δηλαδή! Αντώνη, αλλάζει ώρα εδώ στην οδό Ζαρίφη 2.
Βεβαίως, αλλαγή ώρας 3 παρατέταρτο με 4.30. Καλησπέρα και καλή βραδιά σε όλους. Σίγουρα θα δείτε κι άλλα πολλά διαφορετικά πράγματα από εμάς. Να είσαι έτοιμη να τα περιμένεις, να ξέρεις. Πώς σου φάνηκε το σχόλιο που έκανε και ο Κωνσταντίνος Βασάλος για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ότι δεν τρελαίνεται και πολύ? Παιδί μου, να σου πω κάτι. Αυτοί οι δύο φίλοι δεν είναι. Φίλοι είναι. Νομίζω ότι απλά πειράζουν ένας τον άλλον. Έτσι μου φαίνεται. Λες να είναι μια σχέση αγάπη και μίσου. Κάπου θα γύρναγε κάποιο να πήγε κάποιον άλλο. Α, δεν μου αρέσει έτσι όπως δουλεύει σε εισαγωγικά. Δεν νομίζω. Είναι φίλοι τα παιδιά και θαρώ κάνει πλακίτσα ένα στον άλλον. Κάπως έτσι, ναι. Καλή καινούργια αρχή. Επαναλαμβάνω από Δευτέρα 4 του Μάρτη καθημερινά 3 παρατέταρτο εδώ στο Open. Γιατί μπαίνει στη ζωή μας και η Ανίτα Πάνια. Οπότε καλή αρχή στο μεσημβρινό πρόγραμμα του σταθμού μας. Yeah. Και όλα τα καλά. Συμφωνώ στα όσα άκουσα που είπε η Κατερίνα Ζαρίφη. Πραγματικά συμφωνώ ότι ο τηλεθεατής θέλει αυτό που του υπόσχεται να το δίνεις. Είναι μια ψυχαγωγική εκπομπή. Mm-hmm. Αυτό που θέλει ο κόσμος είναι να χαμογελάσει, να ξεχαστεί, λίγο να τον πάρεις από την πραγματικότητα αυτή που είναι σε και δύσκολη να αποσυμπιεστεί. Που να ξέρει τι βλέπει, να ξέρει κάθε εκπομπή που θα δει, τι είναι. Θα δει. Πού το βλέπει η Κατερίνα μας, η καλοπροαίρετη, ότι κάτι αλλάζει στην τηλεόραση και στην αυτοαναφορικότητα? Εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Το ίδιο πράγμα. Τι λέγαμε χθες, γι' αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Μήπως είναι η ευχή της. Μήπως είναι, ναι, ευσεβής πόθος. Αυτό. Και μπράβο στον Δημήτρη, μπράβο στον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου, που παρότι τον σχολίασε αρνητικά ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος, δεν σήκωσε το γάντι που λέμε. Ναι, ωραία. Ναι, άμα έχεις μια προσωπική σχέση με έναν άνθρωπο, ναι, εξηγείς και λίγο καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβαίνεις πώς θέλει να το πει. Εσύ που έχεις προσωπική σχέση με τον Γιώργο Νταλάρα, ναι, δεν παίρνεις με στο μυαλό του κάθε φορά να μιλήσει? Βεβαίως, βεβαίως. Και μεγάλη μου τιμή γιατί μπαίνω στο μυαλό του Νταλάρα. Δεν είναι και κολλητή όμως. Βέβαια, εννοείται. Σαφώς. Ναι. Έχουμε μάθει αυτό. Σε άλλο πράγμα. Τι θες να πάω? Κάτι άλλο συμβαίνει. Ωραία, λοιπόν, από Δευτέρα, 3 παρατέταρτο το μεσημέρι, Κατερίνα Ζαρίφη και η παρέα της. Μόλις φτάσει στο πλατό, παρακαλώ να έρθει να μας τα πει και από κοντά. Θα σας αφήσω λίγο, παιδάκι μου, να θες να την κρατάσει ή να την πάρω? Κράτησε την Ατάσα μου, να χαρείς. Έλα να ξεμπουδιάσω κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Να την πας να κάνει αποτρίχωση. Ξαφανίστηκε, δεν ξαναβρεθεί. Πάει να κάνει ποτέ. Σ' αφήνω εγώ, βρε κούτο. Σας αφήνω εγώ. Σας αφήνω εγώ. Γιατί γελάς δρακουμελίστηκα. Δρακουμελίστηκα, γιατί διοργανώθηκα. Έχει μάστρα τη θέση. Την ώρα που έλεγα σε πιανού μυαλό μπαίνω που διοργανώθηκα. Μετά που έλεγες κάτι άλλο. Του ζήτησα την Τσικνοπέμπτη, ζήτησα στην ομάδα αυτήν να ντυθούμε κάτι. Να έχουμε μια θεματική αυτή βραδιά. Πρώτος ο Ποσειδώνας μας είπε γιούπι να το κάνουμε. Και σκέφτηκα αυθόρμητα να ντυθούμε στρούμφο χωριό. Τώρα και την ιδέα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα υλοποιηθεί. Μάλλον όχι. Και είπα να διαλέξουμε όλοι από ένα στρουμφάκι. Γιατί δεν θα υλοποιηθεί? Γιατί δεν θα υλοποιηθεί? Γιατί είναι ο σημαντικός πυλώνας αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Τσιμεντόλιθος. Ο Ντόλιθος. Θα σέσωσα επειδή δεν θέλω να ντυθείτε κι άλλοι. Δεν θέλω να ντυθώ κι άλλοι που δεν θέλουν να ντυθούν. Λένε δεν θέλει να ντυθώ μαζί σου. Στρουμφίτα. Έτσι δεν είναι Νίκο, έτσι δεν είναι Μέρι. Ο μόνος που θέλει είναι ο Δημήτρης. Λοιπόν, βρείτε τα να πάω να συναντήσω το κορίτσι μας εδώ το όμορφο. Θα ντυθείτε στρουμφάκια, έλεγε. Ναι, και η τρούφα. Τον γκρινιάρι ποιος θα τον κάνει? Τον γκρινιάρι ο Ποσειδώνας. Ο Ποσειδώνας μπορεί να κάνει πολλά στρουμφάκια μαζί. Ωραίος. Αυτό είναι αλήθεια. Τον έχει το ρόλο, λες. Είναι πολύ ταλέντο. Έτσι. Λοιπόν, να σου πω, εγώ τώρα θυμήθηκα με εσάς τον πελάτη μας που μου είπε, ρε παιδί μου, ήθελε να ντυθεί ο Βελίξ. Και μου λέει φέτος Μαλτέζου, γιατί έκανε κρύο. Θέλω να ντυθώ στη Ρίξ. Όχι. Τι? Έκανε αυτός, είναι έτοιμος, έκανε κρυολιπόληση, είναι ευθυτενής, δεν έχει κοιλιά και μου λέει φέτος θα ντυθώ Βελίξ, αλλά με μαξιλάρι. Δεν έχω τη δική μου κοιλιά. Σημαντικό. Μπράβο, το χειροκροτούμε. Βέβαια. Αφού λοιπόν, πέτυχε το στόχο του. Πέτυχε το στόχο του, γιατί πρόσεξε, ήταν πολύ συνεπής. Οι άντρες είναι πιο συνεπείς από εμάς. Γιατί το κλείνουν εδώ μέσα από την προσφορά και οι γυναίκες, αλλά μπορεί να καθυστερήσουν, μπορεί να μην προλάβουν να παρκάρουν. Είναι πιο συνεπείς οι άντρες. Εγώ πιστεύω. Και γι' αυτό η μεζούρα. Το έχει αποφασίσει. Το κάνει. Ναι, θα το κάνει. Καλά, θα το κάνουν. Όλοι το κάνουν. Γιατί μετράνε τη διαφορά. Φορά, έτσι. Και μόλις κάνεις τη μία και μετρήσεις από 4 έως 6 πόντους διαφορά, Ελένη μου, στην κοιλιά ας πούμε, ή στους μυρούς, ή στα ψωμάκια τα κορίτσια, ή στο σωσίβιο εδώ, στο σαμπρελάκι άντρες, απογειώνεται η ψυχολογία, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, το 40 ευρώ είναι εδώ πέρα που σας νοιάζει, γιατί άμα μπείτε στα καταστήματα δεν ισχύει. Αλλά αν μας πείτε ότι βλέπετε πρωινό σουσού τώρα στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο,
κλειδώνεται 4 λιποαναρρωφήσεις, 4 ανατομικές περιοχές με 159 ευρώ. Τελική τιμή, έτσι. Καταπληκτικό είναι αυτό. Είναι για λίγη ώρα, είναι μέχρι τη μία, το ξεκαθαρίζουμε, διότι τώρα μπήκε η άνοιξη, καλό μήνα. Μπήκε η άνοιξη, καλό μήνα, και η αλήθεια είναι ότι όλοι τους στόχους μας, αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε και να κατακτήσουμε, τους βάζουμε σε μία αρχή. Βέβαια. Η αρχή του μήνα πάντα είναι η κατάλληλη αρχή. Σηματοδοτεί αποφάσεις η αρχή αυτό. Του μήνα. Και ειδικά όταν, εντάξει ρε παιδί μου, και να έχει λίγο συννεφιά, άνοιξη είναι. Σκεφτόμαστε τώρα ότι έρχεται μετά το καλοκαιράκι. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία είναι νέας γενιάς, είναι η αυθεντική. Θέλω να το τονίζω πάντα αυτό στον κόσμο, διότι στα Medizen S τα μηχανήματα είναι original. Γι' αυτό έχουν μετρήσιμο με τη μεζούρα αποτέλεσμα. Είναι τελείως ανώδυνο, γιατί όλοι ρωτάνε. Με ρωτούσε χθες το βράδυ ο φίλος μου Χρήστος, έτρωγε εκεί πέρα. Ήμασταν σε ένα κάλεσμα και όλοι μου λέει. Όλοι μας πιάνει όταν τρώμε. Εκείνη τη μέρα. Οι τύψεις, ξέρεις το βράδυ. Ναι, άλλαξες κάτι. Αυτό σε κάνει όταν ξέρεις ότι υπάρχει λύση στο θέμα. Καλέ, τρως με πολύ ευχαρίστηση. Ναι. Γιατί λες, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Θα πάω στα Medizen S. Τους έλεγα, φάτε, υπάρχουν τα Medizen S. Λοιπόν, σπάει τα λιποκύτταρα, αλλά ανορθώνει και τους ιστούς. Δηλαδή, σφίγγει το δέρμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν φύγει η λιποαποθήκη, θέλουμε και επιδερμική σύσφυξη. Μειώνει την κυταρίτιδα, η αυθεντική νέας γενιάς, το τονίζω. Κρυολιπόλυση, γιατί έγινε μόδα αυτή η μέθοδος από τους celebrities στο Hollywood. Και μετά, πολλά κέντρα αισθητικής, ρε παιδί μου, το βαφτίζουν το μηχάνημα. Δεν είναι κρυολιπόλυση original. Το επιλέγουμε τα μεντή που ξέρουμε ότι ό,τι λένε το πράττουν, το έτσι. Κάνουν. Και ότι η τεχνολογία είναι πιστοποιημένη, είναι αναγνωρισμένη διεθνώς, έτσι. Λοιπόν, μετράμε τη διαφορά σε πόντους. 4 έως 6 σε 4 ανατομικά σημεία. Αυτό σημαίνει 4-6, 24 πόντους όλο το σώμα. Φανταστικό, με και μία. Ομοιόμορφα. Ομοιόμορφα. Να δεις, αυτό είναι βέβαια, το σημαντικό. Άμα μπει αυτή η μαγική κεφαλή στο σωστό σημείο, δεν χάνεις, ρε παιδί μου, από παντού να χαλάσει. Φτιάχνει, γιατί φτιάχνουμε το περίγραμμα, κατάλαβες. Άμα φύγει τώρα, ας πούμε, η κυλίτσα ή φτιάξουν τα μπράτσα. Κάνεις μεσούλα κατευθείαν, ναι, ναι. Τα χεράκια σμιλεύω, βέβαια. Ακριβώς, γίνεσαι πολύ νεότερος και με το σώμα. Λοιπόν, πετάξτε τα μαξιλαράκια που θα φορέσουμε τις απόκριες, αν θέλουμε να ντυθούμε έτσι πιο ωραίοι, πιο αφρατούλιδες. Και σκεφτείτε το δικό σας σώμα όπως το ονειρεύεστε. Μπορείτε να κλειδώσετε την προσφορά μόνο μέσα από την εκπομπή. Είναι 40 ευρώ το ανατομικό σημείο. Αν μας πεις ότι βλέπεις εδώ την παρέα του πρωινού σουσού, τώρα σκέτο σουσού πείτε στο 210-51-58-160, 7053-53 στην Κύπρο, διάγνωση για όλους δώρο, medizenes.gr βλέπουν τα καταστήματα και ναι, 4 λιποαναρρωφήσεις, 159 ευρώ από 300, είναι 50% έκπτωση για λίγη ώρα, 210-51-58-160, φύγαμε. Είσαι υπέροχη, είστε υπέροχη εκεί στα Medizen, σας αγαπάμε πολύ. Και εμείς. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και έχουμε ένα αποκλειστικό το οποίο πιστεύω ότι θα συζητηθεί, πιστέψτε με. Κυρία, κυρία. Εντάξει. Έχεις να αποδείξεις εσύ. Μετά και μετά με λες. Κοίτα και πόσο κόντρα ήταν στην εξωτερική του εμφάνιση. Όχι, όχι, όχι. Έκανε υπέρβαση το παιδί. Μπράβο, Άκη.
Λοιπόν, Νίκο, Κόταρα ρόλο. Μαζί θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Όχι, τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο Δημήτρη Σαράντο. Σαραντούλη μου, είσαι εδώ. Δώσω και ένα ακόμη στοιχείο για τον Άκη, το οποίο δεν το γνώριζες μέχρι τώρα. Τεινάζει και πολύ ωραία το μαλλί της Ελένης Φουρέιρα και κάνει ακόμα μεγαλύτερο κοντράστ με το κομπολόι που κρατάει. Να το κάνει αυτό. Τι μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε. Τεινάζει ο Άκης το μαλλί της Φουρέιρα. Το τεινάζει το μαλλί της Φουρέιρα. Μπορεί να κάνει την πόλη. Όπω Φουρέιρα. Μπορεί να κάνει την πόλη. Μπορεί να κάνει την πόλη. Ναι, είναι ειδική θέση. Ότι μου κάνει την πόλη ο Σαράντο. Λοιπόν, Δημητράκο. Ξεκινήσουμε και ρευζιονικά. Καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Έχει μια καρδιά πραγματικά μαλαματένια. Πάμε να δούμε λίγο τα ωραία τα δικά σου. Ναι, γιατί βγήκε χθες το τραγούδι της Κύπρου με τη Σίλια Καψής. Παιδιά, σας θυμίζω, είναι 16 μόλις ετών. Γενικά, να δούμε καλή επιτυχία σίγουρα στην Κύπρο. Καλή επιτυχία, Κύπρος. Ποιο είναι το φαβορί φέτος για την Eurovision? Η Κροατία, όπου έχουν λατρέψει όλοι με το baby lasagna. Θέλετε να πάρουμε μια γεύση? Τώρα αυτό όντως σημαίνει τα μικρά μακαρόνια, αλλά τα λαζάνια. Baby lasagna. Άνοιξε η όρεξη. Είναι σχεδόν σίγουρη πρωτιά είναι αυτό σχεδόν. Για βάλε. Εγώ σκιάχτηκα λίγο να το πω. Πάρα πολύ προχώ, παιδιά. Πολύ φασαρία. Είναι 30 σίγουρα. Θυμηθείτε το περσινό το τσα-τσα-τσα που ήταν δεύτερη θέση και ήταν λίγο σίγουρα. Και παρουσιακά το styling του τύπου μοιάζει πάρα πολύ. Και τι έχει αυτό το καλό. Ναι, πολύ αυτό μου θυμίζει και εμένα. Αλλά τι έχει. Ενώ είναι hard rock κομμάτι, έχει μέσα στοιχεία παραδοσιακά τη Κροατία. Είναι πάρα πολύ. Εκεί που βλέπουμε να χορεύουν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σα πω λοιπόν ότι ακολουθεί στη δεύτερη θέση πολύ πολύ κοντά όμω η συμμετοχή τη Ουκρανία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι εκεί πέρα, καταλαβαίνετε. Κάποια στιγμή με την Ουκρανία πρέπει να ηρεμήσουμε. Η Ισλανδία τρίτη θέση. Η Κύπρος βρίσκεται στην 21η θέση των στοιχημάτων. Νομίζω ότι θα ανέβει αυτή τη στιγμή. Που πήγα καλό πρώτα όμως. Ήταν πολύ καλό κομμάτι. Που πήρα το τρία. Είναι τα πέ, έχει δίκιο. Είναι το hard rock αλληλούγια στο παραδοσιακότερο κροάτικο. Μπορεί η Ελλάδα να είναι πολύ υψηλά στα στοιχήματα ή γιατί έχουμε δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες ή γιατί τους κέρδισαν οι σχολιαστές που θα έχουμε στο φετινό διαγωνισμό. Γιατί αυτά έχουν τα live, όχι ότι υπάρχει και μία άλλη εξαιρετική, υπέροχη συμμετοχή. Αυτό που είναι, που είναι, δεν την έχουν σκεφτεί εκεί οι αρμόδιοι. Είναι ταλαντούχα, τραγουδάει πολύ ωραία, χορεύει, ερμηνεία συγκλονιστική. Πες ότι είναι 22, σε κλιπαρό. Έχει και το μαλλί να το τεινάξει. Και αν θέλετε, πάμε να δούμε το αποκλειστικό. Πρέπει να δούμε να το ψηφίζουμε, δείξει. Ναι. Καλημέρα, ρε παιδιά, κρύα τρίτη, ξημέρωσε, ξυπνήστε με χαρά, βγείτε το κρεβάτι, σηκωθείτε και χορέψτε το! Καλημέρα, όλη μέρα, με πολύ ή λίγο αέρα, και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα, με αγκάδα, απ' την όμορφη Ελλάδα, και με χιονιά και με κρύα, πάντα εσύ. Τι τραγούδια πρέπει αγάπη να ακούσει μου, εδώ. Δεν γράφονται πια τέτοια τραγούδια. Ελένη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μία παρατήρηση έχω να κάνω. Έλα γρήγορα. Πού είναι το TikTok σου, γιατί δεν φαίνεται στην οθόνη. Πάνω δεξιά. Α, εντάξει, το έχω. Σ' αγαπάμε, έλα από εδώ να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, καλό μας Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Μένετε εδώ στο Open. Γιατί και το Σαββατοκύριακο η αγαπημένη μας Ανίτα μας λέει next please, αλλά δεν ξεχνάτε ότι από την Δευτέρα έρχεται στις 3 παρατέταρτο η Κατερίνα Ζαρίφη και αμέσως μετά στις 4.30 η αγαπημένη μας Ανίτα Πάνια. Λοιπόν, καλό μας Σαββατοκύριακο, καλό μας μήνα. Σκεφτείτε, κάντε μια αισιόδοξη, μια γλυκιά σκέψη και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια άνοιξη που θα είναι όμορφη. Αρκεί να το πιστέψουμε και να βάλουμε τα δυνατά μας και να την κάνουμε πραγματικότητα. Τα λέμε τη Δευτέρα, 10 παρά 10 το πρωί, γιατί έχει πρωινό! Σουσού! Γλυκό φιλί!